Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Defense Redefined podcast. Χορηγός εκπομπής μας είναι η εταιρεία Altus LSA. Η Altus LSA παρέχει λύσεις στον τομέα των μη επανδρομένων συστημάτων και καινοτόμων τεχνολογικών προγραμμάτων με παγκόσμιες δυνατότητες εξυπηρέτησης. Κοντά μας σήμερα για να συζητήσουμε τα πολλά και ενδιαφέροντα θέματά μας, έχουμε τρεις προσκεκλημένους, γνωστούς σε όσους ασχολούνται με τη γεωπολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Να ξεκινήσουμε να τους βλέπουμε έναν-έναν. Έχουμε κοντά μας τον επισμηναγό υπτάμενο αποστρατεία, Στέφανο Καραβίδα. Είναι πρώην εκπαιδευτής στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής και του Σχολείου Όπλων Τακτικής, πρώην υπτάμενος F-16 Advanced της 335 μοίρας, υποψήφιος διδάκτορ της γεωπολιτικής. Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή χρονιά στους φίλους οι οποίοι θα μας παρακολουθήσουν σήμερα και αργότερα. Δεύτερος προσκεκλημένος, λοχαγός εν αποστρατεία Θεόδωρος Νικολογέννης, απόφοιτος Στρατηγικής Σχολής Ευελπίδων, απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαχειριστής του Άμυνα και Γεωστρατηγική. Θεοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε, Θεοδωρή, να είσαι καλά. Και φυσικά από αυτή την ομάδα θα μπορούσε να λείπει ο Γιάννης Νικήτας, μεταπτυχιακός απόφοιτος διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, έφεδρος αξιωματικός του πυροβολικού, ιδιοκτήτης και διευθυντής σύνταξης του ιστοτόπου Defense Review. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Δικιά μας χαρά. Πάμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις. Σήμερα θα συζητήσουμε για πολλά και ωραία θεματάκια. Με βάση τα εξοπλιστικά και Στέφανε, ας ξεκινήσουμε μαζί να δούμε λίγο το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Η πολεμική αεροπορία παρέλαβε πρόσφατα τα πρώτα Rafale F3R. Το υπόψη αεροσκάφος αποτελεί κατά γενική ομολογία πολλαπλασιαστή ισχύος και ουσιαστική ενίσχυση στο οπλοστάσιο της πολεμικής αεροπορίας. Ως ενεργεία πιλότος, είχες την τύχη να πετάξεις με ένα Ραφάλ και έτσι θα θέλαμε μια αρχική τοποθέτησή σου, σε παρακαλώ, σε ό,τι αφορά τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του αεροσκάφους και τις δυνατότητές του. Η γενική αντίληψη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας είναι όρημη αναφορικά με το Ραφάλ και αυτό εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια από τις συμμαχίες ασκήσεις στις οποίες συμμετέχουμε. Κατεξοχήν στο TLP, αλλά και τις υπόλοιπες ασκήσεις, όπου την αρχική ημέρα γίνεται παρουσίαση των δυνατοτήτων των αεροσκαφών. Επίσης, κατά τη διάρκεια και την εξέλιξη των ασκήσεων, μέσα από την εκτέλεση των σεναρίων, βλέπουμε και τις ικανότητες αναφορικά με την εμβέλεια, την αυτονομία, αλλά και τις τακτικές αρετές τις οποίες έχει το Ραφάλ. Άρα, η πολεμική αεροπορία στο επίπεδο των χειριστών ήταν όρημη. Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη απόφαση, η οποία δεν έγινε κατόπιν ιεράρχης προτεραιότητων της πολεμικής αεροπορίας, ούτε καν πρότασης. Αυτό το αναφέρω ως εισαγωγή για τη συζήτηση που θα κάνουμε συνέχεια σε σχέση με τους εξοπλισμούς και με βάση ποιες προτεραιότητες και ποιους τρόπους γίνονται οι επιλογές των οπλικών συστημάτων. Δηλαδή, είναι τα επιτελεία τα οποία αποφασίζουν, είναι τα επιτελεία τα οποία προτείνουν ή απλά στο λεγόμενο στρατηγικό επίπεδο, σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, παίρνεται μία απόφαση και αναμένεται μετά ή επιβάλλεται σε ένοπλες δυνάμεις να λειτουργήσουν αυτή την απόφαση. Αυτό είναι το ζήτημα. Η απόφαση λοιπόν για τον Ραφάλ ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη. Και για να μην μακρηγορώ, στο τακτικό και στο επιχειρησιακό πεδίο, όντως είναι game changer. Και αυτό σε σχέση με τι, σε σχέση με την απειλή η οποία βρίσκεται απέναντι. Απέναντι έχουμε 199 αεροσκάφη τα οποία βρίσκονται σε επίπεδο F-16 Advanced. Επί της παρούσης δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα εξυγχρονισμού. Υπήρξε τον προηγούμενο Σεπτέμβρη η αίτηση προς τις ΗΠΑ για εξυγχρονισμό 80 αεροσκαφών σε επίπεδο Viper από την τουρκική πλευρά και αγορά άλλων 40. Ωστόσο, αυτό ακόμα και να εγκριθεί, το οποίο σε πολιτικό επίπεδο διαφαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο από τις αντιδράσεις των βουλευτών στο Κογκρέσο, ακόμα και να ξεκινήσει, θα αργήσει να αποδώσει. Το ουσιαστικό με τα Ραφάλ είναι ότι είναι άμεσα διαθέσιμα. Γίνεται συχνά η ερώτηση πόσο χρόνο χρειάζονται οι χειριστές ή το σύστημα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας για να αξιοποιήσει τα Ραφάλ. Η απάντηση είναι άμεσα. Συνήθως τα εξοπλιστικά προγράμματα στην αεροπορία αποδίδουν μετά από 5 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό έγινε και με τα F-16 και με τα Mirage 2000 παλαιότερα. Εδώ πέρα, σε 1,5 χρόνο,
είχαμε την άφηξη των πρώτων αεροσκαφών. Η εκπαίδευση των χειριστών βρισκόταν μπροστά από την αποδοχή των αεροσκαφών. Άρα, κοντολογείς, όσα αεροσκάφη έρχονται είναι πλήρως επιχειρησιακά, υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός, προχωράνε οι διαδικασίες και για τα υπόλοιπα απάρτια και αναλώσιμα. Και η εκπαίδευση των χειριστών, όπως είπα, είναι μπροστά. Άρα τα πληρώματα υπάρχουν. Όσα αεροσκάφη έρχονται, είναι άμεσα διαθέσιμα και με πληρώματα παραπάνω από τον αριθμό των αεροσκαφών τα οποία μπαίνουν σε υπηρεσία. Τώρα, από εκεί και πέρα, το σημαντικό είναι ότι το Rafales πλατφόρμα είναι μια πλατφόρμα η οποία είναι και multi-role αλλά και swing role, δηλαδή μπορεί να κάνει όλες τις αποστολές, αλλά μπορεί και στη διάρκεια της ίδιας πτήσης να κάνει διαφορετικές αποστολές. Δηλαδή να παίξει 100% και σε air-to-air αλλά και σε air-to-ground αποστολές. Επίσης, ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό είναι ότι με βάση την κακή εμπειρία του παρελθόντος, αναφορικά με τους γαλλικούς εξοπλισμούς από την ελληνική πολεμική αεροπορία, έχουμε πλήρες δυνατότητες. Δηλαδή, μπορούμε με το Rafale να το αξιοποιήσουμε και σε αποστολές αέρος εδάφους. Αναμένεται απόφαση για ατρακτήδιο, κατάδειξη στόχων, αλλά κυρίως για τα όπλα. Το Mirage 2000-5, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ καλό οπλικό σύστημα, αναφορικά με τον air-to-air όλο, αλλά δεν έχει καμία δυνατότητα πέρα από σκάλπ να υποστηρίξει αποστολές αέρος εδάφους. Επίσης, παράνοια, να μην μπορεί το Mirage 2000-5 να μην έχει προβλεφθεί να μεταφέρει τον πύραυλο Exocet. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του Rafale. Άρα λοιπόν η απόσυρση των παλαιών Mirage 2000 έρχεται η εισαγωγή του Rafale σε υπηρεσία να κουμπώσει αυτό το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί με τους Exocet. Τώρα, η κοινή γνώμη είναι όρημη αναφορικά με τις δυνατότητες. Θα έχει ακούσει πάρα πολλές φορές. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι το ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης είναι πολύ πιο γρήγορο από το αντίστοιχο ραντάρ ABG68V9, το τουρκικό. Επίσης, έχει μεγαλύτερη αντίσταση σε περιβάλλον παρεμβολών. Θα δει πιο μακριά. Δεν έχει νόημα να πούμε αποστάσεις. Οι αποστάσεις όλες οι οποίες αναφέρονται και γράφονται είναι από ανοιχτές πηγές. Δεν ισχύουν και δεν χρειάζεται να τσακώνει το κόσμος σχετικά με τις υποτιθέμενες γνώσεις που διαθέτει. Όλα αυτά τα γνωρίζουν μόνο οι χρήστες και οι κατασκευαστές. Είναι όμως η εμβέλεια πιο μεγάλη από το ραντάρ του F-16 και από εκεί και πέρα. Το σημαντικό είναι το βλήμα Meteor. Και αυτό γιατί? Γιατί είναι το μακρύ χέρι της πολεμικής αεροπορίας. Είναι η SARIS, όπως λέμε. Είναι πολύ πιο γρήγορο από τον AM120, άρα αυτό βοηθάει στις μεγάλες αποστάσεις, όπου όπως είπαμε έχουμε έγκαιρη αποκάλυψη από το Rafale και δεν είναι all boost, δηλαδή δεν δίνει όλη την κινητική του ενέργεια στην αρχή με την καύση του καυσίμου το οποίο φέρει, όπως κάνει ο AM120 και μετά στην ουσία ανεμοπορεί, αλλά διατηρεί τις κινηματικές του επιδόσεις μέσω του κινητήρα του αϊλοθητή τον οποίο διαθέτει μέχρι το τέλος και αυτό δίνει μικρά περιθώρια αντίδρασης στο αεροσκάφος το οποίο θέλει να αμυνθεί σε σχέση με τα όρια του G και τους ελιγμούς τους οποίους μπορεί να κάνει. Το βλήμα δηλαδή είναι Fire and Forget, έχει πολύ εξελιγμένα ECCM, δηλαδή Electronic Counter Measures συστήματα, ακόμα και παρεμβολή να υπάρξει, κάνει lock on στην παρεμβολή, home on jamming και πηγαίνει συστημένο στο στόχο. Ο χειριστής μπορεί να δει μέσα από το cockpit το ενεργειακή κατάσταση του βλήματος, δηλαδή τι καύσιμο φέρει και πόσο μπορεί να συνεχίσει. Και επίσης μπορεί να γίνει κατάδειξη από ένα αεροσκάφος ή από μια πλατφόρμα, μπορεί να είναι και το ΑΣΕΠ αργότερα, και βολή από άλλο αεροσκάφος. Επίσης αλλαγή στόχου κατά τη διάρκεια της πτήσης. Και το σημαντικό με το Rafale είναι ότι αν εκμεταλλευτούμε αργότερα το Mika NG, θα μπορεί να κάνει αυτό που λέμε lock on after launch, high over side βολές. Με το βλήμα, με το Target, το σύστημα Target, το οποίο θα είναι το σκοπευτικό επί κάσκας, το οποίο δεν το διαθέτουν δυστυχώς τα Mirage 2000-5 τώρα, αλλά το διαθέτουν τα F-16, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το βλήμα και να κάνει βολές ακόμα και στο οπίσθιο ημισφαίριο. Έχει σημασία αυτό? Έχει σημασία. Διότι το περιβάλλον του Αιγαίου θα είναι ένα πάρα πολύ κορεσμένο περιβάλλον από πολλές πλατφόρμες και από τους τρεις κλάδους. Οι αποστάσεις είναι μικρές, άρα μοιραία. Ακόμα και έγκυρη αποκάλυψη να έχεις και έγκυρες βολές να έχεις κάνει, μπορεί να βρεθούν τα αεροσκάφη κοντά. Επί της παρούς, λοιπόν, τα τουρκικά αεροσκάφη έχουν το ίδιο πλεονέκτημα που έχουν και τα 30 F-16 Block 52M ή Advanced του Arax. Ποιο είναι αυτό? Σκοπευτικό επί κάσκας και βλήμα AIM-9X. Επειδή πολλά αναφέρονται για τις επιδόσεις σε σχέση με την ευελιξία του αεροσκάφους του Rafale και τα Canards, αυτό δεν θα έχει σημασία σε κοντινές αποστάσεις. Δεδομένου ότι με το σκοπευτικό επικάσκας και βολές high over side μπορεί ακόμα και ένα μηνόμενο αεροσκάφος με μια σκληρή αντίδραση να εξαπολύσει ένα επιτιθέμενο αεροσκάφος βολή.
Γι' αυτό έχει λοιπόν σημασία ότι το Ραφάλ θα αποκτήσει σύντομα σκοπευτικό επικάσκας και θα αξιοποιήσει νέες δυνατότητες. Το μεγάλο ζητούμενο για να το κλείσω είναι ότι το Ραφάλ έχει μια ανοιχτή αρχιτεκτονική και εκεί που εστιάζει είναι στο λεγόμενο data fusion, δηλαδή σύνδεξη πληροφορίας. Ως χειριστής F-16 είχα ένα εξαιρετικό οπλικό σύστημα, το οποίο είχε ένα πολύ καλό ραντάρ, ένα πολύ καλό RWR, δηλαδή έναν ενδείκτη έγκαιρης προειδοποίησης, ένα καλό παρεμβολικό, ένα καλό target pod, αξιοπρεπές. Το ζήτημα όμως είναι, και καλά όπλα, το ζήτημα όμως είναι ότι όλα αυτά έπρεπε ο χειριστής να τα συνδυάσει μόνος του, ένα-ένα ξεχωριστά. Εδώ λοιπόν ο χειριστής, η ποιοτική διαφορά είναι ότι αντί για το λεγόμενο sensor operator, δηλαδή χειριστής του αισθητήρα, να γίνει ο λεγόμενος tactical decision maker. Δηλαδή το αεροσκάφος σου δίνει έτοιμη τη λύση, αν πρέπει δηλαδή να αφήσεις αναλώσιμα, τσαφ, να αφήσεις φωτοβολίδες φλερ, να κάνεις παρεμβολή ή ακόμα και σαν ολυμία. Αυτή είναι η ιδιωτική διαφορά και αναφορικά τώρα με τις επιδόσεις για να είμαι ακριβώς, γιατί θέλουμε να είμαστε σύντομοι, ποια είναι η διαφορά σχέση με το F-16 στη μεταφορά φορτίου στην εμβέλεια στην αυτονομία. 9 σταθμούς ανάρτησης φορτίου του F-16, 14 στο Ραφάλ, λέγονται υπερβολές σε σχέση με τις δυνατότητες εμβέλειας και αυτονομίας και κυρίως σε σχέση με την Κύπρο. Είναι καλό το Ραφάλ, φυσικά και είναι καλό το Ραφάλ. Ωστόσο, θέλω να καταδείξω ότι δεν υστερούσαμε και τώρα και όλα σε σχέση με την Κύπρο είναι ζήτημα πολιτικής βούλης. Είχαμε και τώρα τις δυνατότητες. Ένα Ραφάλ, λοιπόν, παίρνει ιστορικό καύσιμο περίπου 10.000 λιβρών, ελάχιστα παραπάνω. Ένα F-16 φέρει 7.000 λίβρες. Το Ραφάλ ως κινητήριο έχει λίγο μεγαλύτερη κατανάλωση, αλλά από εκεί και πέρα αυτό αντισταθμίζεται με τις 3.000 παραπάνω λίβρες καυσίμου εσωτερικού μεταφερόμενου. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί πέρα από τα F-16 Block 50 και 30, διαθέτουμε 83 F-16 Block 52, τα οποία τι φέρουν αυτά? Φέρουν τις λεγόμενες σύμμορφες δεξαμένες, τις CFT. Αυτές έχουν λοιπόν και αυτές 3.000 λίβρες, άρα διαθέτουμε ήδη 83 F-16, τα οποία φέρουν ίδιο καύσιμο με το Ραφάλ και με χαμηλότερη ελαφρώς κατανάλωση. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ότι μέχρι τώρα ελλείψη Α7 δεν μπορούσαμε να καλύψουμε την Κύπρο. Οι Τούρκοι απέναντι διαθέτουν 29 F-16M, εμείς 83, άρα μεγαλύτερη ικανότητα παραμονής στη μάχη, εμβέλεια και αυτονομία με αυτά τα αεροσκάφη. Από εκεί και πέρα όμως βέβαια το Ραφάλ μπορεί να σηκώσει το βάρος του σε φορτίο, δηλαδή έχει περίπου 22.000 λίβρες είναι το βάρος του και μπορεί να μεταφέρει 54.000 λίβρες φορτίου. Το εξωτερικό καύσιμο το οποίο μπορεί να μεταφέρει είναι κοντά στις 15.000 λίβρες. Άρα αυτή η παραπάνω ικανότητα μεταφοράς εξωτερικού καυσίμου είναι που κάνει την ποιοτική διαφορά και σε σχέση με το F-16 Block 52. Και το αφήνει και άλλες 6.000 λίβρες, δηλαδή 3 τόνους για μεταφορά οπλικού φορτίου. Άρα, κοντολογής, μπορεί το Ραφάλ να καλύψει την Κύπρο? Φυσικά μπορεί. Η αριθμή είναι μικρή. Το κόστος, ο κύριος Νικήτας μπορεί να τα πει και καλύτερα, μπορεί και να ξεπεράσει τα 3 δις. Το σημαντικό όμως είναι ότι περίπου 800 εκατομμύρια από αυτά, από τα ονομαστικά 2,5 στην ουσία τα οποία έχουν αναφερθεί, αλλά μπορεί να ξεπεράσουν και τα 3, αφορά τον εξοπλισμό το Ραφάλ. Άρα για να πέσει αυτό το ποσό ανά μονάδα, πρέπει τα 24 να γίνουν 40 ή 48 ή 50. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι 24 δεν φτάνουν και από άποψη κόστους και απόδοσης οικονομοτεχνικά μιλώντας, αυτή η αγορά πρέπει να συμπληρωθεί. Θα βάλω μία παύση και θα το συζητήσουμε αργότερα για τη διάρκεια της συζήτησης σε σχέση με τα όσα αναφέρονται αναφορικά με την παραλαβή F-35 ως σενάριο. Άρα, και βάζω τελεία, το Ραφάλ, ναι, κάνει διαφορά με τα ειδικά χαρακτηριστικά που έχει. Σε ψυχολογικό επίπεδο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην απέναντι πλευρά και δεν ανέφερα φυσικά το σύστημα Spectra ηλεκτρονικού πολέμου, το οποίο θα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό στην αντίπερα πλευρά. Δύο σκάλπ, δεν αναφέραμε, σε σχέση με τα Παύλα 5, άρα δύο στόχοι σε μία πλατφόρμα. Αυτό είναι σημαντικό. Και ένας αριθμός 8 αεροσκαφών στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο μπορεί, μετά λόγω γνώσης, το λέω αυτό από την εμπειρία μου, και από κάτι που διαβάσει, μπορεί απλά να κλειδώσει το Αιγαίο και να το κλείσει για οποιαδήποτε είσοδο τουρκικού αεροσκάφους. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Μπορεί στη διάρκεια της συζήτησης να αναφέρουμε και άλλα στοιχεία. Η μεγάλη εικόνα είναι ναι, είναι game changer, είναι σημαντικό. Ήταν μια εξαιρετικά επιλογή. Είμαστε τυχεροί γιατί η αεροπορία δεν αποφάσισε, αλλά της επιβλήθηκε. Μια ευχάριστη επιβολή και πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 2 μοίρες αεροσκαφών. Ευχαριστώ.
Κατατοπιστικότατο, Στέφανε, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, θα ήθελα το σχόλιο σου σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς που αφορούν το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και προφανώς πέραν της απόφασης για τις 3 FDI, τις προτάσεις για τις υποψήφιες κορβέτες. Βλέπεις να γέρνει πλάστικα προς κάποια συγκεκριμένη? Να υπενθυμίσω εδώ για τους φίλους που παρακολουθούν ότι οι προτάσεις που έγιναν είναι από την Ιταλική Fincantieri για κορβέτες κλάσης Doha, από την Naval Group για τις GoWind και από την Ιρλανδική Damen για τη Sigma. Και πρόσφατα υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν και την πρόταση από το Ηνωμένο Βασίλειο και την εταιρεία Babcock με τη φρεγάτα Type 31. Με ποια κριτήρια, Γιάννη, θα πρέπει να γίνει η επιλογή των κορβετών? Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω από τις FDI. Είναι ιστορικό γεγονός το ότι το πολεμικό ναυτικό μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά την απόσυρση των αμερικανικών αντιτροπιλικών Adams, είναι σε θέση να επιχειρεί ξανά, διασφαλίζοντας μια πάγια επιχειρησιακή απέτηση πολλών ετών, η οποία έχει να κάνει με την λεγόμενη αεράμινα περιοχής. Μολονότι η FDI δεν είναι ένα πλοίο αμυγός σχεδιασμένο για να καλύψει ανάγκες αεράμινας περιοχής, εντούτοις ο φόρτος των όπλων σε συνδυασμό με τους αισθητήρες, τα ραντάρ και κυρίως το υπερσύγχρονο τακτικό σύστημα δίνει στο πολεμικό ναυτικό ιδιαίτερα νευραλγικές δυνατότητες να επιχειρήσει την ανοιχτή θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου απέναντι σε μια απειλή που ακούει στο όνομα τουρκική αεροπορία, εκτός φυσικά του πολεμικού ναυτικού. Ο φόρτος των όπλων, σήμερα είδε και το φως της δημοσιότητας η σύμβαση των φρεγατών. Το τελικό κόστος ανέρχεται στα 3,048 για τρία πλοία, για τρεις φρεγάτες FDI ήτανοι. Ο τελικός φόρτος των όπλων περιλαμβάνει 32 αντιεροπορικούς πυράβλους ενεργού καθοδηγήσεως. Είναι βλήματα τα οποία διαθέτουν δικό τους ερευνητή, πολύ μεγαλύτερο probability kill συγκριτικά με αμερικανικά βλήματα όπως η SM2, με εξαίρεση τον SM2 Block 3 Charlie, που είναι αντίστοιχης φιλοσοφίας με τους Aster 30. 8 υπερσύγχρονους πυράβλους αντιπλοϊκούς, πλην όμως έχουν δυνατότητα και εκτέλεσης πληγμάτων σε παράκτιους στόχους τους Exocet Block 3 Charlie. Τις κορυφαίες ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90 σε συνδυασμό με δύο εξαιρετικά σόναρ. Να πούμε εδώ ότι το γαλλικό ναυτικό έχει παράδοση στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και στις ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή φαίνονται και στο βίντεο, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το CAPTAS 2, συγγνώμη, το CAPTAS 4 Compact είναι τον FDI, CAPTAS 2 είναι για τις GoWind, σε συνδυασμό με το KingClip σόναρ τρόπιδας. Επομένως, μιλάμε για μια συνολική αναβάθμιση όλων των ικανοτήτων σε όλο το φάσμα των σύγχρονων ναυτικών επιχειρήσεων. Είτε μιλάμε για επιχειρήσεις αεράμινας περιοχής, μιλάμε για έναν εντυπωσιακό φόρτο 32 πυράβλων. Ένας φόρτος ο οποίος είναι σε θέση να βγάλει, να το πούμε έτσι απλά και κατανοητά, τις ομάδες μάχης πλοίων μεταξύ Κύπρου-Κρήτης, να καλύψει αυτό τον ευπαθή θαλάσσιο τομέα. Κάτι που ως σήμερα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Το κάναμε με πολύ περιορισμένες δυνατότητες, αρκούμενοι σε βλήματα μέσης ακτίνας, όπως η Αμερικανική ESSM, και σε κάποια ακόμα πιο παροχημένα βλήματα, όπως είναι η πρώτης γενιάς Σισπάρου, βλήματα τουλάχιστον 40 ετών πίσω. Μιλάμε για μια αγορά η οποία κάνει το πολεμικό ναυτικό ένα άλμα, αποκτά επίσης πλοία με μοναδικές ικανότητες διοικήσεως. Να σας πω επίσης ότι εισάγει το πολεμικό ναυτικό στην επόμενη γενιά των ραντάρ. Τα πλοία σήμερα διαθέτουν περιστρεφόμενα ραντάρ. Πάμε στην επόμενη γενιά των ραντάρ, σε ραντάρ σταθερής διάταξης, όπως το Seafire. Αναβαθμίζονται κατακόρυφα και καταλυτικά οι δυνατότητες ταυτόχρονης εμπλοκής στόχων, διότι αφενός τα πλοία FDI διαθέτουν βλήματα ενεργής καθοδηγήσεως και αφετέρου το ραντάρ είναι σε θέση να υποστηρίζει ταυτόχρονες εμπλοκές, πολλές παραπάνω από ότι τα σημερινά πλοία, να πούμε ότι διαθέτουν radar fire control, τους λεγόμενους καταβγαστήρες TIR, και είναι σε θέση να υποστηρίζουν ταυτόχρονη εμπλοκή μόλις δύο εναέριων στόχων, τη στιγμή που οι γαλλικές FDI υποστηρίζουν τουλάχιστον 16. Συν το γεγονός ότι τα βλήματα STER 30, όπως προανέφερα, διαθέτουν πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά probability kill και καθώς και πολύ μεγαλύτερη no escape zone συγκριτικά
με τα βλήματα τόσο που διαθέτουμε εμείς, όσο και που διαθέτει το τουρκικό ναυτικό. Ταυτόχρονα, όπως προανέφερα στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, τα πλοία διαθέτουν καταλυτικές δυνατότητες. Το πολεμικό ναυτικό κάνει άλμα. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Η συνολική εικόνα είναι ότι το πολεμικό ναυτικό πηγαίνει μπροστά. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα οπωσδήποτε πρέπει να ασκήσουμε το δικαίωμα προαίρεσης και για το τέταρτο πλοίο, να μην μείνουμε στα τρία, να πάμε σε τέσσερις φρεγάτες με ενισχυμένες δυνατότητες αεράμινας περιοχής. Και για να απαντήσω τώρα και στο ερώτημά σας ως προς τις κορβέτες, τηρουμένη στις επιλογές των γαλλικών FDI, η λογική επιλογή είναι να πάμε στις Govind για λόγους ομοιοτυπίας. Για λόγους ομοιοτυπίας του τακτικού σύστημα, σέτις διαθέτουν οι FDI, σέτις διαθέτουν και οι Govind. Επίσης υπάρχει πολλά κοινά οπλικά συστήματα. Ενδεικτικά αναφέρω τα βλήματα Exocet Block 3 Charlie και τις τορπίλες MU-90. Και συνάμα οι Govind είναι σε θέση να ενταχθούν αρμονικά στις ομάδες μάχης πλοίων, να καλύψουν μια έλλειψη που έχουν οι FDI, οι οποίες δεν διαθέτουν πύραυλο μέσης ακτίνας. Είναι ένα ασθενές σημείο, ένα μειονέκτημα των πλοίων, όπως όλα τα οπλικά συστήματα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Εκεί οι Govind προτείνονται για το πολεμικό ναυτικό με ένα φόρτο 16 βλημάτων καθέτου εκτοξεύσεως Mika και συγκεκριμένα Mika New Generation, πάρα πολύ σημαντικό, διότι διπλασιάζεται το βεληνικές συγκριτικός με τον υφιστάμενο Mika. Αντίστοιχος φόρτος προτείνεται και για τις Sigma, η οποία επίσης είναι μια εξαιρετική σχεδίαση, καθώς και η Doha, η οποία είναι ένα πλοίο μεγαλύτερο εκτοπίσματος, άνω των 3.000 τόνων. Την έχει επιλέξει το ναυτικό του Κατάρ με μια πολύ ισχυρή διαμόρφωση, 16 αντιεροπορικών πυράβλων. Στην Ελλάδα, 16 αντιεροπορικών πυράβλων Aster 30. Στην Ελλάδα προτείνεται είτε με 16 Aster 30, αλλά το κόστος, όπως καταλαβαίνετε, εκτοξεύεται, είτε με ένα απόθεμα άλλων όπλων, όπως είναι η Mika. Και οι τρεις επιλογές είναι ιδιαίτερα αξιόλογες. Είναι σκάφη τα οποία είναι σε θέση να καλύψουν όλο το φάσμα των σύγχρονων ναυτικών επιχειρήσεων, είτε αφορά τον πόλεμο επιφανείας, είτε αφορά τις ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, είτε τέλος αφορά τις επιχειρήσεις αεράμινας, μέσης ακτίνας και εμβέλειας, point air defense, δεδομένου ότι τα πλοία διαθέτουν βλήματα μεσαίου βεληνικούς. Όπως είπατε και εσείς, το τελευταίο διάστημα εκδηλώθηκε ένα ενδιαφέρον από την Babcock για την Type 31, μια κατά κανόνα εξαιρετική σχεδίαση, πλην όμως είναι ιδιαίτερα μεγάλο το εκτόπισμα, ξεπερνάει τους 5.000 τόνους, συγκεκριμένα είναι στους 5.700. Εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, το οποίο έχει να κάνει, βλέπετε ότι απουσιάζει στη χώρα μας η λέξη, η φράση διεθνής διαγωνισμός. Εκεί δηλαδή όπου καθορίζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες απορρέουν από συγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη, είτε αφορά το ναυτικό, είτε αφορά την αεροπορία, είτε αφορά το στρατό. Δυστυχώς υπάρχουν θεσμικά κενά, υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα, εξακολουθούν να υφίστανται παρά τα λάθη του παρελθόντος στον χώρο των εξοπλισμών. Και γι' αυτό βλέπετε σε διαγωνισμό κορβετών να εμφανίζεται η Babcock, η οποία να προτείνει μια φρεγάτα, η οποία δεν αμφισβητώ ότι είναι αξιόλογη, πλην όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που συζητάμε. Είναι μια κορβέτα. Συγγνώμη, είναι μια φρεγάτα, ενώ ψάχνουμε για κορβέτες. Κατά κανόνα όμως, επαναλαμβάνω, είναι μια δυνατή σχεδίαση, λόγω του ότι είναι μεγάλο πλοίο, έχει και μεγάλη ευελιξία στη διαμόρφωση. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα όταν μιλάμε για ένα μεγάλο πλοίο, ότι μπορεί να επιχειρεί και σε δυσμενείς συνθήκες. Άρα σίγουρα δεν μπορούμε να την απορρίψουμε. Οφείλουμε να τη δούμε και να την αξιολογήσουμε. Στέφανε, έχεις κάποιο σχόλιο όσον αφορά τις φρεγάτες? Ναι, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τα κελιά. Αν πρέπει να θυσιάσουμε κελιά από τους Aster 30 για τα λεγόμενα Scalp Naval. Η άποψή μου είναι, με βάση την εμπειρία που είχα, συνεργάστηκα αρκετές φορές με γαλλικά πλοία, τα οποία φέραν Aster 30 σε αεροναυτικές επιχειρήσεις, και είδα ποιες είναι οι αρετές των δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων
σε ένα κοινό αεροναυτικό συλλογικό πλαίσιο τι μπορεί να κάνει. Αυτό λοιπόν το είδα. Θεωρώ λοιπόν με βάση την γεωγραφία του Αιγαίου, τους κενούς χώρους που υπάρχουν για τις καλύψεις του ραντάρ, αυτά δεν είναι κάτι τα οποία είναι διαβαθμισμένα που λέω, ένα απλό GIS σύστημα να πάρετε με βάση τη γεωγραφία των νησιών και το λεγόμενο line of sight, την καμπυλότητα της γης, μπορεί ο καθένας να δει πού υπάρχουν νεκροί τομείς. Υπάρχουν λοιπόν, τα γνωρίζουν και οι Τούρκοι, τα γνωρίζουμε και εμείς και μπορεί να το γνωρίσει ο καθένας από τους φίλους που μας βλέπουν. Αυτά τα πλοία λοιπόν έρχονται με τις ικανότητες που έχουν με το ραντάρ και το τακτικό σύστημα που περιγράψε ο κύριος Νικήτας να κλείσουν αυτά τα κενά και να γίνουν η γέφυρα μεταξύ του Αιγαίου και της Κύπρου, να γεφυροποιήσουν δηλαδή επιχειρησιακά και τακτικά αυτά τα δύο πεδία. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι πέρα από την έγκαιρη προειδοποίηση και την τακτική εικόνα που δίνουν, συνεισφέρουν και στο επίπεδο της αντιεροπορικής κάλυψης. Δηλαδή δεν είναι μόνο αλφα-αλφα άμυνα περιοχή για την ομάδα πλοίων του πολεμικού ναυτικού, αλλά κλείνει γενικά μεγάλους χώρους μέσα στο Αιγαίο. Και αυτό δεν μπορούμε να το θυσιάσουμε για τακτικισμούς και στρατηγισμούς, γιατί είναι άλλο το τακτικό, άλλο το επιχειρησιακό επίπεδο και άλλο το επίπεδο στο οποίο θα σκεφτεί ένας ακαδημαϊκός ή ακόμη και ένας απόστρατος ανώτατος, ο οποίος απέχει 20 χρόνια από το επιχειρησιακό πεδίο και συζητάει με τις θύμισες και τις αναμνήσεις. Και μιλάω ευθέως, διαφωνώ με συναδέλφους ανωτάτους, οι οποίοι απέχουν πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, δύο δεκαετίες από το τακτικό περιβάλλον και θεωρώ ότι δεν πρέπει να δαπανίσουμε κελιά για το scalp naval, ούτως ώστε να χάσουμε Aster 30. Αυτό που προέχει είναι να κάνουμε ένα σύγχρονο καλπάκι, δηλαδή να κλείσουμε το χώρο και αφού έρθουν οι αντίπαλοι να γυρίσει κλάσμα της δύναμης η οποία θα επιχειρήσει χωρικά και χρονικά στο Αιγαίο ή στην ενδιάμεση περιοχή μεταξύ της Κύπρου. Οι αποστάσεις που βλέπουμε για τους σκάλπ, τους εναέριους, είναι από ανοιχτές πηγές. Να μην είστε σίγουροι ότι εμείς που διαβάζουμε από ανοιχτές πηγές γνωρίζουμε ποιες είναι πραγματικά οι αρετές του όπλου και με πόσο μικρό ρίσκο ένα αεροσκάφος ή δύο αεροσκάφη μπορούν να βρεθούν στο μαλακό υπογάστρο της Τουρκίας και σε μεγάλες αποστάσεις, 500 χιλιόμετρα όπως λένε οι ανοιχτές, μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο, να χτυπήσουμε στόχους οι οποίοι θα έχουν ένα καθαρά ψυχολογικό αποτύπωμα πέρα από την ουσία σε επίπεδο επιχειρησιακό. Γιατί λοιπόν πρέπει να στείλουμε, για παράδειγμα, στο μαλακό υπογάστρο της Τουρκίας μία μεγάλη φρεγάτα η οποία θα μπει σε κίνδυνο και σαν οπλικό σύστημα στο συμβολικό επίπεδο, βάσει το μέγεθός του αλλά και τον κόσμο που φέρει, αλλά και το αποτέλεσμα που μπορεί να καταφέρει, με δεδομένο ότι το ίδιο μπορούμε να το κάνουμε με πολύ χαμηλότερο ρίσκο, με αεροσκάφη μοιράς 2005 και, συγγνώμη, και Ραφάλ. Επειδή το Scalp Naval αναφέρει ότι έχει 1000 χιλιόμετρα, κύριε, δεν θέλουμε να χτυπήσουμε στο Ριζερούμ, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Θέλουμε να τελειώσουμε τη δυτική πλευρά της Τουρκίας και ό,τι γίνει δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, λοιπόν, η άποψή μου είναι αυτή. Πρέπει να ξεφύγουμε ακόμα και από τη συζήτηση για διακλαδικότητα. Πλέον δεν υπάρχει πολεμικό ναυτικό ή πολεμική αεροπορία. Υπάρχουν αεροναυτικές επιχειρήσεις και πρέπει να δουλέψουμε σε επίπεδο δόγματος και στο θεσμικό επίπεδο του πολέμου, για όσους είναι σχετικοί με ό,τι λέω. Δηλαδή, αυτό μπορεί ακόμα και να συμπαρασύρει κοινά πληρώματα στα πλοία, δηλαδή ο ελεγκτής ή ο αξιωματικός ο οποίος θα διατάξει τη βολή μπορεί ακόμα και να χρειαστεί να είναι από την πολεμική αεροπορία. Ή, εν πάση περιπτώσει, τα επιτελεία, για να μην μακρηγορώ και εδώ δίνω εγώ λύσεις, δεν θα δώσω εγώ λύσεις, πρέπει να ασχοληθούν πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι, με τους κανόνες εμπλοκής, με το να χωρίσουν τις περιοχές ευθύνης και κάλυψης, γιατί στην ίδια περιοχή βλήματα της πολεμικής αεροπορίας, του στράτου ξηράς, του πυροβολικού, αλλά και του πολεμικού ναυτικού, θα μπορούν να φέρουν στον ίδιο στόχο το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιος έχει το clear to fire. Ποιος έχει την ευθύνη σε επίπεδο αεράμυνας, το ΑΤΑ επί της παρούσης θεσμικά και με βάση τα κείμενα έχει την ευθύνη της αεράμυνας. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι όταν βρίσκεται ένα ραντάρ μιας φρεγάτας FDI στο κεντρικό Αιγαίο με 30 αστέ, ποιος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την περιοχή κάλυψης και σε σχέση με την εικόνα, αλλά κυρίως σε σχέση με την εμπλοκή. Πιστεύω είναι κατανοητό αυτό που λέω, δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο. Άρα, πρέπει να φέρει μεγάλες αλλαγές στο σχεδιασμό και στον τρόπο λειτουργίας, να ξεφύγουμε από τους κλαδισμούς του κάθε κλάδου. Δεν βρισκόμαστε στην εποχή του Θουκυδίδη, γιατί βλέπω μερικούς σεβαστούς ναυάρχους να μιλάνε λες και βρισκόμαστε εκεί πέρα. Μιλάμε για πλέον κοινό δόγμα αεροναυτικών επιχειρήσεων. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό
και είμαι υπέρ των Αστέρ 30 να μην τους θυσιάσουμε για σκάλα να πάνε. Ευχαριστώ. Άμα μου επιτρέπετε, εγώ προσυπογράφω απόλυτα τα λεγόμενα του κύριου Καραβίδα. Πρωταρχική απέτηση είναι η αεράμινα περιοχής για το πολεμικό ναυτικό και η ενεργό συμμετοχή του πολεμικού ναυτικού στο σύστημα αεροπορικού ελέγχου, καθώς τα ραντάρ των φρεγατών είναι υπερσύγχρονα, διαθέτουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά στον εντοπισμό στόχων πάσης φύσεως και είδους, εναερίων στόχων, όχι μόνο μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και στόχων όπως είναι η βαλιστική πύραυλη. Να πούμε ότι οι Αστέρ 30 διαθέτουν δυνατότητες να συμβάλλουν ενεργά και καταλυτικά στην αντιβαλιστική άμυνα της χώρας μας. Και αυτό το οποίο πρέπει να τονίζουμε συνέχεια και να αναφέρουμε είναι η ανάγκη για μαζική δικτύωση του συνόλου των οπλικών συστημάτων των ενόπλων δυνάμεων μέσα σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον διοκτυοκεντρικών επιχειρήσεων που κεντρικό ρόλο και σημασία θα έχει το Link 16. Για να δώσω ένα μέτρο τάξης, Θόδωρε, σου παίρνουμε τον χρόνο. Υπάρχει μια αμοιβαία υποστήριξη ανάμεσα στην ναυτική δύναμη και στα μαχητικά αεροσκάφη. Επί της παρούσης δεν έχουμε αυτή την ευχέρεια. Τα πλοία έχουν Link 11. Το Link 11 είναι ένα σταθές σύστημα το οποίο εξαρτάται από τον λεγόμενο χρονιστή, δηλαδή τον administrator, το πλοίο το οποίο δίνει το βήμα, σαν να λέμε, για να λειτουργήσει το δίκτυο. Μέσω Link 11 μπορεί να δοθεί εικόνα στα ραντάρ της πολεμικής αεροπορίας ή στο ΑΣΕΠΕ, αλλά δεν υπάρχει απευθείας διασύνδεση με τα F-16 Block Advanced επί της παρούσης και τα Rafal. Επειδή το έχω δει σε περιβάλλον διοικητικών επιχειρήσεων με Link 16, αντιλαμβάνεσαι ότι λόγω της καμπυλότητας που είπα, τα αεροσκάφη από μεγάλο ύψος δίνουν παραπάνω εικόνα, μακρύτερη εικόνα στην ναυτική δύναμη. Η ναυτική δύναμη με την επεξεργαστική δυνατότητα που έχουν τα ραντάρτες και την ικανότητα αποκάλυψης δίνουν την πλήρη εικόνα επιφανείας και αέρος-αέρος στα αεροπλάνα και τα αεροπλάνα προστατεύουν την ναυτική δύναμη και αντίστοιχα η ναυτική δύναμη προστατεύει τα αεροπλάνα. Δημιουργείται λοιπόν μια ομπρέλα η οποία είναι αδιαπέραστη και αυτό είναι ασύλληπτο. Θα είναι μια δυνατότητα η οποία όχι απλά κλειδώνει το Αιγαίο, κλειδώνει την ενδιάμεση περιοχή μεταξύ Αιγαίου και Κύπρου. Θέλω να δώσω το αποτύπωμα, δηλαδή την εικόνα που είχα σαν χειριστής και το παράπονο γιατί εμείς να μην μπορούμε να έχουμε αυτήν την ικανότητα επί της παρούσης και την έχουν για παράδειγμα Ολλανδικές φρεγάτες ή Γερμανικές φρεγάτες με τις οποίες συνεργαζόμασταν. Δεν μιλάω για το Charles de Gaulle ή τις Γαλλικές φρεγάτες με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί. Θοδωρή, ένα σχόλιο για τις φρεγάτες. Ναι, ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Με κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Το πιο ωραίο που άκουσα ήταν η λέξη Erzurum που είπε ο Στέφανος. Εμένα μου αρέσει να μιλάω ελληνικά. Σήμερα είναι και η μέρα της ελληνικής γλώσσας. Αλλά Erzurum είναι η μόνη πόλη την οποία. Η μόνη πόλη που τη λέω με το τουρκικό όνομα είναι το Erzurum, γιατί τι σημαίνει. Σημαίνει το τελευταίο σημείο των Ρωμιών. Από εκεί και μετά ξεκινούσε η μεγάλη Αρμενία. Άρα, αλλά αυτό λέει πολλά, παρένθεση. Σχετικά με τις φρεγάτες, έχει γίνει πολύ ντόρος και έτσι σε πολύ οπαδικό, μάλιστα άσχημο κλίμα, ειδικά μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφορικά με το ποιες φρεγάτες θα έπρεπε να διαλέξουμε κτλ. Η άποψη δική μου είναι συγκεκριμένη. Το πολεμικό ναυτικό έπρεπε να αποκτήσει δυνατότητα αεράμινας περιοχής με αντεροπορικά βλήματα μεγάλου βεληνεκούς. Αυτό για μένα ήταν το must. Ήταν must. Και το πρωταρχικό. Ήταν πρωταρχικό. Λοιπόν, σε μια εποχή όπου η ποσόστοση φορέων και πλατφορμών και βλημάτων έχει αλλάξει από 80-20 σε 20-80, θα μπαίνουν στο παιχνίδι και στα θέατρα επιχειρήσεων βλήματα τα οποία θα είναι και πιο γρήγορα και με μεγαλύτερες κινηματικές ικανότητες. Άρα ένα βλήμα το οποίο και με χαμηλότερη σιλουέτα, έτσι, χαμηλότερο ίχνος. Άρα ένα βλήμα το οποίο μπορούσες με το ραντάρ σου να το αποκαλύψεις στοιχή απόσταση και να έχεις, ας πούμε, διαθέσιμα, παρέντος χάρη, 20-30 δευτερόλεπτα για να το αποκρούσεις. Πλέον με τα σύγχρονα βλήματα δεν θα έχεις αυτή τη δυνατότητα. Άρα ήταν πολύ σημαντικό ο συνδυασμός C-Fire Aster 30 σε συνδυασμό με το Rafal Spectra Meteor ήτανε ματ. Και θα πρέπει να κοιτάμε όχι τι θα ήταν καλό να έχουμε. Δηλαδή, εμείς ποτέ δεν θα συγκριθούμε ούτε με το ρωσικό, ούτε με το κινέζικο, ούτε με το αμερικανικό ναυτικό. Δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε σε αυτό το χώρο. Εμείς θα κοιτάμε τι υπάρχει απέναντι. Είχαμε γράψει στο Defense Review του φίλου του Γιάννη
περί το Μάιο, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε μια αριθμητική αποτύπωση των δύο ναυτικών στην παρούσα φάση με μια προβολή μέχρι το 2030 σε σχέση με τα ναυπηγικά προγράμματα που έτρεχαν. Λοιπόν, τότε υπήρχε σε εξέλιξη ένα φοβερά έτσι μεγάλο ναυπηγικό πρόγραμμα από τη μεριά του τουρκικού ναυτικού, ενώ από τη μεριά τη δικιά μας ήταν στο τραπέζι μόνο η προμήθεια 4 φρεγατών πολλαπλού ρόλου. Έτσι. Κατεβάζουμε ένα στόλο εμείς με μέση ηλικία 38-39 έτη, ενώ οι άλλοι ήταν γύρω στα 8-9 χρόνια νεότερα πλοία. Ο καλός Θεός έφερε την Όκους, μας λυπήθηκε ο καλός Θεός που μας αγαπάει, έφερε την Όκους. Πρέπει να ανάβουμε μια λαμπάδα 6 Δεκεμβρίου. Λαμπάδα, εγώ ό,τι θέλετε ανάβω. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Αλλά ο Θεός της γεωπολιτικής είναι Έλληνας. Ο Θεός της γεωπολιτικής είναι Έλληνας. Λοιπόν, μας λυπήθηκε ο καλός Θεός. Έγινε αυτή η συμφωνία, η Όκους. Μας άφησε το παραθυράκι το οποίο εκμεταλλευθήκαμε και από εκεί που ήμασταν και πέφταμε ελεύθερη πτώση από τον κρεμό, γιατί ήταν σίγουρο ότι θα πηγαίναμε στην αμερικανική επιλογή πλοίου, εκμεταλλευτήκαμε το κενό και πήγαμε σε μια επιλογή που ήταν το καλύτερο πλοίο, ενδεχομένως όχι. Μας δίνει όμως τα τακτικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι απαραίτητα σε σύγχρονα περιβόλαντα πολέμου. Δηλαδή, με τα Ραφάλ είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε ΑΕΣΑ και βλήματα τύπου Μέτεωρ στην ελληνοτουρκική αρένα και θα είμαστε και οι πρώτοι που θα βάλουμε σε θαλάσσια πλατφόρμα ραντάρ ΑΕΣΑ με τις FDI. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να πω για τις κορβέτες. Όποια κορβέτα και να επιλεγεί, θα είναι μια πολύ καλή λύση. Γιατί θα είναι καλύτερες από τις I-class που θα ρίξουν οι Τούρκοι, που θα ρίχνουν οι Τούρκοι στη θάλασσα, τις 4, μέχρι το 2027. Οι οποίες μετακινήθηκαν για πιο πέρα, για 3 χρόνια ακόμα, λόγω του εμπάργκο στους κάθετους εκτοξευτές αεροπορικών βλημάτων. Όταν λοιπόν στην καλύτερη περίπτωση θα έχει ολοκληρωθεί εκείνο το πρόγραμμα, αν συνεχίσουν να υπάρχουν το εμπάργκο κτλ. Έτσι, το 2027, αυτό σημαίνει ότι από εκεί που τους κυνηγούσαμε, τώρα μας κυνηγούν αυτοί. Άρα, για μένα προσωπικά, όταν είμαι αυτός που θα πάρει την απόφαση και αυτός που φέρει και την ευθύνη, γιατί για έναν αρχηγό, για ένα επιτελείο ή για ένα υπουργείο, το να έχεις 5.000 στελέχη του ναυτικού στη θάλασσα και να τους έχεις να πολεμούν με πλοία 40-42 ετών, έτσι, το να πεις ότι, ξέρεις, έχω πρόβλημα να έρθουν οι φρεγάτες τελικά με 16 βλήματα και όχι με 32 στην αρχή, για μένα νομίζω είναι μία πολυτέλεια την οποία, ας πούμε, εντάξει, τώρα εδώ χανόμασταν και τώρα ξέρετε, ναι, αρκεί να έρθουν όμως τα 32 βλήματα μέχρι τις 31-12 του 27. Οπότε, εάν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι από αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι το 2025 θα λείπει και μία τουρκική μέκοστα ναυπηγεία για τον εξυγχρονισμό με πλήρως τουρκικά συστήματα, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα και εμείς, εάν αποφασίσουμε να εξυγχρονίσουμε τις μέκο τις δικές μας, να μην έχουμε μεγάλη αριθμητική υστέρηση σε σχέση με το τουρκικό ναυτικό. Τώρα εδώ θέλω να πω κάτι άλλο και κλείνω με τις φρεγάτες. Μπήκε στο παιχνίδι και η TAP 31 των Βρετανών. Το πλοίο είναι των 5.700 τόνων. Είναι 1.300 τόνους μεγαλύτερο από τις Μπελαρά. Εκτιμώ ότι είναι μία πρόταση την οποία θα πρέπει να τη δούμε με μεγάλη προσοχή και να τα ζυγίσουμε όλα και εάν είναι μέσα στις οικονομικές μας δυνατότητες αλλά και στα χρονοδιαγράμματα που θέλουμε, νομίζω ότι θα πρέπει να τη δούμε πολύ σοβαρά, διότι είναι ένα σκαρί το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα, είναι επεκτάσιμο, δηλαδή έχει χώρο στο μέλλον να βάλεις κι άλλα όπλα πάνω, διότι από το 2028 μέχρι το 2032 οι Τούρκοι θα ρίξουν στο νερό τα 4 TF2000, τα μήνυ αντιτορπιλικά, των 8.500 τόνων, που σημαίνει ότι
ενδεχομένως να πρέπει να το δούμε. Ας έρθουν και οι Type 31, αν αποφασίσουμε, αν επιλέξουμε αυτές, ας έρθουν υποεξοπλισμένες στην αρχή. Αρκεί να υπάρξει και σε δεύτερη, πώς το λένε, σε δεύτερη παρτίδα, μια αναβάθμιση των όπλων. Διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αν παίρναμε το Ολλανδικό πλοίο, ενδεχομένως να τα παίρναμε και πιο σύντομα και πιο γρήγορα, αλλά κανείς δεν ξέρει. Πλέον τα ελληνικά πλοία είναι η Μπελαρά. Και επειδή σε αυτά τα πλοία θα έχει ελληνική σημαία πάνω, είναι αυτά τα πλοία του πολεμικού μας ναυτικού τώρα. Δηλαδή, να μπαίνουμε σε συζητήσεις οπαδικού τύπου. Θέλουμε τους Βρετανούς, θέλουμε τους Γάλλους κλπ. Δεν θέλουμε κανέναν. Εμείς θέλουμε το πολεμικό μας ναυτικό. Αυτό ήταν το σχόλιο το δικό μας. Κατανοητό, Θοδωρή. Θοδωρή, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς του ΓΕΣ, πέρα από τα M1117 που παραχωρήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως Excess Defense Article, έχουμε και τα νέα ταχύπουλα για τις μοίρες αμφίβιων καταδρομών τύπου Munin S1200, τα Viking, αλλά και τα νέα αντιαρματικά συστήματα 5ης γενιάς για στρατό, ελικόπτερα και σκάφη του πολεμικού ναυτικού. Υπάρχουν βέβαια πολλά που πρέπει να γίνουν όσον αφορά τον στρατό ξηράς και θα θέλαμε λίγο το αρχικό σου σχόλιο πάνω σε αυτό. Επειδή οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι κυρίως αεροναυτικές και επειδή εάν γίνει ένα θερμό επεισόδιο, πρώτα θα κληθεί να δράσει η αεροπορία, το ναυτικό και ίσως και το λιμενικό και σε δεύτερο χρόνο ο στρατός, είναι σύνηθες τα εξοπλιστικά του στρατού ξηράς να μένουν λίγο πίσω σε σχέση με τα άλλα, ενώ δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Κοιτάξτε, η ανανέωση που πρέπει να γίνει στο υλικό του στρατού ξηράς είναι πολύ μεγάλη, είναι τεράστια. Και θα ήταν, καταρχήν δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομική να αγοραστούν όλα τα συστήματα που πρέπει να αγοραστούν. Οπότε, εκτιμώ ότι θα πρέπει να καταρτιστεί ένα πλάνο το οποίο θα έχει ένα βάθος 10-15 ετίας τουλάχιστον, το οποίο όμως θα πρέπει να υλοποιηθεί από εταιρείες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Δηλαδή, αυτό που έκανε η Τουρκία πριν 30 χρόνια, δηλαδή, τι έκανε, ό,τι εξοπλιστικό είχε να κάνει, το πέρασε μέσα από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, δηλαδή μέσα από το ΑΕΠ το δικό της. Και έφτασε σε ένα επίπεδο το οποίο είναι αξιοζηλεύτερο. Έτσι. Σε σχέση με τους Τούρκους είμαστε 30 χρόνια πίσω όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία. Τώρα, για τα M1117, επειδή ακούγονται πολλά ότι δεν είναι οχήματα πρώτης γραμμής κτλ., θα βάλω στην κουβέντα ένα σημείο το οποίο δεν το έχουμε φωτίσει αρκετά. Έχουμε καταλάβει ότι οι μονάδες μας θα κληθούν να κινηθούν, αν γίνει κάτι, προς τους χώρους τελικού προορισμού και υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουν, πώς να το πω έτσι, κίνδυνο από μετανάστες ή άλλους που κυκλοφορούν σε κρίσιμες περιοχές. Άρα, αυτού του είδους τα οχήματα, όπως είναι το M1117, τα οποία είναι θωρακισμένα, έχουν αποστολές που μπορούν να λάβουν στον ελληνικό στρατό. Τώρα, όσον αφορά τα επίγεια μέσα, προέχει ο εξυγχρονισμός των αρμάτων και με νέα σκοπευτικά, αλλά και με συστήματα αυτοπροστασίας και με ενεργητικές θωρακίσεις, διότι η δύναμη σε μη επανδρομένα αεροχήματα αυτή τη στιγμή των Τούρκων είναι πάνω από 160-170 οπλισμένα. Θα μου πεις, τα περισσότερα είναι με τους ΜΑΜΕΛ-ΣΥ. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να αυξήσουμε την επιβιωσιμότητα των μέσων, οπότε και των στρατιωτών μας. Το τόμα, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το τόμα. Είμαστε ένα στρατός ο οποίος έχουμε το καλύτερο άρμα στον κόσμο μέχρι πριν λίγα χρόνια και δεν έχουμε τόμα. Και το κλείνω εδώ όσον αφορά τα ταχύπλοα για τις αμφίβιες μοίρες. Ένα μέσο για όλες τις δουλειές είναι απαραίτητο, με χαμηλό κόστος έτσι και τα λοιπά. Αυτά όμως τα μέσα δεν είναι θωρακισμένα. Αυτά τα μέσα είναι πολιτικού τύπου μέσα, τα οποία τους βάζουμε για να έχουμε. Τα οποία τα βάψαμε μαύρα. Ναι, τα οποία τα βάψαμε και μαύρα, λοιπόν, και τα δίνουμε στους αμφίβους καταδρομής.
αυτά τα σκάφη δεν είναι σκάφη για ειδικές επιχειρήσεις στο έντονα κορεσμένο περιβάλλον του Αιγαίου, τα οποία θα εξασφαλίζουν ότι θα μπορεί το τμήμα το οποίο φέρεται από αυτόν να μπορεί να πολεμήσει. Καταρχήν, μέχρι τώρα στα Μάγνα η καταδρομή ήταν εξεσκεύαστη. Δηλαδή, μέχρι να φτάσεις, αν πεις ότι βρέχει, ήσουν αδιαλειμμένος. Δεν μπορείς να πολεμήσεις μετά. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να κάτσουμε κάτω και η ίδρυση της ΔΕΠ βοηθάει σε αυτό και θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το δόγμα το οποίο θα ακολουθήσουμε και θα υποστηρίξουμε μέχρι το 2035-40 όσον αφορά το θαλασσοχερσαίο περιβάλλον, όπως το αποκαλεί ο καθηγητής ο κύριος Βρύβας, το θαλασσοχερσαίο περιβάλλον του Αιγαίου. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο το γνωρίζουμε. Εγώ έχω υπηρετήσει σε τέτοιες μονάδες. Οι κυβερνήτες των ταχυπλών είναι όχι γατόνια, είναι στρατιώτες, ξέρουν τα νερά απ' έξω. Ούτως ή άλλως ο Ιερός Λόχος όταν ανέλαβε τις επιχειρήσεις για να καθαρίσει το Αιγαίο από τους Γερμανούς, τέτοιου είδους επιχειρητικές επιχειρήσεις ανέλαβε. Οπότε θα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Υπάρχουν πάρα πολύ μικρά και μεσαίου μεγέθους ναυπηγεία τα οποία μπορεί να πάρουν δουλειές είτε για σκάφη τύπου Αγίνορ, όπως είναι το ελληνική σχεδίασης σκάφος που έχει ξεκινήσει και κινείται, είτε για σκάφη τύπου CB90, όπως είναι τα σουηδικά. Πάντως ένα νέο δόγμα χρειάζεται και η ΔΕΠ θα παίξει πρωταρχικό ρόλο σε αυτό, διότι μπορεί να μετεξελιχθεί στη συγκολητική ουσία ανάμεσα τους τρεις κλάδους στρατού, αεροπορία, ναυτικό και στρατό. Από εκεί και πέρα, τα νέα για το πυροβολικό είναι πολύ ευχάριστα, για του νέου τύπου κατευθυνόμενες και αυξημένου βεληνικούς ροκέτες. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα MLRS. Πάντως, εγώ αυτό που βλέπω... Και τα spike and loss είναι πραγματικά ένα game changer. Οι Ισραηλίτες, μέσα στη σελίδα της Ραφαέλ, αναφέρει ότι το έχουν τοποθετήσει σε περισσότερους από 60 φορείς. Μόνο σε μουλάρι δεν το βάλανε. Το όπλο είναι multi-mission. Μπορεί να πει παντού. Είναι πολύ ευχάριστο που το πολεμικό ναυτικό το επέλεξε και για τις κανονιοφόρους του και μπορούμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε ένα ιστό της αράχνης. Όποιος μπαίνει να παγιδεύεται. Αυτά ήθελα εγώ για το στρατό Ξηράς. Νάσο, άμα μου επιτρέπεις, παρακαλώ, εγώ θέλω να πω ότι ο στρατός πρέπει να δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στα θέματα στοχοποίησης και συγκεκριμένα του πυροβολικού μάχης, καθώς και στα θέματα αντιεροπορικής προστασίας. Ειδικά τα θέματα στοχοποίησης πρέπει επιτέλους να αποκτηθούν τα κατάλληλα μέσα και αναφέρομαι σε μη επανδρομένα αεροσκάφη. Πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες έχουν να επιδείξουν αξιόλογα προϊόντα τόσο τακτικού όσο και επιχειρησιακού επίπεδου, τα οποία να παρέχουν στο πυροβολικό μάχης ικανότητα συλλογής πληροφοριών, παρατήρησης σε βάθος και με ακρίβεια. Διότι πολλές φορές συζητάμε για τα μέσα εκπομπής πυρός, όπως είναι τα ΠΕΠ, πολλαπλή εκδοχής πυράβλων, RM70 και οι ρουκέτες, οι καινούργιες, οι οποίες τα έχουν διπλάσιο βεληνικές από τα 20 πάνω στα 40 χιλιόμετρα, καθώς και τα MLRS και το ίδιο και στην συγκεκριμένη περίπτωση, αυξάνονται οι δυνατότητες των συστημάτων, αλλά πρέπει πάντα να συνυπολογίζουμε την παράμετρο στοχοποίηση, να μπορούμε δηλαδή να συλλέγουμε πληροφορίες για την τουρκική δραστηριότητα, είτε αφορά χερσαίους, είτε αφορά ναυτικούς σχηματισμούς, ναυτικές μονάδες, σε βάθος και με ακρίβεια. Δεν μπορεί το πυροβολικό ενέτη 2022 να είναι ακόμα με τους ΠΑΠ, με τους προκεχωρημένους αξιωματικούς πυρών, οι οποίοι να παρέχουν στα τμήματα ελιγμού παροχή πυρών υποστηρίξεως διαπαροχημένων τρόπων και μεθόδων. Όπως στην κατεύθυνση στοχοποίησης πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της αντικατάστασης ανανέωσης του υλικού, των ραντάρ αντιπυροβολικού. Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά ζητήματα ηλεκτρονικού πολέμου, στοχοποίησης μέσω συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Τώρα που παρακολουθούμε τα γεγονότα στην Ουκρανία, βλέπουμε από βιντεάκια τα οποία δημοσιεύει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας
πώς έχουν αναβαθμιστεί καταλυτικά τα μέσα, οι δυνατότητες στοχοποίησης. Άρα λοιπόν πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά, πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά θέματα διαβιβάσεων, θέματα επικοινωνιών, ολοκληρωμένων λύσεων συστημάτων διοικήσεως και ελέγχου. Δεν είναι μόνο τα οπλικά συστήματα, οι πύραυλοι που κάνουν τη διαφορά, σίγουρα είναι και αυτά, όσο είναι και άλλες παράμετροι οι οποίοι δρούν καταλυτικά στην τελική και στη γενική επάυξη της μαχητικής ισχύως του ελληνικού στρατού. Ναι, συμφωνώ, πολύ σωστά είπε ο Θόδωρος, πρέπει να πάμε σε καινούριο τόμα και σε καινούριο τόμπ, ειδικά για τις τεθωρακισμένες ταξιαρχίες χρειάζεται ένα τόμα. Δεν μπορεί εν έτη 2022 να είμαστε ακόμα τα 113. Πρέπει όμως να δούμε και άλλα θέματα, είτε λέγεται στοχοποίηση, είτε λέγεται συλλογή πληροφοριών, είτε λέγεται διοικητική μέρημνα. Γιατί όπως έχουμε τα 113, από την άλλη μεριά έχουμε και στάγερ. Εδώ και 40-50 χρόνια οχήματα. Και τα στάγερ, καλώς ή κακώς, είναι ο κορμός, με συγχωρείτε, της διοικητικής μέρημνας. Τα στάγερ μεταφέρουν πυρομαχικά, τα στάγερ μεταφέρουν προσωπικό, τα στάγερ μεταφέρουν εφόδια πάσης φύσεως και είδους. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να δούμε. Ένα κομβικό ζήτημα είναι το ζήτημα του αντιεροπορικού πυροβολικού. Ειδικά στη ζώνη ευθύνης της ΑΣΔΕΝ πρέπει να περάσουμε στην επόμενη γενιά αντιεροπορικών συστημάτων. Τα όσα είναι πλέον παροχημένα, η απόδοσή τους δεδομένων των νέων απειλών, ναι μεν είναι αξιόπιστη, αλλά δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε το κάτι παραπάνω. Το όπλο των διαβιβάσεων πρέπει να αναβαθμιστεί καταλυτικά με νέα συστήματα, όπως είπαμε, ηλεκτρονικού πολέμου, συστήματα διοικήσεως και ελέγχου και κυρίως ηλεκτρονικού πολέμου. Είτε αφορά μέσα καταγραφής εκπομπών, είτε αφορά συστήματα παρεμβολής στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Θοδωρή, να προχωρήσουμε μαζί, μάλλον να ανοίξουμε το κυπριακό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Εντάξει, έχουμε δει ότι η Εθνική Φρουρά μετά από ένα διάστημα στασιμότητας, τα τελευταία χρόνια τρέχει ένα στοχευμένο, θα μπορούσαμε να πούμε, εξοπλιστικό πρόγραμμα, αναλόγως πάντα και των δυνατοτήτων που έχει. Μετά την αγορά των αυτοκινούμενων συστημάτων Νόρα, έρχονται, όπως όλα δείχνουν, και τα ισχυρά ΠΕΠ, τα ΜΝΑΒΑ, τα οποία και είχαμε αναλύσει στο παρελθόν, καθώς και πολλά άλλα σε άλλους κλάδους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα αντιπλοϊκά συστήματα Exocet, τα νέα Mistral 3, τα νέα ελικόπτερα στην αεροπορία. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για διαρματικά πέμπτης γενιάς, το οποίο και αναδείξαμε πρώτη πέρσι τον Απρίλιο. Και φυσικά το ενδιαφέρον για σύστημα αεράμυνας, διαστόματος του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος έκανε λόγο μάλιστα για απόφαση εντός των επόμενων 2 μηνών. Πιστεύεις ότι οι εξοπλισμοί της Εθνικής Φρουράς είναι εκ των όνου κάνευ και τι πιστεύεις χρειάζεται να γίνει περαιτέρω? Αν θέλεις, χώρισέ μας λίγο και ανακλάδω τα εξοπλιστικά για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι συνομιλητές μας. Ναι, κοίταξε Νάσο, ανέφερες τα εξοπλιστικά που τρέχουν, να μην τα ξαναλέμε. Θέλω να πω το εξής, ότι αν πάρει κάποιος ένα χάρτη και χρωματίσει με γαλάζιο όλες τις χώρες στις οποίες υπάρχει ο ελληνισμός και με κόκκινο όλες τις χώρες στις οποίες η Τουρκία, πώς να το πω έτσι, βρίσκεται και ενεργεί και κάνει τα δικά της, θα παρατηρήσουμε ότι η τελευταία γραμμή άμυνας εναντίον του τουρκικού επεκτατισμού είναι η γραμμή Ελλάδος-Κύπρου. Λοιπόν, αυτή η γραμμή λοιπόν τα τελευταία 20 χρόνια έχει μείνει χωρίς εξοπλιστικά προγράμματα. Έχω στο μυαλό μου κάποιους λόγους για το οποίο έχει γίνει αυτό. Να μην πλατιάζουμε όμως. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια τρέχουν, υλοποιούνται ορισμένα εξοπλιστικά, τα οποία φαίνεται ότι ήταν στοχευμένα. Όλα αυτά που προανέφερες. Να πω μόνο το εξής, ότι τον Ιούλιο ο Ερντογάν είχε κάνει δήλωση και είχε πει ότι θα αναβαθμιστεί το παράνομο αεροδρόμιο του Λευκονίτκου σε αεροπορική βάση μη επανδρομένων και ότι θα ξεκινούσαν οι εργασίες κατασκευής της ναυτικής βάσης των κατοχικών δυνάμεων στο τρίκομο της αμοχώς του. Πριν κάνα 2 μήνες βγήκαν νέες πληροφορίες που έλεγαν ότι η νέα τοποθεσία της ναυτικής βάσης που σκέφτονται να φτιάξουν, εκτιμώ ότι δεν θα τη φτιάξουν, έχει μεταφερθεί από το Τρίκομο και έχει πάει βορείως του Πενταδακτύλου, όπου τις περιοχές εκείνες υπάρχει απειρόβλητο. Αυτό δεν είναι τυχαίο, οφείλεται ξεκάθαρα
στα εξοπλιστικά που τρέχει η Εθνική Φρουρά και στα μη επανδρομένα και στα νέα αντιεροπορικά, αλλά και στο πυροβολικό, το οποίο έχει αναβαθμιστεί πάρα 100%. Αυτό που θέλω εγώ να πω όμως τώρα είναι το εξής, ότι όπως και στον ελληνικό στρατό, έτσι και στην Εθνική Φρουρά, υπάρχουν πάρα πολλά σε αριθμό οπλικά συστήματα τα οποία πρέπει να τύχουν εξυγχρονισμό ή να αλλαχθούν. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να βρεθούν όλοι αυτοί οι πόροι. Γι' αυτό αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι ένα κοινό εξοπλιστικό μεταξύ ΓΕΘΑ και ΓΕΕΦ, να εξασφαλίσουμε ότι τα δύο επιτελεία θα έχουν σε περίοδο επιχειρήσεων, αλλά και πριν από αυτές, κοινή τακτική εικόνα, να μοιραζόμαστε κοινή τακτική εικόνα και συστήματα τα οποία θα μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους. Αυτό που λέμε τη διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εχθές η σύζυγος αγόρασε ένα καινούριο κινητό, το οποίο, επειδή ήταν κινέζικο, μου ζήτησε να της μεταφέρω τα παλιά αρχεία στο καινούριο. Το οποίο όμως, επειδή ήταν κινέζικο, δεν είχε τη δυνατότητα διασύνδεσης με το παλιό κινητό και μείναμε έτσι. Φανταστείτε λοιπόν δύο επιτελεία, τα οποία απέχουν μεταξύ τους 1000 χιλιόμετρα, όσον αφορά την πραγματική απόσταση, έτσι, να μην μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και την τακτική εικόνα. Αυτό θα ήταν αυτοκτονία. Άρα, δεν ξέρω τι έχουμε κάνει πάνω σε αυτό. Εκεί θα πρέπει να κινηθούμε όμως. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό η είδηση που ανεβάσατε στο Defense Redefined, η οποία λέει ότι γίνονται και κάποιες εργασίες στην ναυτική βάση εκβάθησης του λιμανιού κτλ. Και ότι έχουν εξασφαλιστεί με τους ιδιοκτήτες του λιμανιού της Λεμεσού και της Λάρνακας ειδικές προβλήτες για στρατιωτικά αποκλειστική χρήση, έτσι ώστε να μπορούν να βλοχούν μεγαλύτερο εκτοπίσματος πλοία. Εγώ θα έβλεπα αυτό που ο καθηγητής μας του Στέφανου και εμένα, ο κύριος Μάζης, και μπορεί να το αναπτύξει και καλύτερα ο Στέφανος, γιατί είναι αεροναυτικό κυρίως το κομμάτι, θα πρέπει να κινηθούμε προς τη δημιουργία αυτού του υπονατοϊκού θύλακα που λέει ο κύριος Μάζης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταστήσουμε την Κύπρο ως ένα κόμβο επί του οποίου θα είναι η βάση μιας κοινής αεροναυτικής δύναμης, η οποία θα προστατεύει τα συμφέροντα όλων των δυνάμεων της περιοχής. Υπάρχουν τρεις ναυτικές βάσεις οι οποίες μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Σούδα, η 3η Ιουλίου στην Αίγυπτο, και η ναυτική βάση στο Μαρί, η οποία βρίσκεται δίπλα από τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό του Μαρί, και εκεί θα είναι και το σημείο στο οποίο θα φτιαχτεί και ο σταθμός υγροποίησης. Άρα βλέπουμε ότι το location, η τοποθεσία της Κύπρου δίνει κάποια πλεονεκτήματα τα οποία δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστούν από τις τουρκικές δυνάμεις. Άρα κοινό εξοπλιστικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να πετύχουμε κοινή τακτική εικόνα και ανταλλαγή πληροφοριών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εάν το νέο αντιεροπορικό σύστημα, για παράδειγμα, είναι γαλλικό, ή θα έχει πυράβλους Μίκα ή θα έχει πυράβλους ΑΣΤ-30. Αντιλαμβάνεστε ότι αν αποκτούνταν και ένα ραντάρ γαλλικό επίγειο, όλα αυτά θα κουμπώναν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτά ήθελα να πω. Κατά το πιστικό δέντος. Στέφανε, ποια είναι η θέση σου σχετικά με το αεροπορικό σκέλος των εξοπλισμών της Εθνικής Φρουρέας? Είχαμε αναφερθεί και σε συνεργασία και με το Άμυνα και Γεωστρατηγική στο παρελθόν, για όλα όσα κατά την ταπεινή μας άποψη θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Επειδή έχουμε μείνει λίγο πίσω στο χρόνο, δεν θέλω να καταχρασώ τον χρόνο, οπότε προτρέπω όσους φίλους μας παρακολουθούν να ανατρέξουν στο προηγούμενο podcast που είχαμε κάνει εδώ στο Defense Redefined με τον Θόδωρο πέρσι την Άνοιξη, όπου μπήκαμε σε πολλές λεπτομέρειες, τεχνικές λεπτομέρειες, σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο αναφορικά με τους εξοπλισμούς στην Κύπρο, τόσο για τους δικούς μας εξοπλισμούς, αλλά και για τις κινήσεις που έχει κάνει η τουρκική πλευρά και κυρίως σε ό,τι αφορά τα μη επανδρομένα. Θέλουμε να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα τώρα, δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, οπότε προτρέπω, αν θέλετε, ανατρέξτε εκεί και πραγματικά δίνετε πολύ λεπτομερής εικόνα. Λοιπόν, τώρα, για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου όταν εμείς δεν προσπαθούμε στο ελάχιστο επίπεδο
να κάνουμε εφαρμογή σχεδίων. Δηλαδή, όταν δεν έρχονται ελλαδικές δυνάμεις στην Κύπρο, αεροπορικές, ναυτικές ή χερσαίες, οτιδήποτε, αλλά έρχεται κάθε λογής γείτονας, δηλαδή έρχονται Ισραηλοί, έρχονται Γάλλοι, έρχονται Αιγύπτιοι, υπάρχουν όλοι στην Κύπρο, εκτός από εμάς, εκτός από την Ελλάδα, που έχει το πραγματικό συμφέρον, γιατί βρίσκονται εκεί πέρα οι αδερφοί μας, πέρα από το πολιτικό ζήτημα. Άρα λοιπόν, πρέπει, δεν μπορούμε να μιλάμε για επιχειρήσεις και αν ανάψει σπίθα στον Εύρο, ότι θα ανάψει όλη τη γραμμή αντιπαράταξης, εφόσον εμείς στην καθημερινότητα την υπηρεσιακή δεν κάνουμε εφαρμογή σχεδίων και δεν δοκιμάζουμε αυτά τα οποία θα δούμε στην πραγματικότητα για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και οι δυσχέρειες, ούτως ώστε να μπούμε σε λύσεις. Λοιπόν, στη μεγάλη εικόνα σε πολιτικό επίπεδο, θα με επιτρέψετε με κάθε σεβασμό στο θεσμό του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα εκφράσω και πάλι διαφωνία με αυτά που λέει ο κ. Αναστασιάδης. Δείχνει ότι δεν έχει καθόλου στρατηγική αντίληψη και δεν μπορεί να λέει ότι το υποτιθέμενο, θα πω εγώ, μειονέκτημα της εθνικής φρουράς σε σχέση με τις κατοχικές δυνάμεις, ότι είναι καλό γιατί δεν μπαίνουμε στο μάτι της Τουρκίας και δεν απειλούμαστε όπως θα απειλούμαστε εάν είχαμε παραπάνω αμυντική ισχύ. Με αυτό δεν συμφωνώ και επίσης δεν συμφωνώ ότι η εθνική φρουρά βρίσκεται σε δυσχέρεια. Αναφέρατε κι εσείς, ανέφερε και ο Θόδωρος, αρκετά εξοπλιστικά προγράμματα που με βάση και τη γεωγραφία αλλά και το δόγμα το οποίο πρέπει να αλλάξει μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τις κατοχικές δυνάμεις. Επίσης, δεν μπορούμε να λέμε ότι η μείωση της θητείας στην Κύπρο από τους 24-14 μήνες είναι ένα επίτευγμα της διακυβέρνησης της παρούσης Προεδρίας. Διαφωνώ με όλο τον σεβασμό. Εδώ δεν μιλάμε πολιτικά, δεν μιλάμε κομματικά και δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε στο πεδίο της, το κομματικό της Κύπρου, έτσι, αλίμονο. Θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα και τη μεγάλη εικόνα για τον ελληνισμό. Επίσης, δεν είμαστε ούτε αμερικανόφιλοι, ούτε ρωσόφιλοι, ούτε τίποτα. Είμαστε φιλογενείς φιλόθεοι και μας απασχολεί να βρούμε τους τρόπους ούτως ώστε ο ελληνισμός στο σύνολό του θα προχωρήσει μπροστά και θα αντιμετωπίσει το μεγάλο κίνδυνο που βρίσκεται απέναντι. Λοιπόν, τώρα για να μην μακρηγορώ και πλατιάζω, είχαμε πει και την άλλη φορά και παρακαλώ να δείξει το χάρτη ότι η Κύπρος δεν βρίσκεται μακριά. Η Κύπρος βρίσκεται μακριά στο μυαλό κάποιων, οι οποίοι δυστυχώς στο παρελθόν πήραν και το χαρακτηρισμό του εθνάρχη. Πέρα από τη φυσική γεωγραφία, υπάρχει και η αεροπορική γεωγραφία. Εδώ πέρα φαίνεται η διάταξη των στρατιωτικών αεροδρομίων της Τουρκίας, η οποία δεν είναι μια διάταξη η οποία αφορά την αντιπαλότητα της Τουρκίας με την Ελλάδα, αλλά αυτά τα αεροδρόμια δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του 50 κυρίως, όταν έγινε η είσοδος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ μαζί με την Ελλάδα. Και έχουν μια διάταξη από βόρειο-δυτικά προς ανατολικά, με κύρια απειλή, την τότε σοβιετική απειλή. Άρα λοιπόν βλέπουμε Μπαντήρμα Μπαλίκεσιρ, Εσκίσαχυρ, το Ακινησί, το οποίο δεν λειτουργεί πλέον με το πραξικόπημα, και πάμε με Μέρζεφον και τη Διάρμπακυρ. Το κοντινότερο λοιπόν αεροδρόμιο στην Κύπρο είναι το αεροδρόμιο του Ικονίου. Ένα αεροδρόμιο στο οποίο έχω πάει, βρίσκονται τα 4-7 με ένα ραντάρ εκεί πέρα, μοίρες έρευνας διάσωσης με CSAR. Και επίσης βρίσκεται και το λεγόμενο το αντίστοιχο σχολείο όπλων τακτικής, τον Ντάγκερ. Το ζήτημα είναι ότι είναι ένα μεγάλο αεροδρόμιο, μπορεί να φιλοξενήσει και έχει όλες τις υποδομές για να φιλοξενήσει F-16. Θεωρητικά δεν βρίσκεται παντρωμένη μοίρα. Φυσικά σε επιθέσεις εναντίον κουρδικών στόχων στην Τουρκία αλλά κυρίως στη Συρία, είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι υπήρξαν δυνάμεις εκεί, αλλά αυτό είναι εύκολο να γίνει διασπορά. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι εναπόκειται στη δράση ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, αν θα έχει την ευχέρεια η Τουρκία να μετασταθμεύσει αεροπλάνα στην αεροπορική βάση του Ικονίου. Ξεχνάμε το Τσίλι, ξεχνάμε το Μίλας Μπόντρομ και επίσης ξεχνάμε τον Ντάλαμαν και την Ατάλια. Καμία σοβαρή αεροπορική δύναμη σε περίοδο επιχειρήσεων δεν θα λειτουργήσει σε αυτά τα αεροδρόμια, τα οποία είναι βορρά τα περισσότερα στο ελληνικό πυροβολικό και της Ατάλιας στα όπλα μακρού πλήγματος ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Άρα, αν κάποιος πει για την Ατάλια, θεωρώ με βάση αυτά τα οποία γνωρίζω από τον τρόπο που λειτουργούν οι Τούρκοι και αυτά τα οποία έχουμε δει, ότι η Ατάλια δεν θα δουλέψει, θα δουλέψει ως αεροδρόμιο καταφυγής. Άρα, λοιπόν, αν το αεροδρόμιο του Ικονίου δεν χρησιμοποιηθεί, οι αποστάσεις είναι παραπλήσιες. Για παράδειγμα, η απόσταση, το κοντινότερο αεροδρόμιο είναι αυτό του Εσκίσαχυρ, με μια απόσταση κοντά στα 600 χιλιόμετρα, 560-570, ενώ το κοντινότερο ελληνικό αεροδρόμιο, επανδρομένο, μιλάω για επανδρομένα αεροδρόμια, με αεροσκάφη, είναι αυτό του Καστελίου στα 720 χιλιόμετρα. Αυτά τα 80 ναυτικά μίλια δίνουν ένα αεροπορικό χρόνο κοντά στα 9 λεπτά. Δηλαδή, η διαφορά των ελληνικών, των ελλαδικών δυνάμεων, των αεροπορικών με των τουρκικών, με βάση αυτή την ανάλυση που κάναμε τώρα, είναι 9 λεπτά.
Το αεροδρόμιο του Ντιγιάρμπαγκυρ το βρίσκεται ακόμα πιο ανατολικά, είναι στην ίδια απόσταση με αυτό του Καστελίου. Γιατί τα λέω αυτά, χωρίς να μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες, ότι δεν είμαστε χαμένοι στην Κύπρο, επειδή υπάρχει γεωγραφική εγκύτητα της Κύπρου με την Τουρκία. Είπα και στο προηγούμενο podcast, σαν Ίκαρος βρέθηκα το 2003 στην Λευκοσία, μας έγινε μια ανάλυση από την Εθνική Φρουρά, παρουσία του κύριου Φίβου Κλόγαρη, ο οποίος ήταν τότε υπαρχηγός, και δόθηκε η εξής αναφορά, ότι σε περίπτωση επιχειρήσεων αναμένει η τουρκική αεροπορία να έχει αεροπορική κυριαρχία, air dominance ή air supremacy. Αυτό είναι βαρύς όρος, δεν υπάρχει πουθενά σε επιχειρήσεις. Ούτε καν οι Αμερικανοί στην Ιουγκοσλαβία δεν το είχαν. Το καλύτερο το οποίο θα προσπαθήσουν να επιτύχουν οι τουρκικές δυνάμεις είναι μια ευνοϊκή αεροπορική κατάσταση, τον τρίτο βαθμό αεροπορικού ελέγχου για συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, χωρίς αυτό να απαγορεύει τις δικές μας δυνάμεις να λειτουργήσουν. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη μέγενη που βρισκόμαστε σήμερα και θα το κουμπώσουμε με το πολιτικό κομμάτι που θα αναφέρουμε συνέχεια. Πιστεύω ότι πρέπει να προσανατολιστούμε στο δόγμα της απελευθέρωσης, ένα όραμα το οποίο πρέπει να είναι πρωτίστως πολιτικό και από εκεί και πέρα να το υποστηρίξουμε επιχειρησιακά και τακτικά και σε σχέση με τους εξοπλισμούς, ούτως ώστε να είμαστε πιστευτοί. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να αποκαταστήσει την κυριαρχία της, άρα ένας πολιτικός στόχος να ελευθερωθεί η Κύπρος. Και εκεί που θέλω να καταλήξω, να το συνδέσω με αυτό που είπε ο κύριος Νικολογιέννης αναφορικά με τον παρανατοϊκό υπονατοϊκό θύλακα που έχει προτείνει ο καθηγητής Μάζης, ίσως αυτό να σχετίζεται με τους εξοπλισμούς υπό την έννοια ότι μπορεί να χρειαστεί ρωσικά συστήματα τα οποία βρίσκονται τώρα, όπως είναι τα ρωσικά ελικόπτερα για παράδειγμα, ή ακόμη και τα ΜΠΟΚ, να χρειαστεί σταδιακά και στα πλαίσια των δυνατοτήτων των οικονομικών και του εξοπλιστικού που τρέχει αυτά τα προγράμματα, αυτά τα συστήματα σταδιακά να αντικατασταθούν και με άλλα συστήματα δυτικής προέλευσης. Αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί θέλουμε οι εξοπλισμοί να κουμπώσουν και στο μεγάλο στρατηγικό επίπεδο, στο πολιτικό, με το δόγμα της απελευθέρωσης που είπαμε, και να γίνει ένας πρόσφορος τόπος η Κύπρος για τη νέα αρχιτεκτονική, όπως αυτή θα δομηθεί μετά την κατανόηση από τον δυτικό παράγοντα ότι η Τουρκία είναι μια χαμένη υπόθεση. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θέλω να μπω σε μεγαλύτερη γεωπολιτική ανάλυση, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της συζήτησής μας. Εκεί που θέλω να καταλήξω και θα το κλείσω με αυτό, και αυτό που περιμένω να ακούσουν όλοι, είναι για τη δημιουργία αεροπορικής δύναμης στην Κύπρο. Λοιπόν, πρέπει να ξεπεράσουμε προκαταλήψεις, κόμπλεξ και συμπλέγματα. Είμαστε μαζί. Δεν υπάρχει ελλαδική και κυπριακή πλευρά. Πρέπει ο σχεδιασμός να είναι κοινός, όπως είπε ο Θόδωρος. Θεωρώ ότι επί της παρούσης δεν μπορεί από το μηδέν να ξεκινήσει μια κυπριακή αεροπορία, άρα πρέπει να αποδεχτούμε, να αποδεχτεί η Κύπρος τη συνδρομή της Ελλάδας και στην αρχή να υπάρχει μια κατάσταση διεισμού. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει μια μοίρα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία να συνδράμει από το Καστέλι την Κύπρο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, το ζήτημα όμως είναι καταξοχήν η πολιτική απόφαση. Δεν μπορούμε να είμαστε δέσμοι της Τουρκίας. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι αν αποκτήσει η Κύπρος αεροπορία με οποιοδήποτε τρόπο, αυτό δημιουργεί προβλήματα διότι θα υπάρξει αντίδραση Τουρκίας. Διαφωνώ. Η Τουρκία έχει ολοκληρώσει, έχει φτάσει στο όριο των δυνατοτήτων της αναφορικά με τις προκλήσεις και τις κινήσεις στην Κύπρο. Δηλαδή, τι θα κάνει. Αν εμείς μεταφέρουμε αεροπορική δύναμη, θα κάνει πόλεμο, δεν θα κάνει πόλεμο. Θα μεταφέρει αεροπορικές δυνάμεις στην Κύπρο, πού, στην Τύμπου, ή θα επεκτείνει το Λευκόνικο. Αυτό είναι μέσα στο πυροβολικό το σημαντικό της Εθνικής Φρουράς και οποιοδήποτε το έκανε θα ήταν τρελός. Αυτό και σε σχέση με τα ντρόν. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις τι θα μπορούσε να κάνει η Εθνική Φρουρά. Θα μπορούσε να αγοράσει κάποια αεροσκάφη τα οποία να τα μισθώσει η ελληνική πολεμική αεροπορία και με μια αμυντική συμφωνία στα πλαίσια που έχουμε και με άλλες χώρες να σταθμεύσουν στην Κρήτη και να συνδράμουν την Κύπρο. Γιατί αναφέρουμε την Κρήτη συνέχεια, διότι είναι κοντά στην αεροπορική κλίμακα, είναι κοντά η Κύπρος στην Τουρκία. Τα αεροσκάφια να απογειωθούν χρειάζονται χώρο και χρόνο και δεν μπορούμε να εγκλωβίσουμε μεγάλο αριθμό αεροσκαφών, γιατί ο χρόνος που θα χρειαστεί για να απογειωθούν αυτά τα αεροσκάφη ενδεχομένως να είναι εναντίον αυτής της αεροπορικής δύναμης. Τα αεροσκάφη πρέπει να απογειωθούν, να πάρουν ενέργεια ύψος, ούτως ώστε να μπορούν και να αμυνθούν και να επιτεθούν, και αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Αν λοιπόν έχουμε μια μεγάλη δύναμη 10-12 αεροσκαφών, αυτό θα τα θέσει σε κίνδυνο. Άρα λοιπόν, μια δύναμη, αυτό κατά την μελέτη μπορεί να προκύψει 6 βαριά 8 αεροσκαφών μπορεί να είναι εκεί πέρα και η υπόλοιπη δύναμη ως υπηκό
εντός εισαγωγικών, να έρθει από την Κρήτη με δεδομένες αποστάσεις που ανέφερα στην αρχή. Γι' αυτό όμως πρέπει πέρα από τα αεροσκάφη, πρέπει να υπάρξει μια προετοιμασία. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Το ενδιαφέρον έχει φύγει από τις πλατφόρμες σε σχέση με την αντιεροπορική άμυνα και έχει πάει στα όπλα μακρού πλήγματος, τα οποία κατολισθαίνουν ακόμη και χωρίς κινητήρα και μπορούν από μεγάλες αποστάσεις να εμπλέξουν στόχους με μεγάλη ακρίβεια με χρήση αδρανειακού συστήματος GPS, ακόμη και δορυφορικών φωτογραφιών. Ποια είναι αυτά τα συστήματα? Τα όπλα είναι για παράδειγμα τα SLAM ER, τα J-DAM που έχουν, τα J-SOW που έχουν οι Τούρκοι κυρίως, τα όπλα τα οποία φέρουν τα παλιά F4, τα Python, ή ακόμα ο SOM και άλλα όπλα που έχουν αναπτύξει. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε με την καινούργια αγορά αντιαεροπορικού συστήματος, να προστατεύσουμε το αεροδρόμιο της ΠΑΦΟΥ, αλλά και το σημείο που συγκλίνει ο Eurasia Interconnector, ο Euro-Africa Interconnector και ο EastMed, για τον οποίο δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε, είναι άλλο θέμα συζήτησης, στο Μαρί που ανέφερε ο Θεόδωρος, πρέπει αυτά να προστατευτούν όχι από αεροσκάφη. Δεν χρειάζεται αυτά στα τουρκικά αεροσκάφη πάνω από την Κύπρο. Με τα όπλα που φέρουν από 50, από 100 χιλιόμετρα αναλόγως του όπλου, μπορούν να χτυπήσουν αυτούς τους στόχους. Είχαμε μιλήσει παλαιότερα και είχα γράψει ένα άρθρο για το Iron Dome. Δεν διαφημίζουμε εδώ πέρα συστήματα. Μας ενδιαφέρει η φιλοσοφία. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί θόλος πάνω από αυτές τις εγκαταστάσεις που να καταστήσει τα αεροπλάνα και το γεωπολιτικό κομμάτι που βρίσκεται στο Μαρί με την ναυτική βάση ασφαλή, ούτως ώστε να επιχειρήσουν δυνάμεις. Άρα, πέρα από τις αντιαεροπορικές δυνατότητες έναντι αεροσκαφών, πρέπει το καινούριο σύστημα να συνδυάζει όπως και δίποτε αντιβληματικές και αντιβαλιστικές ικανότητες. Δεν είναι μόνο τα μπούρα και τα γλιντήρια που είναι απέναντι, είναι και τα όπλα μακρού πλήγματος των αεροσκαφών. Άρα, πρέπει να δημιουργήσουμε πρώτα τις προϋποθέσεις ασφάλειας για παρουσία αεροπορικής δύναμης και από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει η Εθνική Φρουρά είτε μόνη της είτε μέσω της ελλαδικής πλευράς να προχωρήσει σε αγορά. Αναφέρθηκαν τα μοιράζ 2000 τα παλαιά. Δεν θέλω να πω σε μεγάλες λεπτομέρειες. Η τελική τιμή που μας δώσανε ήταν κοντά λίγο παραπάνω από το 55 εκατομμύρια αναμονάδα, χωρίς ραντάρ ΑΕΖΑ, χωρίς Link 16 και χωρίς σκοπευτικό επικάσκας. Λοιπόν, η ελληνική πλευρά το απέρριψε 2015 με 2017, δεν μας συνέφερε. Επειδή το γεωπολιτικό πλαίσιο και η δυναμική όμως είναι διαφορετική, ενδεχομένως θα μπορούσαν τώρα να κάνουν μια πολύ καλύτερη τιμή. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε ένα ραντάρ σαν το Mirage 2005 με το MIC-IM πάνω, το οποίο είναι ένα πολύ καλό πλήμα. Μας φτάνει έτσι, για την Κύπρο με δεδομένη την απειλή απέναντι και να μπορούν να φέρουν και έξοσο. Δεν χρειάζεται ναυτικό η Κύπρος. Έχει τα έξοσο Block 3 που έρχονται, έτσι και τα προηγούμενα. Και ναι, τα Mirage 2000 θα μπορούσαν να ήταν μια καλή επιλογή, αλλά το κόστος που μας δώσανε ήταν ακατάλληλο για αυτή την απόφαση. Υπάρχει σκέψη, για παράδειγμα, για το ιταλικό το Ερμακή. Δεν θέλω να μπω σε συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Το μεγάλο πλαίσιο, ναι, είναι πρέπει να αποκτήσει αεροπορικές ικανότητες, γιατί αυτό θα βοηθήσει όλο τον ελληνισμό. Η Κύπρος δεν είναι πρόβλημα, γιατί αναφέρουν κάποιοι καθηγητές, οι οποίοι δεν ξέρω, οι ακαδημαϊκοί διπλωμάτες, δεν ξέρω που πήραν το απολυτήριο, μπορεί να το πήραν στο Πεντάγωνο, και συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά αναφέρουν ότι είναι πρόβλημα η Κύπρος για τον αμυντικό μας σχεδιασμό. Δεν είναι πρόβλημα, ίσα-ίσα μπορεί να γίνει το πλεονέκτημα. Είναι η ελληνική λαβίδα στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας. Από την Κύπρο μέχρι την Άγκυρα, η απόσταση είναι μικρότερη, 550 χιλιόμετρα, από ότι είναι από την Κύπρο στην Κρήτη. Πρέπει λοιπόν να προσανατολίσουμε και την Τουρκία, να πάρουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δημιουργήσουμε ζητήματα, δηλαδή να αναγκαστούν αυτοί να προσαρμόσουν τις δυνάμεις τους και θα πέσει λιγότερο βάρος και στο Αιγαίο. Είδαμε πρόπερσι το Σεπτέμβρη πόσο εύκολα πήγαν τα ελληνικά αεροσκάφη στην Κύπρο, παρότι την επισήμανση που κάνει ο Θεόδωρος την ύπαρξη πλέον των τεσσάρων Boeing υπτάμενων ραντάρ τα οποία έχει στο εικόνιο η Τουρκία. Λοιπόν, δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο, δεν έχουμε χρόνο. Η Κύπρος πρέπει να ακολουθήσει, δεν μπορούμε να είμαστε δέσμοι. Πρέπει ο πολιτικός μας στόχος να είναι η απελευθέρωση και για να είμαστε άκαμπτοι και πιστικοί, αυτό σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο πρέπει να το πλαισιώσουμε με τις επόμενες αγορές. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης και φιλοσοφίας. Οι λύσεις θα βρεθούν και τα επιτελεία γνωρίζουμε καλύτερα. Γιάννη, θέλω λίγο το δικό σου σχόλιο. Εσύ πιστεύεις ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναβαθμίζεται επηρεαζόμενη και από τους εξοπλισμούς στην Ελλάδα ή τα προγράμματα δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους? Και να σημειώσουμε βέβαια το γεγονός ότι η Κύπρος εξακολουθεί να είναι υπό τους περιορισμούς του αμερικανικού εμπάργου φωνικού εξοπλισμού.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα και με τους δύο προλαλήσαντες. Τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι συνάρτηση της πολιτικής εθνικής άμυνας και της γενικότερης εθνικής στρατιωτικής στρατηγικής. Επομένως, είναι κεφαλαιόδους ζήτημα για την Κύπρο και την εθνική φρουρά να προχωρήσει σε σοβαρές προμήθειες αμυντικού υλικού, οπλικών συστημάτων, να το πω απλά, που κάνουν τη διαφορά, που είναι σε θέση να χτυπήσουν τα κέντρα βάρους του αντιπάλου, να του εξουδετερώσουν ή να του δημιουργήσουν σοβαρούς πονοκεφάλους. Και για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα, είναι αδιανόητο η Κύπρος να μην δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο πυροβολικό μάχης. Όχι σε συστήματα όμως μόνο τακτικού επίπεδου. Δηλαδή, αναφέρεται τους σερβικούς στα Μνάβα. Υπάρχουν και τα Σουμάντια. Υπάρχουν και τα Λίνξ. Τα Ισραηλινά. Ακόμα καλύτερα τα Λόρα. Υπάρχουν τα Βραζιλιάνικα, τα Άστρος. Πρέπει λοιπόν η εθνική φρουρά να κινηθεί σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι αυτό που είπα και για την Ελλάδα. Αναβάθμιση δυνατοτήτων, ικανοτήτων στοχοποίησης. Στοχοποίηση στόχων σε μεγάλο βάθος με ακρίβεια. Η πληροφορία είναι δύναμη. Αυτό αφορά βέβαια, επαναλαμβάνω, οι εξοπλισμοί, όπως είπε και ο Θόδωρος, όπως είπε και ο Στέφανος, πρέπει να είναι κοινείς ανισταμένοι και για τα δύο κράτη του ελληνισμού. Τόσο το ΓΕΦ όσο και το ΓΕΘΑ πρέπει να συντάξουν κοινά εξοπλιστικά προγράμματα και να έχουν μια κοινή εξοπλιστική πολιτική. Από εκεί πέρα και η Κύπρος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και δηλώσεις σαν και αυτές που ανέφερε ο Στέφανος για τον πρόεδρο Αναστασιάδη, καλό είναι να εκλείπουν πρόβλημα, δημιουργούν και εκπέμπουν το μήνυμα του κατευνασμού και της υποχωρητικότητας. Συνεπώς, να ξεκινήσουμε από κάποια πράγματα. Πρέπει η Κύπρος να επενδύσει σοβαρά στο πυροβολικό μάχη, συγκεκριμένα στο πυραυλικό πυροβολικό, να προχωρήσει ιδιαίτερα σε μαζική απόκτηση συστημάτων πυραυλικών, τα οποία είναι σε θέση να δίνουν ακρίβεια πληγμάτων χειρουργική σε μεγάλους στόχους και σε μεγάλες αποστάσεις, είτε λέγονται αποβατικές συγκεντρώσεις υλικού και προσωπικού στα παράλια απέναντι από την Κύπρο, είτε λέγεται το αεροδρόμιο του Τύμπου και του Λευκονίκου και ούτω καθεξής, τα λεγόμενα κέντρα βάρους. Ταυτόχρονα πρέπει επιτέλους να αποκτηθεί ένα ολοκληρωμένο αντιεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς. Ένα σύστημα όπως το ΑΣΤΕΡ 30, με βλήματα ενεργού καθοδηγήσεως, δυνατότητα ταυτόχρονων εμπλοκών, εμπλοκή πάσης φύσεως και είδους στόχων, σε συνδυασμό με ένα αξιόπιστο και ικανό σύγχρονο δίκτυο ραντάρ που να εντοπίζει στόχους μικρού, χαμηλού ηλεκτρομαγνητικού ίχνους, να υποστηρίζει ταυτόχρονες εμπλοκές, είτε αφορά αεροσκάφη, είτε αφορά βαλιστικά όπλα, και γενικότερα να δημιουργήσει μια αντιεροπορική ομπρέλα, έναν θόλο πάνω από την Μεγαλόνησο. Αναφέρομαι σε ένα γαλλικό σύστημα, διότι από τη ΣΜΕΝ είπα η Κύπρος είναι για πολιτικούς λόγους αδύνατο να αποκτήσει συστήματα όπως ο Patriot. Από τη Ρωσία, εκτός των πολιτικών προβλημάτων που υπάρχουν, υπάρχουν και ζητήματα δυσχεριών που υφίστανται στη διασύνδεση, διαλειτουργικότητα. Άρα λοιπόν οι επιλογές είναι συγκεκριμένες, μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού και ενδεχομένως και σε ακόμα λιγότερα δάχτυλα. Άρα λοιπόν οφείλουμε να πούμε ότι εκτός από συγκεκριμένες επιλογές, όπως είναι η αναβάθμιση των ΤΑΦ 80, η αναβάθμιση των ΑΜΙΧ 30, η αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων του πεζικού, όπως είναι τα Λεωνίδας, η Κύπρος πρέπει να πάει σε σημαντικά οπλικά συστήματα, τα οποία δημιουργούν τρομερό πονοκέφαλο στην Τουρκία. Θα πρέπει να γνωρίζει η τουρκική ηγεσία ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή επιπρόσθετες ενισχύσεις που θα μεταφερθούν στα κατεχόμενα, όσο και οι υφιστάμενες, κινδυνεύουν να προσβληθούν, να εξουδετερωθούν, να χτυπηθούν ακαριαία και μαζικά από συστήματα πυραυλικού πυροβολικού. Άρα λοιπόν είναι μονόδρομος για την Κύπρο η απόκτηση στρατηγικών οπλικών συστημάτων, τα οποία θα δώσουν το ποιοτικό προβάδισμα και θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα τόσο στο τουρκικό ναυτικό, όσο και στην τουρκική αεροπορία και φυσικά στις χερσαίες δυνάμεις. Να συνεχίσω επίσης, ασπάζομαι πλήρως την άποψη του Στέφανου ότι επιτέλους η Κύπρος πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια έστω και υποτυπώδη αεροπορία, και φυσικά όταν λέμε αεροπορία εννοούμε κάτω από την ΠΑ. Στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να ενισχυθούν καταλυτικά και οι δυνατότητες ναυτικών επιχειρήσεων. Προσωπική μου άποψη και εκτίμηση είναι ότι κάποια στιγμή η Κύπρος πρέπει τουλάχιστον να αγοράσει ένα, ενδεχομένως και δύο υποβρύχια, τα οποία θα δημιουργήσουν ζώνες αποκλεισμού του τουρκικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο, πέριξ της Νήσου. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι από τη στιγμή που οι ελληνικές όμπλες δυνάμεις καλούνται να δράσουν
στο θέατρο επιχειρήσεων της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να διατηρούν μεγάλες οροφές. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να συζητάμε για πολεμικό ναυτικό με λιγότερο από 14 μονάδες. Δεν μπορεί να συζητάμε για πολεμική αεροπορία με λιγότερο από 200 μαχητικά. Αυτά όλα έχουν τη δική τους σημασία, τη δική τους αξία στο ισοζύγιο δυνάμεων και στην ευρύτερη διαμόρφωση της εξοπλιστικής πολιτικής για την Κυπριακή Δημοκρατία. Και επειδή ο κύριος Τηλοβάτης στην Κύπρο είναι η μητέρα Ελλάδα και επειδή ο κυπριακός ελληνισμός πρέπει να στηριχθεί με κάθε κόστος, οι ηγεσίες και οι πολιτικές ηγεσίες, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μας νοιάζει μόνο η ποιότητα, μας νοιάζουν και οι ποσότητες, μας νοιάζουν και οι οροφές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αεροπορία ενδεχομένως, τώρα δράτω με τις ευκαιρίες, αλλά επιτρέψτε μου να επεκταθώ, να προχωρήσει την αναβάθμιση των F-16 Block 30, που ένας προηγούμενος ΑΓΕΘΑ ήθελε να πάει να τα πουλήσει, καθώς και τον F-16 Block 50. Λοιπόν, αυτές οι μονάδες είναι υπερπολίτιμες. Δεν μας περισσεύουν μαχητικά για να πάμε σε μια πολεμική αεροπορία μικρότερη των 200 μαχητικών. Και ναι, όπως είπε ο Στέφανος, προσυπογράφω απόλυτα και το γράψαμε μέσα από το Defense Review, θα ήταν μια καλή ευκαιρία, τα Μοιράζ 2000, να δούμε πώς τα παλιά μπορεί να τα αξιοποιήσει η Κύπρος μέσα από ένα πακέτο αναβάθμισης ενδεχομένως. Μην μπούμε τώρα σε αυτή, είναι μια καθαρά τεχνική συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, η βάση και τα θεμέλια της κουβέντας που κάνουμε είναι ότι η Κύπρος, ναι, πρέπει να αποκτήσει μια αεροπορική δύναμη ισχυρή. Και στην ίδια κατεύθυνση πρέπει φυσικά, όπως σας είπα, να επενδύσει σημαντικά στο πυροβολικό μάχης, στο πυραυλικό-πυροβολικό, καθώς και στην απόκτηση ενός αντιεροπορικού συστήματος, το τονίζω, μεγάλου βεληνεκούς. Αυτά όλα είναι ζητήματα τα οποία φυσικά άπτονται του πολιτικού σκέλους και του πολιτικού κεφαλαίου. Συνεπώς, εκεί πρέπει να δοθεί η μέγιστη έμφαση. Οι εξοπλισμοί είναι επιλογές που γίνεται για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς στόχους. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχουμε επιλογές συστημάτων τα οποία, εντάξει, καλά τα σερβικά συστήματα τα νόρα, μακάρι η Κύπρος να αποκτήσει παραπάνω, να αντικαταστήσει όλο το ρημουλκούμενο πυροβολικό με πυροβολικό σύγχρονο, αυτοκινούμενο, που είναι σε θέση να υιοθετεί τακτικές, βάλω και μετακινούμε κτλ. Αλλά πρέπει να αποκτήσει δυνατότητες πληγμάτων στην Τουρκία σοβαρές. Το τονίζω αυτό, το λέω ξανά και ξανά, γιατί δεν γίνεται να παίζουμε μόνο άμυνα, πρέπει να παίξουμε επίθεση. Και φυσικά οφείλουν να αντιληφθούν και οι ηγεσίες της εκάστοτε κυβέρνησης και οι στρατιωτικές ηγεσίες ότι αεροναυτικά η Κύπρος, καλός ή κακός, είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Άρα στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Ποια είναι αυτά τα βήματα? Βήματα είναι, όπως σας είπα, η αύξηση των οροφών, είτε αφορά το πολεμικό ναυτικό, είτε αφορά την πολεμική αεροπορία. Η απόκτηση κατάλληλων οπλικών συστημάτων από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τα οποία είναι σε θέση να επιχειρούν στην Κύπρο με αξιώσεις. Όπως είπε ο Στέφανος, αναφέρθηκε στα Ραφάλ και στη δυνατότητα να παραμείνουν στην Κύπρο παραπάνω από ότι τα F-16, χωρίς φυσικά να αναιρείται η δυνατότητα των F-16 να επιχειρούν πάνω από την Μεγαλόνησο. Όπως είναι η αγορά των φρεγατών FDI για το πολεμικό ναυτικό, τα πλοία τα οποία γεφυρώνουν το κενό μεταξύ Κύπρου Κρήτης. Άρα λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε για σε ένα διτό πλαίσιο. Αφενός η μεν Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει σε αποκτήσεις, σε αγορές οπλικών συστημάτων τα οποία είναι σε θέση να δώσουν το προβάδισμα, να δημιουργήσουν πονοκέφαλο στην Τουρκία, να είναι σε θέση να χτυπήσουν βαθιά, σκληρά, δυνατά. Και επίσης η Ελλάδα και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας να κινηθούν στην κατεύθυνση οπλικών συστημάτων τα οποία συμβάλλουν καταλυτικά στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για άμυνα, πρέπει να μιλάμε και επίθεση. Και επιτέλους πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Εθνική Φρουρά δεν είναι μόνο για να κάνει άμυνα. Η Εθνική Φρουρά πρέπει να είναι σε θέση να μεταπέσει από αμυντική διάταξη σε επιθετική, να αδράξει μια ευκαιρία και να απελευθερώσει τα κατεχόμενα. Και σε αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το σύνολο των όπλων και σωμάτων της Εθνικής Φρουράς. Αλλά το βασικότερο όλων είναι η απόκτηση, θα το ξαναπώ, στρατηγικών οπλικών συστημάτων, είτε λέγονται πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς εδάφους-εδάφους, είτε λέγεται ένα αντιεροπορικό οπλικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς. Στέφανε, έχεις κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό? Ναι, ξέχασα πριν να αναφέρω, στα πλαίσια προετοιμασίας της Εθνικής Φρουράς για απόκτηση με οποιοδήποτε τρόπο αεροπορίας, πρέπει να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα στελεχών. Δεν μπορούμε δηλαδή αύριο να πούμε ότι ελάτε κύριε Γάλλη να μας εκπαιδεύσετε 10 στελέχη, 20 για να φτιάξουμε μια πολεμική μοίρα. Δεν γίνεται έτσι.
Η μητέρα Ελλάδα είναι αυτή που πρέπει να λειτουργήσει υπό το τις φτερούγες της ελληνικής πολεμικής αργοπορίας. Δηλαδή, η επόμενη φουρνιά Κυπρίων Ανθιποσμιναγών και πρέπει οι αριθμοί να αυξηθούν των εισακτέων από την Κύπρο στη σχολή Κάρων, πρέπει να τοποθετηθούν σε ελληνικές πολεμικές μοίρες. Έχω ξαναπεί κι άλλο ότι υπάρχει ο θεσμός του exchange pilot στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχω δει απίστευτα πράγματα και αυτά γίνονται. Οι Γερμανοί να πετάνε, ας πούμε, μοιράζω χιλιάδες. Γάλλοι να πετάνε Tornado και Eurofighter. Γενικά, πολύ συνδυασμένοι. Δηλαδή, οι νατοϊκές χώρες θα στέλνουν ένα ή δύο πιλότους σε άλλες μοίρες και να συμμετέχουν κανονικά στην καθημερινή ζωή της μοίρας και την εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν εμείς έπρεπε να το έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, να υπάρξει μια κρίσιμη μάζα αξιωματικών Κυπρίων. Πιλότων, υπταμένων, οι οποίοι να είναι σε πολεμικές μοίρες. Δηλαδή, σε κάθε πολεμική μοίρα να είναι και δύο Κύπροι. Και θα δούμε με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες και το πολιτικό σκέλος πότε αυτοί οι άνθρωποι θα αξιοποιηθούν επιτέλους από την Κύπρο. Επίσης, αυτό θα έπρεπε να το δούμε και σε ευρύτερο πλαίσιο για την εθνική φρουρά. Δηλαδή, πώς πηγαίνουν Ελλαδίτες αξιωματικοί στην ΕΛΔΙΚ, και θα πω αυτό και τίποτα άλλο. Αυτό θα έπρεπε να συμβεί εδώ και χρόνια. Δηλαδή, Κύπροι αξιωματικοί όλοι στο σύνολό τους. Και οι υπαξιωματικοί να πηγαίνουν για δύο χρόνια σε ελληνικές μονάδες από τον Εύρο μέχρι τα νησιά παντού για να πάρουν εμπειρία. Γιατί μοιραία είμαστε εγκλωβισμένοι σε έναν υπηρεσιακό επαρχιωτισμό. Θα μου επιτρέψει το λέω με την καλύτερη έννοια. Γιατί όταν μετακινείσαι από τη μία μονάδα στη δίπλα μονάδα στο ίδιο μέρος, δεν έχεις προσλαμβάνωση στις οποίες θα έχεις αν πηγαίνεις έξω. Δεν συμμετέχει στον Άντο η Κύπρος, δηλαδή δεν στέλνει αξιωματικούς σε άλλες χώρες να πάρουν εμπειρίες, πολλές προσλαμβάνωσεις. Υπάρχει μια αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για να είμαι ακριγορό και να τελειώνω, πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε πέρα από κοινό δόγμα και κοινή συναντήληψη και εμπειρίες. Δηλαδή πρέπει να διοχετευτεί η εμπειρία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, πρέπει να διοχετευτεί σε όλα τα στελέχη της εθνικής φρουράς. Να πηγαίνουν και να υπηρετούν για ένα χρονικό διάστημα 2 ετών και να γυρνάνε στην Κύπρο. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνει τόσα χρόνια. Είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Γιάννη, να ξεκινήσουμε με σένα την επόμενη νότητα για τις νέες τεχνολογίες. Αναφέρατε σε ένα άρθρο σας στο Defense Review, ενέτη 2021, ότι η σύγχρονη μορφή κρατικών συγκρούσεων έχει εισέλθει στην εποχή του πολέμου της πέμπτης γενιάς, ο οποίος συνεπάγεται σε συνδυασμό στρατιωτικών και μη στρατιωτικών παύλα συμβατικών μέσων, δεδομένης της οπλοποίησης των πληροφοριών, αλλά και του ελέγχου της κοινής γνώμης, με σκοπό την επίτευξη στρατηγικά υψηλών στόχων. Σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σχετικά με αυτού του είδους τις απειλές? Και να σημειώσουμε ότι στην Ουκρανία ήδη διεξάγεται ένα είδους υβριδικού πολέμου με διαρκείς κυβερνοεπιθέσεις, κατά βάση σε κρίσιμες κρατικές υποδομές. Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει αναβαθμίσει καταλυτικά το επίπεδο των ενδεχόμενων τρόπων ενεργειών, οι οποίοι συνδυάζουν τόσο συμβατικές μεθόδους, όσο και υβριδικές ή ασύμμετρες απειλές. Είδαμε και όλοι θυμόμαστε τα γεγονότα στον Εύρο με την απόπειρα εισβολής εκατοντάδων χιλιάδων λάθρομεταναστών στην πατρίδα μας. Άρα λοιπόν πρέπει πολύ σοβαρά να δούμε το αντικείμενο και την διαχείριση αυτών των θεμάτων, είτε αφορά τις ψυχολογικές επιχειρήσεις, είτε αφορά την κυβερνοασφάλεια, κυβερνοάμυνα και κυβερνοεπίθεση, είτε αφορά το ζήτημα των λαθρομεταναστών. Η χώρα μας δυστυχώς έχει γίνει πόλος έλξης πάρα πολύ μεγάλων μεταναστευτικών ροών. Ευτυχώς είδαμε η πολιτική αυτή να αλλάζει τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό πρέπει να εντατικοποιηθεί. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για κέντρα υποδοχής, ταυτοποίησης μεταναστών εγγύς μονάδων της πρώτης γραμμής, και συγκεκριμένα αναφέρομαι στο Βόρειο Εύρο, όπου πάει να γίνει μια δομή λαθρομεταναστών. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Οι λαθρομετανάστες πρέπει να οδηγούνται σε ακατοίκητα νησιά, νησίδες εγγύς του υπηρετικού κορμού της χώρας. Είναι αδιανόητο να πάμε να δημιουργήσουμε πέμπτη φάλαγγα στην περιοχή ευθύνης του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού ή αντίστοιχα στην ΑΣΔΕΝ, γιατί και στην ΑΣΔΕΝ σε πολλά νησιά σε σχηματισμούς πάμε και κάνουμε hot spot και συνοδεύει η περίφραξη του hot spot με την περίφραξη του στρατοπέδου. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα νησιά. Αυτά είναι τραγικά πράγματα, είναι αδιανόητα πράγματα για την εθνική άμυνα και εθνική ασφάλεια.
η αντιμετώπιση αυτών των απειλών προϋποθέτει μια κοινή βασική αρχή, η οποία ακούει στο όνομα πληροφορίες. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν ευρύ ανασχεδιασμό, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας, είτε λέγεται Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είτε λέγεται η Αντιτρομοκρατική της Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, είτε λέγεται η ίδια η Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του ΓΕΘΑ. Άρα λοιπόν να πάμε σε μια αναβάθμιση, είτε αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούμε για τις ψυχολογικές επιχειρήσεις, είτε για τις επιχειρήσεις στον χώρο του διαδικτύου. Βλέπουμε ότι γίνεται ευρεία χρήση στην Ουκρανία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μετακινήσεις στρατευμάτων δημοσιεύονται στο TikTok και στο Instagram, με αποτέλεσμα να άμεσα να γίνεται αντιληπτό τι οπλικά συστήματα μετακινούνται και πού μετακινούνται, να γίνεται geolocation της τοποθεσίας, γεωγραφικός εντοπισμός. Πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Οι απειλές αλλάζουν, οι απειλές μεταβάλλονται. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές τις απειλές και παράλληλα θα πρέπει να δημιουργήσουμε αντίστοιχους μηχανισμούς για να δράσουμε και εμείς απέναντι στην δυνητική απειλή. Οι ασύμμετρες απειλές περιλαμβάνουν και το κομμάτι των όπλων μαζικής καταστροφής. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην τα έχουμε στο προσκήνιο. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει ένα πυρηνικό πρόγραμμα σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Έχουμε να κάνουμε με μια χώρα η οποία δεν είναι ορθολογικός δρόν. Είναι μια χώρα η οποία είναι εντελώς αλλοπρόσαλη και έχει έναν αλλοπρόσαλο πρόεδρο. Συνεπώς πρέπει να προετοιμαστούμε για όλα αυτά τα ενδεχόμενα, είτε αφορά η Τουρκία να δημιουργήσει μία ακόμα επιχείρηση τύπου Μαρτίου του 2020 στον Εύρο, είτε να δημιουργήσει εσωτερική πέμπτη φάλαγγα με λαθρομετανάστες, είτε να δημιουργήσει επιχειρήσεις υψηλής κυβερνοαπειλής κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με νέες απειλές και αυτές τις νέες απειλές δεν είναι μόνο ο πόλεμος των ελιγμών, δεν είναι μόνο οι αεροναυτικές επιχειρήσεις, είναι και άλλα. Είναι οι υβριδικές και οι ασύμμετρες απειλές και στο κομμάτι αυτό πρέπει να δοθεί ιδέουσα έμφαση τόσο από την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και από τις ελληνικές κυβερνήσεις και ιδιαίτερα στο κομμάτι της εσωτερικής ασφάλειας. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω και κάτι τελευταίο, προσωπική μου άποψη και εκτίμηση είναι ότι επιτέλους πρέπει να επανιδρυθεί και να επανασυσταθεί η χωροφυλακή η οποία θα πρέπει να προσανατολιστεί ως ένα σώμα ασφαλείας πλην όμως να είναι στρατιωτικώς δομημένο και οργανωμένο στην αντιμετώπιση πιθανών εσωτερικών ενεργειών του αντιπάλου με καθαρά στρατιωτική δομή, στρατιωτική οργάνωση, πειθαρχία κτλ. Καθότι βλέπουμε ότι η ελληνική αστυνομία υστερεί να αντιμετωπίσει υβριδικές και ασύμμετρες απειλές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω αν θυμάστε το 2013 την περιβόητη απόδραση κάποιων Αλβανών κακοποιών από τις φυλακές Τρικάλων και για πόσους μήνες είχαμε δυσκολευτεί να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή. Ούτε πρέπει να ξεχνάμε και να λησμονούμε πως μπορεί τα γειτονικά κράτη βόρεια όπως τα Σκόπια και η Αλβανία να μην διαθέτουν συμβατικές απειλές ικανές να διεξάγουν πόλεμο υψηλής εντάσεως όπως οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις, πλην όμως διαθέτουν μηχανισμούς και ομάδες παραστρατιωτικού χαρακτήρα, δομημένες παραστρατιωτικά, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν σοβαρότατο πονοκέφαλο για την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται χωροφυλακή για την αντιμετώπιση όλων αυτών τυχών απειλών υβριδικών και ασύμμετρων. Θοδωρή, πώς μπορεί η Εθνική Φρουρά να αντιμετωπίσει μια παρόμοια απειλή? Πώς πρέπει να παίρνει παράδειγμα από τους φίλους της, όπως είναι οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις? Κοίταξε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι περισσότερο από αυτά που είπε ο Γιάννης. Είναι κάτι που πρέπει να το δούνε μαζί. Και όχι μόνο με τα δύο επιτελεία, αλλά μαζί και με το λιμενικό και την αστυνομία. Διότι τα μέσα πληροφοριών, τα μέσα συλλογής πληροφοριών, θα πρέπει να είναι κοινά προς μείωση και του κόστους χρήσεως και το κόστος των αποσβέσεων. Άρα, σε γενικές γραμμές είναι αυτά που είπε ο Γιάννης. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω για να επεκταθώ. Είδαμε όμως το Μάιο που είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς πόσο καλά το έπαιζαν οι Ισραηλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, και με σκοπό να κερδίσουν τον πόλεμο των εντυπώσεων. Θα σταματήσω εδώ όμως για να μην επεκταθώ. Δεκτό.
Στέφανε, θέλω λίγο την άποψή σου σχετικά με το κυβερνοπόλεμο και τις δυνατότητες της πέμπτης γενιάς αεροσκάφου, το F-35, για το οποίο γίνεται και μεγάλη συζήτηση τελευταία, και την ενδεχόμενη μελλοντική απόκτηση από την πολεμική αεροπορία, όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα. Σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν, για παράδειγμα, ότι ένας αυξανόμενος αριθμός πλατφορμών, όπως το EA-18G Growler του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και το F-35 Lightning II, διαθέτουν συστήματα και αισθητήρες που μπορούν ενδεχομένως να αλληλεπιδράσουν με εχθρικά συστήματα χρησιμοποιώντας τόσο τεχνικές ηλεκτρονικού πολέμου όσο και κυβερνοπολέμου, και σε ορισμένες περιπτώσεις γρήγορη μετάβαση από το ένα στο άλλο κατά την πτήση. Στα πλαίσια του οράματος για τα επόμενα 20 χρόνια, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ τα ελληνικά επιτελεία. Δεν έχει να κάνει μόνο με το F-35, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε τώρα στο αεροπορικό κομμάτι. Δεν θέλω να μπω σε πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες για το F-35. Οι φίλοι μπορούν να το αναζητήσουν. Το ζήτημα είναι ότι τόσο με το ηλεκτροπτικό σύστημα που έχει μπροστά, όσο και το λεγόμενο Distributed Aperture System, με τις κάμερες στις 6 που έχει γύρω-γύρω, δημιουργεί μια ολοσφαιρική κάλυψη, δηλαδή μια φυσαλίδα γύρω από το αεροπλάνο. Ο χειριστής έχει την πλήρη εικόνα, ανεξαρτήτως καιρού. Δεν μιλάμε για τη χρήση του ραντάρ, μιλάμε μόνο έτσι, με τους αισθητήρες που έχει κατανεμημένους πάνω στο αεροπλάνο. Λοιπόν, ο χειριστής μπορεί να δει μέσα από το αεροπλάνο, μπορεί μέσα από τις βιβλιοθήκες που είναι ήδη έτοιμες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί υπάρχουν αρκετές συζητήσεις πόσο μπορεί να μας διευκολύνουν ή μπορεί να μας δημιουργήσουν ζητήματα. Με όλα αυτά, η εικόνα την οποία έχει είναι η απόλυτη εικόνα, την οποία μπορεί να τη διαχειριστεί και να τη διοχετεύσει. Το ζήτημα είναι ότι το F-35 διαφαίνεται ότι δεν είναι μια απλά τακτική πλατφόρμα, αλλά είναι ένας κόμβος διαχείρισης πληροφορίας που μπορεί να μοιράσει παιχνίδι σε όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Τώρα, σε σχέση με το αεροπλάνο αυτό καθεαυτό, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το εσωτερικό του καύσωμο, 18.000 λίβρες σε σχέση με τις 10 του Ραφάλι της F-16 ή του F-16, δίνουν μεγάλες ικανότητες αυτονομίας, εμβέλειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, ο κινητήρας του έχει 42.000 λίβρες, γιατί γράφονται πάρα πολλά για τις ικανότητες του σε σχέση με την ευελιξία. Δεν γνωρίζουμε τα πάντα και μην περιμένετε μόνο από ανοιχτές πηγές. Έχει ένα πολύ δυνατό κινητήρα και μπορεί να εκπλαγούμε. Τώρα όμως το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά deficiencies, πάνω από 870, δηλαδή σφάλματα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Κοντά στα 10 είναι κλασί, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και όλα αυτά προσπαθούν να επιληθούν. Δυστυχώς είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι too big to fail. Είναι το σφάλμα του 1,5-3, αλλά όπως λέει ο Charles Brown, ο αρχηγός της USAF, έχεις μία Ferrari. Δηλαδή τη Ferrari τη θες μόνο για το Σαββατοκύριακο. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν το οποίο έχει δημιουργήσει ζητήματα. Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία προσπαθεί να το λύσει τόσο με καινούργια F-18, F-16, αλλά και F-15 καινούργιας κατασκευής, κάνοντας στο ενδιάμεσο το βήμα για την επόμενη γενιά, για την έκτη γενιά. Από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το υποστηρίζει. Γιατί υποστηρίζει? Γιατί υπάρχουν κοντά στους 80, αν θυμάμαι, υποκατασκευαστές παγκοσμίως σε σχέση με υποσυστήματα. Και επειδή έχει αποκτηθεί και από αρκετές άλλες χώρες, και αυτό θα συνεχίσει για γεωπολιτικούς λόγους να απλώνεται, είναι too big to fail. Άρα πρέπει να το στηρίξουν. Ήμουνα πολύ εναντίον σε σχέση με αυτό το αεροπλάνο, και για το κόστος, αλλά και για τα προβλήματα που έχει. Και το κυριότερο, ποιες ανάγκες έρχεται να καλύψει? Υπάρχουν ανάγκες που έρχεται να καλύψει? Το ζήτημα όμως είναι ότι συζητώντας με ανθρώπους οι οποίοι το έχουν πετάξει, αλλά και από την εμπειρία της δικιάς μας αεροπορίας, από τον Ινίχο, αλλά και από τις ασκήσεις με το Ισραήλ, δηλαδή μιλώντας με ανθρώπους που πετάξαν δίπλα σε αυτό το αεροπλάνο, και όχι απλά από αυτά που διαβάζω εγώ και εσείς από ανοιχτές πηγές, αναθεωρώ υπό την έννοια ότι έχουν εκτιμήσει τις δυνατότητές τους ακριβώς στο επίπεδο στο οποίο περιέγραψες, Νάσο, με την ερώτησή σου. Δηλαδή στο επίπεδο της πληροφορίας συλλογικά και πώς αυτή διαμοιράζεται. Μιλάμε για την επόμενη γενιά του πολέμου, τον πληροφοριοκεντρικό. Άρα δεν είναι ναι, δεν είναι όχι. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχει παθογένειες φυσικά. Δεν θέλω να μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες για το αεροπλάνο, γιατί μεγάλη ερώτηση είναι: το χρειαζόμαστε, πρέπει να το πάρουμε ή όχι? Δεν είναι μόνο μία πλατφόρμα air to ground λοιπόν, και δεν το θέλουμε για να πάμε στο ριζερούμο όπως είπαμε πριν. Η μεταφορική του ικανότητα ακόμα, επειδή αναπτύσσονται τα όπλα του, δεν είναι τόσο μεγάλη που να δικαιολογεί να το χρησιμοποιήσουμε σε χαμηλή πτήση και χαμηλή διείσδυση. Υπάρχουν όπλα μακρού πλήγματος, όπως είπαμε, τα όπλα έχουν ξεπεράσει πλατφόρμες. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό το αεροπλάνο, σαν πηγή, σαν κόμβος διαχείρισης πληροφορίας, αλλά και στο επίπεδο του air-to-air, γιατί δεν χρειάζεται καν, ας πούμε, το βλήμα του Μέτρο, δεν θα το πάρει. Επειδή θα το δουν πολύ αργά τα
άλλα ραντάρ, ακόμα και ηλεκτρονικής άρρωσης. Θα μιλήσω για ανοιχτές πηγές. Ξέρω ακριβώς μπορούν να το δουν, αλλά θα μιλήσω με ανοιχτές πηγές στα 15 μίλια. Θα είναι πολύ αργά για αυτά τα αεροπλάνα να εξαπολύσουν βλήμα. Δηλαδή, μπορούν ακόμα και με όπλα μεσαίας εμβέλειας, τα F-35, να καθαρίσουν και στο air-to-air παιχνίδι. Άρα, το ζήτημα που αφορά εμάς είναι να προετοιμαστούμε πρώτα πώς να αντιμετωπίσουμε αεροπλάνα stealth. Η τεχνολογία αναπτύσσεται. Τα ραντάρ τα οποία έχουμε σήμερα δουλεύουν στις υψηλές συχνότητες, στις υψηλές μπάντες, δεν τα καλύπτουν. Στις χαμηλές όμως συχνότητες, με το μεγάλο μήκος κυμάτων, αυτά τα αεροπλάνα τα βλέπουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτές τις συχνότητες? Είναι ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε όπλα, εξαπόλυση όπλων. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε σε αυτό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον και αν η Τουρκία είτε μέσω επιστροφής του 35, δεν θα μιλήσω για αυτό σαν σενάριο, είτε μέσω του δικού του μαχητικού, αποκτήσει τέτοια δυνατότητα. Άρα το ένα είναι πρέπει να προετοιμαστούμε για την απειλή του stealth και με τους sensors οι οποίοι μπορούν να απλωθούν στο Αιγαίο, οι οποίοι μπορούν να είναι ηλεκτροπτικοί για παράδειγμα. Αλλά από εκεί και πέρα, το ζήτημά μου είναι ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Τι ανάγκες έρχεται να καλύψει και με ποιο τρόπο αγοράζουμε εξοπλισμούς. Προτείνει τα επιτελεία και ακολουθεί πολιτική ηγεσία ή απλά κάποιος σύμβουλος εντός αγωγικής εθνικής ασφάλειας χωρίς στρατηγική κουλτούρα και χωρίς γνώση επί του πεδίου, επί των εξοπλισμών, να λέει ότι εμείς πρέπει να μπούμε για γεωπολιτικούς λόγους και στο F-35. Ναι, την προηγούμενη δεκαετία ταλαιπωρηθήκαμε εξαιρετικά με διαθεσιμότητες και δεν μπορούμε να αφήσουμε πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να πετάξουμε στο 2050, όπως Block 30 και Block 50, έξω από εξυγχρονισμό και αναβάθμιση, για να πάρουμε 20 F-35. Αν με 20 F-35 μπορούμε να πάρουμε 70 Viper, και αυτό πρέπει να μπει στο ζύγι. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Το FIR το ελληνικό, η αποκλειστική οικονομική ζώνη, το αποτύπωμά της, είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή. Θέλουμε πλατφόρμες. Θέλουμε κοντά στις 250 πλατφόρμες τουλάχιστον. Δεν μας στάνει λοιπόν 24 Rafal και 20 F-35. Αυτό θα είναι αστείο. Αν λοιπόν εγώ είχα καλύψει τις απαιτήσεις μου, δηλαδή αν είχα εξυγχρονίσει τα F-16 Block 30 και Block 50, εμείς μιλάμε για advanced. Άλλες χώρες, πολλές χώρες, εσύ, είτε αγοράζουν καινούργια είτε εξυγχρονίζουν παλαιότερα τον δικό μας F-16 Block 30 σε Viper κατευθείαν. Σε Viper. Λοιπόν, όπως η Σιγκαπούρη, όπως η Ταϊβάν για παράδειγμα, να μην τις αναφέρω όλες. Αν καλύψουμε λοιπόν αυτές τις απαιτήσεις, φτάσουμε στα 45-50 Rafal. Έχουμε διαθεσιμότητες, που είναι το βασικότερο. Διαθεσιμότητες, να μπορούμε να υποστηρίξουμε τα σχέδια. Τότε μπορώ να το συζητήσω διαφορετικά. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει και πρέπει να με απασχολήσει είναι η δυνατότητα η πληροφοριοκεντρική του F-35 να μπω κι εγώ μέσα σε αυτό. Αν δεν μπορώ, γιατί δεν με συμφέρει με βάση αυτά που είπαμε, να μπω μέσω του F-35, πρέπει να κρατήσω τα χρήματά μου, να υποστηρίξω το στόλο που έχω τώρα και να μπω στην έκτη γενιά. Δηλαδή, πώς μπήκε η Τουρκία πριν 15-20 χρόνια, μπήκε στο πρόγραμμα του F-35, να μπούμε κι εμείς στο μαχητικό έκτης γενιάς, είτε είναι αμερικανικό αυτό, είτε είναι το κοινό ευρωπαϊκό. Αυτό το οποίο συζητάει η Γαλλία μαζί με τη Γερμανία. Άρα, λοιπόν, την απέτηση που καλύπτει το F-35 τη θέλουμε, την απέτηση και όχι την πλατφόρμα τη συγκεκριμένη. Αν είχα την πολυτέλεια να καλύψω όλα τα προηγούμενα που είπα, ναι, ας το πάρω και αυτό και για γεωπολιτικούς λόγους. Αλλά όχι να γίνει μέγενη η είσοδός μου στο F-35 για όλα τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα και των τριών κλάδων. Άρα δεν είναι μαύρο ή άσπρο, δεν είναι ναι ή όχι. Είναι όλα υπό προϋποθέσεις. Νάσο, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Στέφανος. Θα πω μια πολύ σύντομη φράση. Όλα είναι ζήτημα ιεράρχησης αναγκών και προτεραιοτήτων σε συνδυασμό με τους εθνικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στο τι θέλουμε να πετύχουμε σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο όμως τι θέλουμε να πετύχουμε ως χώρα και συγκεκριμένα τι θέλω να πω. Συζητάμε για F-35 αγνοώντας το μέλλον των F-16 Block 30 και Block 50, αγνοώντας τις μεγάλες ανάγκες και ελλείψεις που υφίστανται σε όπλα και ατρακτήδια στην πολεμική αεροπορία. Μόλις πρόσφατα ήρθε η πολεμική αεροπορία να πάει να αγοράσει από το Ισραήλ τα Rampage και τα Spies. Με εξαίρεση τη μοίρα που πετούσε ο Στέφανος στην 335, οι άλλες μοίρες της πολεμικής αεροπορίας αντιμετωπίζουν σοβαρότατες ελλείψεις σε σύγχρονα όπλα. Αγνοούμε ζητήματα. Γιάννη, με συγχωρείς, η 335 έχει GPU 50 με Λαντήρ. Μιλάμε για αστείες καταστάσεις. Ναι, ενώ θα μπορούσε να έχει Sniper. Ναι, δηλαδή, δεν μιλάμε για το μέλλον. Αγνοούμε ζητήματα όπως είναι το μέλλον των Block 30 και το μέλλον των Block 50, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν. Θα σας πω εγώ ένα ζήτημα το οποίο ήθελα να το αναφέρω από την αρχή. Το Link 16 στα Mirage 2000-5, ώστε να μπορούν αυτά τα αεροσκάφη να επικοινωνούν, να έχουν την ικανότητα να διασυνδεθούν τόσο με εναέριες πλατφόρμες,
όσο και με το σύστημα αεροπορικού ελέγχου. Αγνοούμε ζητήματα διοικητικής μέρημνας, όπως είναι τα μεταγωγικά αεροσκάφη. Οι διαθεσιμότητες του στόλου των C-130 και των C-27 είναι γνωστές, δεν θα αναφερθώ. Είναι διαβαθμισμένα ζητήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Αγνοούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση του συστήματος αεροπορικού ελέγχου γενικότερα και συγκεκριμένα της υποστήριξης σε ανταλλακτικά των υπτάμενων ραντάρ AIRI της πολεμικής αεροπορίας, όσο και στη ριζική και μαζική ανανέωση των μονάδων ραντάρ, είτε αυτές αφορούν σταθμούς αναφοράς, είτε αφορούν MISEP, είτε αφορούν ακόμα και τα κέντρα ελέγχου περιοχής. Αγνοούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στοχοποίηση. Μόλις πρόσφατα πάλι η πολεμική αεροπορία παρέλαβε τα χέρονα από το Ισραήλ μέσω μίσθωσης, αλλά δεν είναι σε θέση να καλύψουν το σύνολο των αναγκών στοχοποίησης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τι θέλω να πω με όλα αυτά τα παραδείγματα που ανέφερα? Ότι δεν μπορεί να συζητάμε για το F-35 όταν έχουμε άλλες σημαντικότερες ελλείψεις, όταν έχουμε άλλες σημαντικότερες ανάγκες. Ναι, το F-35 είναι πολύ καλό. Ναι, όπως είπε ο Στέφανος, έχει πολύ καλές δυνατότητες, ειδικά στο κομμάτι της πληροφορίας, στο κομμάτι των δυνατοτήτων διαμοιρασμού εικόνας. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει ό,τι έχουμε να το υποστηρίζουμε απρόσκοπτα, να εξασφαλίζουμε υψηλές διαθεσιμότητες και να μεγιστοποιούμε την αξία των οπλικών μας συστημάτων και παράλληλα να διατηρούμε μεγάλες οροφές. Δεν γίνεται να απαξιώσουμε τα Block 30, τα Block 50 και τα Mirage 2005 τη στιγμή που δεν διαθέτουν Link 16 ενέτη 2022 και να πάμε να πάρουμε μία μοίρα F-35. Δεν γίνεται τον στόλο των F-16 τόσα χρόνια να τον έχουμε παραμελημένο από το κομμάτι των όπλων και ατρακτιδίων. Είπε ο Στέφανος για τα Λαντήρ. Το Λαντήρ είναι ένα όπλο περασμένων, συγγνώμη, ένα ατρακτίδιο περασμένων δεκαετιών. Πρέπει να περάσουμε στη νέα γενιά συστημάτων. Δεν γίνεται να μην συζητάμε για μαζική δικτύωση χερσαίων εναέριων και υπτάμενων οπλικών συστημάτων. Αυτά λοιπόν όλα είναι υπεραπαραίτητα πριν ανοίξουμε την κουβέντα για το F-35. Και επίσης πρέπει να δούμε και την κουβέντα του F-35 με τι όπλα θα το πάρουμε. Γιατί η πλατφόρμα είναι το 50%. Το άλλο 50% είναι τα όπλα. Δεν υπάρχουν όπλα ακόμα. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν έρχομαι να τονίσω ότι πρέπει να δούμε όλα τα πράγματα υπό τον κοινό παρονομαστή που ακούει στη φράση «Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων». Ούτε το F-35 μπορεί να υπονομεύσει και να καταστρατηγήσει ανάγκες άλλων κλάδων. Δηλαδή θα είμαστε με F-35 και ο στρατός θα έχει 113 και Χιούι και Στάγερ. Αυτά. To the point, έτσι, to the point ο Γιάννης. Λοιπόν, και μιας και αναφέραμε και τα του στρατού, είδαμε την περασμένη εβδομάδα κάποια δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το ΙΠΕΘΑ ψάχνει αντίμετρα κατά των τουρκικών UAVs. Και η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει πίσω και η Κύπρος και η Ελλάδα πάνω σε αυτό. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο από όλους σας, ξεκινώντας από σένα, Θοδωρή. Το θέμα με τις παραβιάσεις δεν είναι καινούριο, είναι παλιό. Βάλαμε τα Ραφάλ στο δυναμικό της πολεμικής αεροπορίας. Συζητάμε να μπούμε στα F-35 αφού έχουμε ολοκληρώσει όλες τις προηγούμενες απαιτήσεις που είπε ο Γιάννης. Έχουμε σκεφτεί τι θα γίνει, δηλαδή σε 15 χρόνια από σήμερα. Θα σηκώνουμε F-35 για αναχέτηση όπως κάνανε οι Νορβηγοί. Το ζήτημα των παραβιάσεων είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Πρέπει να ληφθεί μία απόφαση. Για τους αεροπόρους δεν είναι πρόβλημα εάν πάρουν... Εδώ έχουμε αεροπόρο να μας τα πει. Αν λάβουν την εντολή να κατεβάσουν για κάμια δεκαριά κάτω, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Στα σχολεία που πάμε πρώτοι βγαίνουμε, οι Τούρκοι βγαίνουν τελευταίοι. Δεν έχει πρόβλημα. Έχει 40 χρόνια τώρα που τους ρίχνουμε στα αυτιά. Το θέμα είναι να πάρουμε την πολιτική απόφαση, διότι είχαμε 60 παραβιάσεις και νομίζω ή 4-5 υπερπτήσεις την Κυριακή από μη επανδρομένα. Τα μη επανδρομένα δεν είναι ανεμοπλάνα που πηγαίνουν. Έχουν πάνω τους κάμερες, χαρτογραφούν, συλλέγουν πληροφορίες. Έρχονται πίσω αυτές οι πληροφορίες, αναλύονται και από αυτές εξάγονται συμπεράσματα για τους χώρους τελικού προορισμού των μονάδων, για τους εναλλακτικούς χώρους αποκρύψεως, για όλα αυτά. Και τέλος πάντων, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, θα θέλω να το πάω και λίγο παραπέρα. Έχουμε
δύο θέματα ανοιχτά. Το ένα θέμα είναι η στρατιωτική συνεργασία που τρέχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Αλβανίας και Τουρκίας και, και Τουρκίας Σκοπίων. Εντάξει, οι Αλβανοί έχουν ήδη παραγγείλει μη επανδρομένα την Τουρκία. Υπάρχει η ναυτική βάση στην Αυλώνα και επιπλέον είναι ακόμα ανοιχτό το ζήτημα της Λιβύης. Δηλαδή, αν τελικά δεν καταφέρουμε, αν δεν αναλάβει την εξουσία στη Λιβύη μία κυβέρνηση φιλικά προσκύμενη σε εμάς, ίσως αντιμετωπίσουμε καταστάσεις παραβίασης από τουρκικά μη επανδρομένα από νότια της Κρήτης και να χρειαστεί να σηκώνονται για αναχέτηση από την Ανδραβίδα για να αναχαιτίζουμε τα μη επανδρομένα από κάτω. Το θέμα πρέπει να το λύσουμε. Και δυστυχώς το θέμα λύνεται μόνο με ένα τρόπο. Τα κατεβάζεις όλα. Αυτή είναι η άποψή μου. Mm-hmm. Γιάννη, το σχόλιο σου. Το σχόλιο μου είναι μία λέξη. Κατάρριψη. Είναι αστείο αυτό που γίνεται. Δεν έχουμε τα κάκαλα, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, να καταρρύψουμε ούτε μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όχι επανδρομένα, μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λοιπόν, τι μήνυμα εκπέμπει η χώρα απέναντι στην Τουρκία? Φυσικά εδώ δεν έχουμε τα κάκαλα να ακυρώσουμε τα αστεία μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όχι να καταρρύψουμε μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα ανέφερε τα θέματα ο Θόδωρος, ότι εντοπίζουν χώρους τελικού προορισμού, εναλλάζουν δρομολόγια, κύρια, εναλλακτικά, φωτογραφίζουν μονάδες, διαθεσιμότητες υλικού κτλ. Κτλ. Λοιπόν, άρα πρέπει να πάμε σε μία λογική. Ή θα τα καταρρύψουμε ή θα κάνουμε το δόγμα του ισοδύναμου τετελεσμένου. Δηλαδή, πέταξε ένα τουρκικό UAV πάνω από την ΚΟ, θα πετάξει 10 φορές ένα ελληνικό από την Ήβρο και την Τένεδο, τα Δαρδανέλια, τον κόλπο του Ξηρού, μονάδες της τουρκικής πρώτης στρατιάς κτλ. Βέβαια και οι Τούρκοι, άμα δείτε τον τρόπο με τον οποίο πετάνε, ξύνουν μύτες ελληνικών βραχονισίδων για μερικά λεπτά, δευτερόλεπτα ενδεχομένως. Άρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ή θα τα καταρρύψουμε ή θα τους κάνουμε το ίδιο πράγμα. Και φυσικά θα πρέπει σε διπλωματικό επίπεδο να ενεργήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Διάγγελμα του Πρωθυπουργού προς τον ελληνικό λαό ότι το επόμενο UAV το οποίο θα εισέλθει άνωθεν εθνικού εναερίου χώρου θα ακολουθηθούν τα δέοντα. Δηλαδή θα αναγνωριστεί, θα αναχαιτιστεί και ενδεχομένως να καταρριφθεί. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με τα τουρκικά UAV και το σπόρτο των Τούρκων. Ξέρετε, οι Τούρκοι κάπως έτσι ξεκίνησαν και με τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Τα κάνανε σε κάποια κατοίκητα, μετά πήγανε σε μικρονήσους της Ασδέν, σε ενδιάμεσες νήσους, σε μεσαίες νήσους και έχουν φτάσει τώρα να κάνουν υπερπτήσεις πάνω από κύρια νησιά όπως η Μυτιλήνη και η Ρόδος. Πού οφείλονται όλα αυτά? Σε τρεις λέξεις: ελληνική υποχωρητικότητα, στρουθοκαμιλισμός, κατευνασμός. Mm-hmm. Στέφανε, το σχόλιο σου. Αναφορικά με τα μη επανδρομένα τα τουρκικά, δηλαδή Μπαϊρακτά, Ράγκα, Ακιντσί και Αξουγγιούρ, ο Θόδωρος έχει γράψει, έχουμε γράψει στο Άμυνα και Γεωστρατηγική τρία αναλυτικά άρθρα και στο προηγούμενο podcast που κάναμε εμείς πέρυσι την Άνοιξη μιλήσαμε αναλυτικά για τα ντρόν, οπότε δεν θα πω σε τεχνικά χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες. Υπερβάλλουμε και από τη μία και από την άλλη. Δηλαδή, δεν μπορούμε ούτε να τα απαξιώνουμε, αλλά ούτε και να υπερθεματίζουμε με βάση τις δυνατότητες που έχουν. Το γενικό είναι τα Bayraktar και τα Anka αποδείχθηκε ότι είναι μικρά για τις δυνατότητες που έχουν και τα όπλα που φέρνουν, MAMEL, MAMSI. Πήγανε στα διακινητήρια Akinji και Aksugur, τα οποία μπήκαν σε ενέργεια πριν μερικούς μήνες. Το ζήτημα είναι ότι ένα εκπέτασμα του F-16, το εκπέτασμα του F-16 είναι 10 μέτρα, του Akinji είναι 20 και 24 του Aksugur, αν θυμάμαι. Δηλαδή, μιλάμε πλέον για αεροσκάφη. Άρα, αυτό το οποίο δεν μπορούν να κάνουν με τον εξυγχρονισμό της αρμορίας τους, προσπαθούν να το κάνουν μέσω των μη επανδρομένων. Λοιπόν, αυτά είναι βορρά και στα αεροσκάφη και στα αντιεροπορικά. Τα όπλα που φέρνουν πάλι πρέπει να έρθουν κοντά για να τα εξαπολύσουν. Και ακόμα και τα μεγαλύτερα, τα πιο βαριά που φέρνουν, σε επίπεδο ΜΚ82 για παράδειγμα, ΜΚ83, επειδή δεν έχουν ταχύτητα, πάλι πρέπει να έρθουν κοντά, γιατί δεν έχουν την ίδια εμβέλεια αυτά τα όπλα που θα είχαν από ένα μαχητικό που θα έκανε εξαπόλυση με 350 μίλια. Λοιπόν, τώρα επί της ουσίας, που είναι αυτό που ανέφεραν οι δύο προηγούμενοι φίλοι, είναι τι κάνουμε. Λοιπόν, αποδείξαμε από το χαμό του Ιλιάκη και μετά ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να διαχειριστούμε και το χαμό του και το Αιγαίο. Και καταλήξαμε εκεί που κάναμε σκληρές εμπλοκές, εκεί που μπαίνανε οι αρχηγοί τακτικής αεροπορίας στην κοινή συχνότητα και λέγανε βάλτε τους στον πιτό εκεί που καταλαβαίνετε όλοι και να με συγχωρέσετε για αυτό που λέω τώρα. Καταλήξαμε στο προδοτικό και στο λεγόμενο air policing.
Και δεν κατηγορώ τους πολιτικούς, κατηγορώ τις στρατιωτικές ηγεσίες, κυρίως της αεροπορίας, οι οποίοι για να μείνουν ένα χρόνο παραπάνω στη θέση τους, βάζανε χέρι και φραγμού στους χειριστές στο Αιγαίο, ούτως ώστε να μην κάνουν ούτε καν λοκών με το ραντάρ. Για να μην εγκλωβιστούν οι Τούρκοι, να μην γυρίσουν και κάνουν και αυτοί εγκλωβισμό και μπούμε σε εμπλοκή και συμβεί κάποιο αντίστοιχο περιστατικό, το οποίο θα πρέπει να διαχειριστούμε και έρχονται κρίσεις και θα κάνουν την επόμενη χρονιά. Εκνευρίζομαι τώρα, αλλά αυτή είναι πραγματική πραγματικότητα. Προδοτικό air policing στο Αιγαίο. Να βγαίνουν αρχηγοί, να μιλάνε στους υπταμένους και να λένε ότι στο Αιγαίο δεν κάνουμε κλειστές εμπλοκές, κάνουμε air policing. Air policing είναι αυτό το οποίο μας αξιοδότησε η εθνική κυβέρνηση και το ΝΑΤΟ να κάνουμε π.χ. στην Αλβανία, στη Βουλγαρία. Αν είναι δυνατόν στο Αιγαίο λοιπόν να κάνουμε νατοϊκό air policing. Σε χώρο ο οποίος de facto για ιστορικούς και πολιτικούς λόγους πρέπει να νοείται ως εθνικός χώρος, πέρα από τους νομικισμούς. Λοιπόν, το θέμα με τα ντρόν είναι πολύ παλιό και δεν είναι καν της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι της προπροηγούμενης δεκαετίας. Και έχω πετύχει αρκετά περιστατικά προσωπικά, έτσι που είχαμε όλες δυνατότητες μη επανδρομένα τα οποία ήταν πάνω από κύριες νήσους, μέρα μεσημέρι, να τα φέρουμε στην κατάσταση που έπρεπε. Το ζήτημα είναι γιατί τα ανακοινώνει αυτό το GFA. Κάνει τον νομικό φάκελο ο οποίος θα πάει σε κάποια αστυνομία διεθνούς δικαίου και θα πούνε μαζί με τις παραβιάσεις από τα μαχητικά, υπάρχουν και παραβιάσεις από μη επανδρομένα. Και τι θα τους κάνουν τους Τούρκους, δεν ασχολείται κανένας. Μάλιστα στο ΝΑΤΟ ενοχλούμε. Γιατί το ΝΑΤΟ έχει τις δικές προτεραιότητες και ένα μεγάλο δυναμικό το αναλώνει για την κρίνια τη δικιά μας και των Τούρκων για τα μεταξύ μας ζητήματα. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ενδιαφέρει μόνο εμάς. Άρα, εάν το βγάζεις προς τα έξω, το αποτύπωμα ποιο είναι? Είναι ότι οι Τούρκοι είναι αυτό που είναι και προβάλλουν μια ισχύ, προβάλλουν ισχύ πραγματικά και το αποτύπωμά τους στο Αιγαίο και με μη επανδρομένα, το οποίο είναι τζάμπα για αυτούς. Και πλέον εμείς τι κάνουμε, είμαστε αμυντικοί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προβάλλουμε τις υπερπτήσεις και τις εισόδους μη επανδρομένων στο Αιγαίο. Κανένας λόγος. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Δεν θα μας πει κανένας, παιδιά, έχετε δίκιο. Δεν θα μας λυπηθεί κανένας και δεν θα έρθει κανένας να πάρει το μέρος μας με πράξεις. Κανένας. Άρα δημιουργούμε σε ψυχολογικό επίπεδο, παίζουμε το παιχνίδι τους και κάνουμε κακό και στον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν έχει την ίδια αντίληψη με αυτήν που έχουν οι πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση μας προσβάλλει. Προσβάλλει πραγματικά την νοημοσύνη μας και την πατριοσύνη μας. Και θέλει ενέργειες σαν αυτές που αναφέρανε οι κύριοι. Άρα δεν αναφέρεις τίποτα και απλά κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και δεν χρειάζεται να το καταρρύψεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ούτε βλήμα θέλει, ούτε πυροβόλα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Δεν έπρεπε κανένας να ξέρει ότι μπαίνουν μη επανδρομένα μέσα στο Αιγαίο. Γιατί δεν έπρεπε να μπαίνουν. Όταν μπήκαν στην αρχή, έπρεπε να σταματήσει. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Και θα σας το πω. Συμμετέχουμε σε μία σύσκεψη, για παράδειγμα, και εγώ ως επιτελής προτείνω ότι πρέπει να το καταρρύψουμε. Κατευθείαν, πώς θα το πούμε αυτό? Θα εκτεθούμε σε επόμενες κρίσεις, να πάρουμε τον επόμενο βαθμό. Και αυτό πάει κλιμακωτά προς τα πάνω. Και στο τέλος δεν μιλάει κανένας. Αμφιβάλλω πραγματικά, αμφιβάλλω, και ας με κατηγορήσουν ότι σε ανώτατο επίπεδο έχουν τα κόστη, και θα το πω λαϊκά, να πούνε ότι ξέρετε τι, κύριοι της πολιτικής ηγεσίας, πρέπει να το καταρρύψουμε. Πραγματικά αμφιβάλλω. Και από εκεί και πέρα, υπάρχει το εξής το οποίο έχω ακούσει από ανωτάτους, από στράτους τελευταία, ότι το κάνουν αυτό οι Τούρκοι για να μας προκαλέσουν να το καταρρύψουμε, ούτως ώστε να δείξουν ότι εμείς είμαστε κακοί και να κλιμακώσουν μια κρίση και μια ένταση για να κερδίσουν, να πάρουν κέρδη στο Αιγαίο. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αν καταρρύπταμε, δεν θα γινόταν τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τι θα κάνανε, θα κάνανε πόλεμο? Οι Τούρκοι, σας πληροφορώ, πέρα από τα περιστατικά με το ρώσικο αεροσκάφος αλλά και τα συριακά, πριν 15 χρόνια αφήσανε πύραυλο μόνο και μόνο γιατί είδαν στο σύστημα αεροπορικού ελέγχου τους μία επαφή κάπου, την οποία δεν μπορούσαν να διευκρινίσουν. Ήταν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι. Εξαπέλυσαν βλήμα, A9 βλήμα, σε μετεωρολογικό μπαλόνι. Αυτό τι δείχνει? Ότι είναι αποφασισμένοι. Αν εμείς κάναμε το. Γιάννη, θα μου επιτρέψεις, αλλά αν εμείς στέλναμε ένα μη επανδρομένο πάνω από την Ήμβρο και από την Τένεδο, θα τους είχαμε λύσει τα χέρια σε ψυχολογικό επίπεδο. Γιατί θα κάνανε? Το αυτονόητο, θα το κατέρριπταν. Και εμείς θα κάναμε μετά. Θα κλιμακώναμε, δεν θα κάναμε τίποτα. Έτσι λοιπόν θα κάναν τίποτα κι αυτοί. Όλο αυτό είναι αστειότητα, μας προσβάλλει και πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Και θα πει κάποιος, είστε θερμόαιμοι, θερμοκέφαλοι, δεν είστε σοβαροί. Επιτέλους, αυτή η σοβαρότητα τόσα χρόνια πού κατέληξε? Να κάνουμε air policing στο Αιγαίο. Πρέπει να ντρεπόμαστε. Και αυτό ο κόσμος δεν τα ξέρει. Νομίζουν ότι είμαστε στο επίπεδο των εμπλοκών της δεκαετίας του 90.
Όχι, κύριε, μετά τον Ηλιάκη, τη δολοφονία του Ηλιάκη, φοβηθήκαμε που το βαφτίσαμε ατύχημα. Γιατί δοθήκαν καταθέσεις από αξιωματικούς που ανέφεραν για τον Χαλίλ Ιμπραήμ, αυτόν τον ανόητο τον Τούρκο, ότι ήταν χαμηλής πτυτικής επάρκειας, εμπειρίας, κρίσης και αντίληψης. Άρα ήταν ατύχημα. Ο χαμός του Ηλιάκη ήταν ατύχημα. Δεν υπάρχουν νομικές συνέπειες για αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά επιτέλους όλο αυτό πρέπει να σταματήσει. Θα πει κάποιος, γιατί βλέπω και γραφικότητες από τους φίλους οι οποίοι συμμετέχουν πολλές φορές στις συζητήσεις, γιατί δεν ρίχνετε. Αν ήσουν τόσο μάγκας, φίλε μου, ας πήγαινες εσύ σχολή, Κάρο, ας ακολουθούσες την πορεία και να βάλεις εσύ το χέρι σου από τον τύπο των ύλων και να κάνεις τέτοια ενέργεια. Είμαστε συνταγμένη πολιτεία. Δεν είναι κανένας Νικήτας Νικολογίνης Καραβίδας ο οποίος θα πάρει τέτοια απόφαση, γιατί είμαστε συνταγμένη πολιτεία. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, υπάρχουν κατευθύνσεις και αυτές ακολουθούμε. Μπορεί να έχω την προσωπική μου άποψη και έχουν οι υπτάμενοι, όπως και όλη η στρατιωτική την προσωπική τους άποψη, αλλά ναι, ακολουθούμε διαταγές. Όποιος ήθελε κάτι άλλο, ας προσπαθήσει να το κάνει μόνος του. Η προσωπική άποψη λοιπόν η δική μου, που συμμετείχα σε αυτό για πάνω από 10 χρόνια, είναι ότι είναι απαράδεκτο. Και δίνουμε την ευχέρεια στους Τούρκους να αισθάνονται εξοικειωμένοι στο Αιγαίο. Αποτυπώνουν τη λεγόμενη Electronic Order of Battle. Πέρα από τα μη επανδρομένα και από τα αεροσκάφη του τουρκικού ναυτικού, τα οποία μπαίνουν μέσα στο κεντρικό Αιγαίο και μένουν έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, αποτυπώνουν τις πλήρες δυνατότητες δικές μας. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Λοιπόν, βάζω τελεία τώρα, να με συγχωρείτε για την ένταση. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και υπάρχουν τρόποι, δεν θα τους πούμε εμείς εδώ τους τρόπους. Υπάρχουν τρόποι χωρίς κανένα αποτύπωμα, δεν καταλάβει κανένας τίποτα. Εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά ενδιαφερόμενοι. Η δίπλα. Τώρα, να δούμε λίγο το μέλλον και να ξεκινήσουμε σε ένα Γιάννη. Πώς οραματίζεσαι, τι θα ήθελες μάλλον να δεις για τις ελλαδικές ένοπλες δυνάμεις το 2030? Εγώ θα ήθελα να πω ότι απαιτούνται πάρα πολύ γενναίες αποφάσεις οικονομικές, προϋπόθεση των οποίων πρέπει να είναι η διακομματική σύνεση και συνένεση. Συζητάμε ενδεχομένως να πούμε τώρα για το πολεμικό ναυτικό που είναι και θέμα των ημερών, για τις φρεγάτες. Τρεις μπελαρά δεν λύνουν το πρόβλημα. Ο στόλος έχει πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις, έχει γερασμένες μονάδες. Πολεμικό ναυτικό δεν είναι μόνο οι φρεγάτες. Πολεμικό ναυτικό είναι τα πλοία γενικής υποστήριξης όπως ο Αλιάκμονας και ο Αξιός, που θα έπρεπε ήδη να τα είχαμε αντικαταστήσει. Πολεμικό ναυτικό είναι πυραυλάκα αντικομπατάντα από τη δεκαετία του 70 και υποβρύχια 209, τα οποία ναυτιγήθηκαν τη δεκαετία του 70. Πλην όμως αναβαθμίστηκαν, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι απαιτούνται νέα. Πολεμικό ναυτικό είναι η διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών. Πολεμικό ναυτικό είναι οι μονάδες ναυτικών παρατηρητηρίων, ναυτικών ραντάρ κτλ. Θέλω να πω ότι το πολεμικό ναυτικό από μόνο του έχει πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες και πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις. Για τον στρατό ξηράς τα είπαμε, 2022 με 1113, Χιούι, Στάγερ κτλ. Επομένως, απαιτείται ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα μακροπρόθεσμο. Ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο δεν θα είναι με τη λογική του παιχνιδάδικου. Μπήκαμε μέσα και επειδή σήμερα θα τα πήγαμε καλά με τη Γαλλία ή με την Αμερική, θα πάμε να πάρουμε ένα γαλλικό ή ένα αμερικάνικο πυρηνικό σύστημα. Θα είναι ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα με συνέχεια και με συνέπεια, με διακομματική στήριξη και υποστήριξη, σύνεση και συνένεση, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη στρατηγικές παραμέτρους όπως το στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας. Θα λαμβάνει υπόψη το τι θέλουμε να πετύχουμε απέναντι στην Τουρκία σε στρατιωτικό επίπεδο, το οποίο θα εκπέμπει ισχυρό μήνυμα αποτροπής και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει η εμπλοκή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, είτε λέγονται ναυπηγεία, είτε λέγονται κρατικές ή ιδιωτικές εταιρείες αμυντικού υλικού στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο να δίνουμε τόσα χρήματα και να μην μένουν αυτά τα χρήματα ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτών στην Ελλάδα με μεταφορά τεχνογνωσίας, συμπαραγωγές κτλ. Επίσης, μια ενδεχόμενη εμπλοκή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας θα συμπεριείχε αναπόφευκτα και μοιραία και το ρόλο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας και φυσικά ένα μεγάλο ποσοστό των χρημάτων θα έμενε έμεσα στην Ελλάδα, είτε από φορολόγηση αυτών των εταιριών, είτε από ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Θα αξιοποιούσαμε το εγχώριο επιστημονικό δυναμικό, το εγχώριο τεχνικό προσωπικό. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε, υπάρχουν τομείς στους οποίους οι ελληνικές εταιρείες έχουν να επιδείξουν εξαιρετικά αξιόλογα προϊόντα, όπως είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μη επανδρομένων αεροσκαφών, σε συστήματα διοίκησης και ελέγχου, στον χώρο των ταχυπλώων σκαφών. Σταδιακά από τα μικρά σκάφη θα φτάσουμε και σε ένα μεγαλύτερο εκτόπισμα μονάδας επιφανείας. Άρα λοιπόν
πρέπει να τα δούμε όλα στη βάση ιεράρχηση αναγκών προτεραιοτήτων, ποια συστήματα χρειαζόμαστε, τι αντικατάσταση πρέπει να γίνει, ποιοι είναι οι ταμιακοί διαθέσιμοι πόροι. Σας το ξαναλέω, πρέπει να γίνουν θυσίες. Ο Winston Churchill είχε μπει το 40, χρειαζόμαστε αίμα, δάκρυα και υδρότα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα για την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, δεν υπάρχουν εύκολοι τρόποι. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να αντιληφθεί ότι λόγω της γεωγραφίας είμαστε καταδικασμένοι να συντηρούμε μια πολύ δυνατή, μια πολύ ισχυρή πολεμική μηχανή, η οποία δεν θα κάνει μόνο άμυνα, θα κάνει κατά βάση επίθεση. Και για να κάνει επίθεση πρέπει να υπάρχουν πολιτικοί στόχοι. Και πολιτικοί στόχοι συνεπάγονται όπως είναι η επέκταση των εθνικών χωρικών υδάτων και του εθνικού εναερίου χώρου στα 12 ναυτικά μίλια, η οριοθέτηση της αποκλειστικής ζώνης μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας και άλλες ενέργειες που δυστυχώς δεν έχουμε, να το πω και εγώ έτσι λαϊκά, τα κότσια να τις κάνουμε. Εδώ είχε έρθει το Roots Race στα 7 μίλια από το Καστελόριζο και έβγαινε ο υπουργός ο Γεραπετρίτης και έλεγε εμάς κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 ναυτικά μίλια κάτω των 6 και λέγαμε αν κάνουμε πολύ θόρυβο τα άλλα πλοία και δεν έχουν καλή ποιότητα ερευνών, λες και εμάς μας ενδιαφέρει σε ακαδημαϊκό επίπεδο το αποτέλεσμα των τουρκικών ερευνών και όχι αν αμφισβητείται τόσο η ελληνική υφαλοκρηπίδα, η ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη και κυρίως η δυνητική ζώνη ελληνικής κυριαρχίας μεταξύ 6 και 12 ναυτικών μιλίων. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πολλά θέματα. Δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί. Ακούστε να δείτε, είναι τα ζητήματα της θητείας. Είναι αστείο να μιλάμε τώρα για 9 μήνες θητεία και οι μονάδες να έχουν αυτή την επάντρωση που έχουν. Είναι αστείο να μιλάμε και να μην συζητάμε σοβαρά για την αξιοποίηση της εφεδρείας. Ο ελληνικός στρατός είναι υποχρεωμένος λόγω απειλής να διατηρεί μεγάλες οροφές προσωπικού και είναι ένας στρατός ο οποίος βασίζεται στην επιστράτευση, στην εφεδρεία. Και εδώ και πόσα παραπάνω από 20 χρόνια έχουμε αφήσει την εφεδρεία αναξιοποίητη και ανεκμετάλλευτη. Τη στιγμή που αποτελεί την πραγματική δεξαμενή προσωπικού για τις μονάδες και σχηματισμούς του ελληνικού στρατού. Το ίδιο ισχύει και με την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Δυστυχώς, με εξαίρεση από σπασματικές ενέργειες, απαξιώθηκε. Άρα λοιπόν, με την φράση εθνικός αμυντικός σχεδιασμός, αναφερόμαστε στα εξοπλιστικά προγράμματα, αναφερόμαστε στα ζητήματα προσωπικού που και εκεί πρέπει να δοθεί μεγάλη μέρημνα. Δεν μπορεί να μιλάμε για οικοδόμηση νέων ενόπλων δυνάμεων με τις υφιστάμενες εισαγωγές στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων, με τις μεγάλες ανάγκες και ελλείψεις που υφίστανται σε επαγγελματικό προσωπικό. Πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Η απειλή αυξάνεται, διωγγώνεται. Τα επόμενα χρόνια είμαστε εν όψη μιας γεωπολιτικής καταιγίδας και αυτή η γεωπολιτική καταιγίδα πρέπει να βρει τον ελληνισμό σύσσωμο, Ελλάδα και Κύπρο, τα δύο του κράτη, έτοιμο. Θοδωρή, πώς θα ήθελες να δεις τις κυπριακές ενόπλες δυνάμεις το 2030? Κοίταξε, εάν κάποιος παρατηρήσει το τι ακριβώς έκανε η Τουρκία, θα δει ότι το 2001, όπου ο τότε πρωθυπουργός, ο Αχμέντ Ντάβουτογλου, εξέδωσε το πόνημά του, το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας, το οποίο μιλούσε, στην ουσία τι ήταν, ενημέρωνε τον κόσμο για τα νεοοθωμανικά όνειρα της γειτονικής χώρας. Αν κάποιος αποκωδικοποιήσει όλα τα εξοπλιστικά που παρουσιάζονται τώρα και μπαίνουν σε υπηρεσία στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις τώρα, θα καταλάβει ότι ήταν απότοκα αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού. Έπρεπε η Τουρκία με βάση αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό να ανακαταλάβει τα εδάφη της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μιλάμε δηλαδή να μπορεί να κάνει επιχειρήσεις στο κέρας της Αφρικής, να κάνει επιχειρήσεις εντός της Μεσογείου κτλ. Και γι' αυτό το λόγο έκαναν κινήσεις στοχευμένες. Και στο άρθρο που γράψαμε μαζί, Νάσο, για το νέο αντιεροπορικό πλέγμα της Τουρκίας, αυτό είναι καταφανές. Ξεκινήσαν από κάτω προς τα πάνω, αγοράσανε συγκεκριμένα συστήματα στα οποία πήραν συμπαραγωγή. Μέσω αυτής της συμπαραγωγής απέκτησαν το know-how και μετά πέρασαν στα δικά τους. Και τώρα, ας πούμε, παρουσιάζουν έτσι ένα δόγμα, μια στρατηγική, η οποία είναι πολύ σύγχρονη και πολύ αναβαθμισμένη. Εγώ αυτό που θα ήθελα να δω είναι κοινά εξοπλιστικά, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει η πολιτική ηγεσία να αποφασίσει τι θέλουμε. Ποια θα είναι η Ελλάδα το 2035, αυτό πρέπει να πούμε. Και με βάση αυτό θα εξαχθούν τα εξοπλιστικά. Και σίγουρα θα πρέπει σε όσα συστήματα είναι χαμηλού ρίσκου, θα πρέπει να τα περάσουμε μέσα από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Υπάρχουν πολλά συστήματα τα οποία ο καθηγητής ο κ. Γρήβας που φιλοξενήσατε και εσείς τα ονομάζει legacy,
για παράδειγμα, να πούμε για τα κάσκαβλ της Εθνικής Φρουράς. Ήδη κυκλοφορούν προτάσεις από άλλες χώρες, οι οποίες, Βραζιλία ας πούμε, δεν μπορεί να αλλάξει 600 οχήματα που διαθέτει. Οπότε τι έκανε, έτρεξε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού. Μπορούμε με τέτοιες χώρες, οι οποίες δεν θα μας βάλουν και προβλήματα να μην μας αποδεσμεύουν, ας πούμε, κρίσιμη τεχνολογία, να συνεργαστούμε ή με τους Σέρβους και να, ή με τα Εμμυράτα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία έφτιαξαν χώρια με τη βιομηχανία, και να συμμαζέψουμε έτσι όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα που αποτείνται για την Ελλάδα του 2035. Τώρα, ποια θα είναι η Ελλάδα του 2035, δεν την έχουμε αποφασίσει καν. Άρα, πώς να αποφασίσουμε τα εξοπλιστικά? Αυτά που έχουν τρέξει μέχρι τώρα, τα Ραφάλ, η Μπελαρά και οτιδήποτε άλλο τρέχει τώρα, εξυγχρονισμοί, τον Απάτσι, τα Spike, τα Rampage κτλ., δεν είναι εξοπλιστικά για να μπούμε στην επόμενη δεκαετία. Είναι δυστυχώς, για να καλύψουμε την προηγούμενη 20ετία. Ακολουθούμε τις εξελίξεις λόγω έλλειψης στρατηγικού και εθνικού οράματος και δεν τις διαμορφώνουμε. Σωστό. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να πούμε τώρα, είπαμε και προηγουμένως για τις στρατηγικές, μπορούμε τώρα να ψέξουμε το πολεμικό ναυτικό που οι δύο πρώτες Μπελαρά θα έρθουν με 16 πυράβλους στην αρχή και μετά θα μπουν οι άλλοι? Δεν μπορούμε. Δεν είχαν επιλογές. Έπρεπε να κάνουν κάτι. Αλλά όλο αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι κοστίζει πιο πολύ από το να είχαμε ένα δομημένο εξοπλιστικό πρόγραμμα που θα μας απέδιδε σε βάθος χρόνου. Επίσης, ένα άλλο λάθος που κάνουμε είναι ότι υπολογίζουμε μόνο το OPEX, μόνο το CAPEX, δηλαδή τα capital expenses, και αφήνουμε στην άκρη το OPEX, τα operation expenses. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε στην Κύπρο τους Planet, που είναι πολλαπλοί εκτοξευτές ροκετών, και τους έχουμε, ας πούμε, με 7, 8, 9 υπηρέτες και τους έχουμε ρημουλκούμενους, ενώ οι Κούρδοι τους έχουν βάλει πάνω στη διπλοκάμπινα και έχουν 3 Κούρδισες να τις υπηρετούν, καταλαβαίνετε ότι αμέσως, με τέτοιου είδους κινήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν επιτόπου εδώ, ας πούμε, ή πάνω στον ελλαδικό χώρο ή εδώ στην Κύπρο, πόσο ωφέλιμο θα ήταν, θα μείωνε το κόστος χρήσης και θα προσέδιδε και με μεγαλύτερη μαχητική ισχύ. Άρα, εκτιμώ ότι τα επιτελεία θα πρέπει να κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων σε βάθος χρόνου, σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα, ναυπηγικά προγράμματα, τα νέα αεροσκάφη, τα νέα αντιεροπορικά, τέτοιου είδους που δεν μπορεί να εμπλακεί η εγχώρια αμυντική βιομηχανία χωρίς μεγάλο ρίσκο. Και σε δεύτερη κατεύθυνση, να πάρουμε και να σουλουπώσουμε και να αναγεννήσουμε legacy συστήματα, παλιά συστήματα, τα οποία έχουν ρόλο στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Η πυρηνική Ινδία, το άνθρωπο που ανεβάσατε, αναβάθμισε τα ΖΟΥ-23 και τα έχει εντάξει μέσα στο αντιεροπορικό της πλέγμα. Ανεβάσαμε στο Defense Review ένα άρθρο για το πώς αναβάθμισαν οι Πολωνοί τα ΖΟΥ-23 τους. Εδώ στην Κύπρο υπηρετεί μονόκανο ΖΟΥ-23 πάνω σε αυτόματο τηλεχειριζόμενο πύργο της Elbit πάνω στο ΠΑΘ, το Ιωαννίδης. Θέλω να πω ότι ένα μεγάλο μέρος και μια μεγάλη πίτα των εξοπλιστικών πρέπει να την πάρει η εγχώρια αμυντική βιομηχανία για να δώσει δουλειά στον κόσμο και να περάσει μέσα από το ΑΕΠ. Από εκεί και πέρα χρειάζεται στρατηγική. Εθνική στρατηγική, όχι κρατική, εθνική στρατηγική. Πού είμαστε, πού θέλουμε να πάμε. Βέβαια, όλα αυτά χωρίς Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και χωρίς υπερκομματική συνένεση που είπε και ο Γιάννης, δεν μπορούν να γίνουν. Έχει κάποιες πολύ σοβαρές προτάσεις ο καθηγητής, ο κ. Μάζης, από αυτό. Αυτά από μένα. Στέφανε, εσύ πώς θα ήθελες να δεις την πολεμική αεροπορία το 2030? Σε γενικό πλαίσιο καλύφθηκα απόλυτα. Χρειαζόμαστε όραμα, συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και αναφορικά με την αεροπορία, 150 πλατφόρμες F-16 με ικανότητα δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων και ραντάρ ηλεκτρονικής αρρώστας το τέλειο, αλλά τουλάχιστον δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις, έξυπνα όπλα, έξυπνα τρακτήρια. Να επενδύσουμε πάνω στο ΑΣΕΠΕ, όχι μόνο στα πάρτια, έτσι, στο σύστημα του ραντάρ, 50 ραφάλ και διαθεσιμότητες. Δεν θα σου μιλήσω για 30, θα μιλήσω για διαθεσιμότητες, γιατί ο λόγος που συνέβησαν όσα συνέβησαν το καλοκαίρι του 20 δεν ήταν η συγκυρία, δεν ήταν κάποιος πολιτικός λόγος που αποφάσισαν οι Τούρκοι να το κάνουν, ήταν γιατί
από το σύστημα συλλογής πληροφοριών τους, τους δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι τα μέσα τα οποία μπορούμε να αντιπαρατάξουμε με βάση διαθεσιμότητες που αντιλήφθηκαν αυτοί, δεν ήταν αυτά που προβλέπουν τα σχέδια ή δεν ήταν αυτά τα οποία θεωρούσαν απειλή. Γι' αυτό λοιπόν προσπάθησαν να βγουν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και εξεπλάγησαν όταν είδαν σύσσωμο το στόλο έξω και τις διαθεσιμότητες της ελληνικής πολιτικής αεροπορίας. Εκείνες τις μέρες, αν θυμάστε καλά, με σούς της κρίσης. Αυτό έγινε ακριβώς. Μπράβο. Σούς της κρίσης, η ελληνική αεροπορία έκανε μία άσκηση στο πεδίο βολής καράβια. Που, στο Πεντάγωνο κάλεσαν, Γιάννη, αν θυμάμαι καλά, κάλεσαν όλους τους ξένους ΑΚΑΜ. Για να κάνουν τι? Για να προβάλλουμε ισχύ, για να προβάλλουμε τις διαθεσιμότητες. Το link έπεσε λίγο πριν φτάσουν τα αεροπλάνα στο χώρο της άσκησης, ούτως να μην δείξουμε την τακτική. Όμως τι είδαν? Είδαν τις απογειώσεις και προβάλαμε τους αριθμούς που δείξαμε απέναντι σε επίπεδο ψυχολογικών επιχειρήσεων και ουσίας ότι κύριοι, κάνετε λάθος. Εδώ τα έχουμε όλα και μπορούμε να καλύψουμε τα σχέδια. Και γι' αυτό δεν έγινε τίποτα. Άρα δεν ήταν απλό. Οι διαθεσιμότητες δεν είναι κάτι απλό. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να καλύψουμε τις διαθεσιμότητες, τις πλατφόρμες που ανέφερα και όραμα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με μπαλώματα και να κάνουμε micromanagement σε επίπεδο επιτελείων, μικροδιαχείρισης, μιας μίζερης υπηρεσιακής καθημερινότητας. Το ποιο είναι το όραμα, δεν χρειάζεται να το πω εγώ εδώ πέρα. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το μελετήσουν και να το βάλουν κάτω. Παλιά είχαμε τα λεγόμενα ΕΜΠΑΕ, τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Άρα, προγραμματισμός, όραμα, ούτως ώστε τα χρήματα τα οποία είναι ακριβά, έτσι, τα οποία κοστίζουν πολύ μάλλον αυτά τα συστήματα, τα χρήματα να μειωθούν αναφορικά και με το αποτέλεσμα, το απότοκο, το κακό που έχουν στην κοινωνία, γιατί αυτά τα χρήματα λείπουν. Όμως είμαστε, όπως είπε ο κύριος Νικήτας, είμαστε δέσμοι της γεωγραφίας. Ασματίδια ψυχολογικής πολυτέλειας δεν μπορούμε να έχουμε σχέση με τους απέναντι και εγώ δεν πιστεύω καν στην αποτροπή. Δηλαδή ότι κύριε, αν έρθετε, θα έχετε απώλειες, γιατί το δόγμα μας είναι αμυντικό. Ακούω και πρώην διοικητές που ανωτά τους θα λένε το δόγμα μας είναι αμυντικό. Αυτό είναι ένα κακό δόγμα. Παλιά λέγαμε για ευέλικτη ανταπόδοση και ισοδύναμη τελεσμένο. Όχι, κύριε. Αν γίνει κάτι στον Εύρο, με 600 άρματα στον Εύρο, το ορόσημο είναι η πόλη απέναντι. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να το λέμε, για να φοβάστε. Επίσης, στην Κύπρο, η γεωγραφία είναι μαζί μας. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω για να πάρουμε φόρα. Αν γίνει κάτι, κύριε, τα κατεχόμενα θα απελευθερωθούν. Αυτό πρέπει να λέγεται και να είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, δεν θέλω να συνεχίσω παραπάνω. Ευχαριστούμε, Στέφανε. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση πριν περάσουμε λίγο και σε ερωτήσεις του κοινού. Αναφέρατε στις απαντήσεις σας πιο πάνω αρκετές φορές το κομμάτι του πολιτικού παράγοντα. Είτε αυτό επηρεάζει θετικά είτε αρνητικά. Θέλεις να ξεκινήσουμε από σένα, Στέφανε. Θες μήπως να προσθέσεις κάτι άλλο και σε σχέση και με το κυπριακό ζήτημα όσον αφορά τον πολιτικό παράγοντα? Ναι, με ενδιαφέρει πρώτα στο Κυπριακό, γι' αυτό και όπου με φιλοξενούν μιλάω πάντα για την Κύπρο, γιατί η Κύπρος είναι ο καταλήτης του τι θα συμβεί μεταξύ του ελληνισμού και του τουρκισμού. Λοιπόν, πρέπει να επανακαθορίσουμε την εθνική μας στρατηγική και να αποδεσμευτούμε από την... Είναι εξορισμού και ετυμολογικά διχοτομική η επιλογή της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας και κάθε ανανικών παραφιάδων, έτσι. Και πρέπει να υιοθετήσουμε με τρόπο άκαμπτο ως σκληρό πυρήνα της πολιτικής μας, το δόγμα της απελευθέρωσης. Και αυτό γιατί? Γιατί οποιαδήποτε άλλη λύση, τι κάνει? Απλά νομιμοποιεί την τουρκική εισβολή για τα τελεσμένα. Το κυπριακό πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι είναι αποκλειστικά ζήτημα εισβολής και κατοχής. Η απελευθέρωση λοιπόν ως πολιτικό όραμα, ως πολιτικός στόχος, αφορά τι? Αφορά τη με βάση το διεθνές δίκαιο απαιτούμενη αποκατάσταση της νομιμότητας και της ακεραιότητας κυπριακής δημοκρατίας. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, άρα, εγώ ήρθα στην Κύπρο το 1996 ως μαθητής. Θυμάμαι Ιωάννη Κασουλίδη και θυμάμαι τη Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία. Μετά από 25 χρόνια, γιατί συζητάμε? Συζητάμε ακόμα για το ίδιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία ως στόχος ήταν ατελέσφορος, μη ρεαλιστικός. Το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο, δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Καταρχάς, τα έχω ξαναπεί πολλές φορές. Πρέπει να ξεφύγουμε από τις δύο γάγκρενες, Ελλαδισμός και Κυπριωτισμός. Έλληνες, εσμέν το γένος. Πλήθον γεμιστός. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν κομματάρχη στην Κύπρο, ο οποίος έχει εκλογική δύναμη ανθυποπεριφερειάρχη στην Ελλάδα, να κάνει κουμάντο στο μέλλον του ελληνισμού. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό. Όπως το λέω. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να θέσουμε ως στόχο την απελευθέρωση.
το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο είναι μέρος του προβλήματος, είναι οι ίδιοι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα τώρα για να μην φαίνεται ότι είμαι κακεντρεχής επί προσωπικού. Αυτοί που ήταν εκεί πέρα το 1996-99 που ήταν στην Κύπρο είναι ακόμη οι ίδιοι άνθρωποι. Τι κάναν, δεν πέτυχαν τίποτα. Άρα είναι μέρος του προβλήματος. Γιατί δεν θέλουν να το λύσουν. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν πιστεύουν στην διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Τι κάνουν. Απλά το θέτουν στόχο εκεί πέρα, ούτως ώστε να καπηλεύονται το πολιτικό, την πολιτική κατάσταση για προσωπικά ωφέλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να δουν αυτή την κατάληξη ως λύση, τη ΔΟΔΟΟ, είναι οι ίδιοι οι θειασότες της. Επίσης υπάρχει το οξύμορο στην Κύπρο. Ψήφισε ο κόσμος εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ με συντριπτική πλειοψηφία. Και μετά από λίγο, τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι ευθέως ή πατώντας σε δύο βάρκες συμπλήν, ναι μεν αλλά, υποστήριξαν το σχέδιο ΑΝΑΝ, τους έκαναν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι αυτό λογικό? Πρέπει να ξεφύγουμε επιτέλους, να αποφορτιστούμε ιδεολογικά. Και δεν γίνεται τα κόμματα να είναι ομάδες και σε αυτό το κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο οπαδικά και ομαδικά και να μην βλέπουμε μπροστά μας, σαν να μην μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αν προκύψουν για τις επόμενες προεδρικές εκλογές δυνάμεις οι οποίες να μιλάνε για το δόγμα της απελευθέρωσης, θεωρώ και το λέω ευθέως ότι είναι εκεί πέρα πρέπει να δώσουν τη στήριξη όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ πριν κοντά δύο δεκαετίες. Εκεί θέλω να καταλήξω, αυτός είναι ο πολιτικός ο στόχος. Και εν πάση περιπτώσει, για να το κλείνω, η λεγόμενη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία με οικονομοτεχνικά κριτήρια, συγγνώμη, είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα. Συζητάμε κάτι για το οποίο πέρα από το πολιτικό πλαίσιο περί πολιτικής ισότητας, η οποία θα είναι κυριαρχική ισότητα και θα καταλήξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε δύο κράτη, μπορεί να υποστηριχθεί οικονομικά, μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Αν δεν μπορεί, τι συζητάμε τόσα χρόνια? Άρα, το πολιτικό σύστημα είναι μέρος του προβλήματος. Πρέπει να προκύψουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες να μιλήσουν για την απελευθέρωση και αν προκύψουν, προτρέπω τους αδερφούς Έλληνες της Κύπρου να υποστηρίξουν αυτή τη λύση, η οποία είναι πρώτιστα πολιτική, η οποία με βάση το γεωπολιτικό πλαίσιο μπορεί να υποστηριχθεί και από άλλους παίκτες, εφόσον καταφανεί ότι η Τουρκία είναι αναξιόπιστη για το δυτικό παράγοντα εν συνόλο και το νέο Ρήμλαντ, και να στηρίξουν αυτή πρώτα την απελευθέρωση και εμείς με τις κινήσεις μας στα πλαίσια υποστήριξης της Εθνικής Φρουράς και των Ελλαδικών Ενόπλων Δυνάμεων να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να το υποστηρίξουμε και σε επίπεδο τακτικό και επιχειρησιακό. Βάζω τελεία. Δόγμα της απελευθέρωσης επιτέλους. Να ξεκολλήσουμε από αυταπάτες του παρελθόντος, οι οποίες δείχνουν ότι δεν πρόκειται να δουλέψουν και αυτοί που τις επικαλούνται δεν τους ενδιαφέρουν να δουλέψουν. Θοδωρή, εσύ κάποιο σχόλιο? Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε και πάνω απ' όλα πρέπει να το καταλάβει η πολιτική ηγεσία αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να ετοιμάσει και τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το χρονικό περιθώριο που μας έχει δώσει η Τουρκία τελειώνει. Οι Τούρκοι έχουν υπογράψει τον εθνικό τους όρκο και ο οποίος λέει ότι όσα εδάφη χάσαμε από την πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία θα πρέπει να τα πάρουμε εντός 100 χρόνων. Οι Τούρκοι αυτό υλοποιούν. Το υλοποιούν από την πρώτη μέρα που υπογράφηκε ο εθνικός όρκος. Μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν έχουν κάνει πίσω ούτε δευτερόλεπτο. Και τιμή και δόξα στον ελληνικό στρατό, την αστυνομία, που το Μάρτιο του 20 κατεβάσανε τα ρολά, τιμή και δόξα στη φρεγάτα Λίμνο, που τους έδειξε ποιος κάνει κουμάντο εδώ πέρα, και στα F-16 της πολεμικής αεροπορίας που προσγειωθήκαν στην Πάφο. Λοιπόν, εάν δεν υπήρχαν οι τρεις αυτές, αυτά τα τρία γεγονότα, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση θα βρισκόμασταν τώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις καθάρισαν τη δουλειά. Με τα όσα προβλήματα έχουν, κανείς δεν είναι τελείως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα 100 χρόνια προθεσμίας τελειώνουν. Υπάρχει το εξής, το οποίο δεν το διαβάζουμε. Ένα γεγονός μπορεί να δημιουργήσει αυτό που λέμε το γνωστό, το domino effect. Δηλαδή, όπως είπε και ο Στέφανος, συμφωνώ, οι πληροφορίες που είχαν ήταν εντελώς λάθος. Πήγαν να μπουν από τον Εύρο, η αντίσταση στον Εύρο δημιούργησε ένα domino effect, πήραμε τα πάνω μας, έτσι, και συνέβησαν και τα δύο υπόλοιπα γεγονότα και αυτό όλο δεν είχε μόνο αντίκτυπο στην εσωτερική ανάταση. Ήτανε και η εικόνα που δείχνουμε προς τα έξω. Φανταστείτε η επακούβηση να ήταν αντίστροφη,
και στον Εύρο να μπαίνανε 150.000 λαθρομετανάστες που ήταν προγραμματισμένοι να μπουν και τους φέρανε από την Ατάλεια με τα τρένα. Λοιπόν, δεν νομίζω η Αίγυπτος, το Ισραήλ, έτσι, να ήταν και πολύ μαζί μας, διότι τούτε εδώ είναι σκληροί. Αυτή είναι στεγνό καθάρισμα. Πάνε με τον νικητή. Κάθονται κάτω και σου λέει εδώ είναι, πώς το λένε, με ποιον μας συμφέρει, συμφέροντα. Λοιπόν, άρα τελειώνει ο χρόνος στον οποίο είχαμε έστω και αυτή την ειρήνη που είχαμε. Πρέπει να το καταλάβουν οι πολιτικές ηγεσίες. Το παιχνίδι, το τελικό παιχνίδι που θα δοθεί με την Τουρκία μεταξύ του ελληνισμού και του τουρκισμού θα είναι στην Κύπρο. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται οι αντοχές του ελληνισμού. Έγινε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι το 2004 με το σχέδιο Ανάν. Η ελληνική ψυχή μίλησε. Λοιπόν, και από τότε έχουν πέσει πολλά λεφτά έτσι ώστε να εξαγοραστούν ή να αλλάξουν οι συνειδήσεις. Όμως, δόξα τω Θεώ, οι πέτρες εδώ κάτω είναι γραμμένες στα ελληνικά μέτρα, μέρα που είναι σήμερα. Εάν δεν φροντίσουμε να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την τελική μάχη, θα έχουμε μια νέα μεγάλη καταστροφή. Είναι 100 χρόνια την Κρασιατική Εκστρατεία, φτάσαμε 30 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Λοιπόν, και τελικά καταντήσαμε να αφήσουμε 1,5 εκατομμύριο Μικρασιάτες να αφήσουν τις πατραγωνικές εστίες και να έρθουν πίσω, πώς το λένε, εδώ στην κυρίως Ελλάδα. Το τέλος πλησιάζει. Η διαμάχη θα δοθεί. Γιατί η Τουρκία το έχει ήδη αποφασίσει εδώ και 100 χρόνια. Εάν δεν προετοιμάσουμε την κοινή γνώμη και δεν αποφασίσουν οι ηγεσίες ότι έχουμε τη σκληρή ισχύ και πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε, δεν βλέπω να έχει καλή κατάληξη αυτό. Εγώ είμαι εκ φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Πιστεύω στον Θεό και μπορεί να φανεί αστείο αυτό που θα πω. Προχθές άκουσα μια εκπομπή του Λάμπρου του Καλαρίτη και ήταν καλεσμένος δεν το θυμάμαι το όνομα του, ο οποίος είπε ότι γίνανε μελέτες και ότι το αποτύπωμα, το γενετικό αποτύπωμα, το μογγολικό γενετικό αποτύπωμα στους Τούρκους της Μικράς Ασίας είναι μόνο σε ποσοστό 30% και αμέσως στο μυαλό μου πήγε σε κάποιες διδαχές ενός γέροντα από το Άγιο Όρος, που είναι και Άγιος Εκκλησίας μας στον Άγιο Παΐσιο, που μιλούσε για εν τρίτο. Λοιπόν, αυτά όλα συνάδουν. Έτσι, η γη έχει φωνή, μιλάει, και εδώ είναι που θα δοθεί η τελική μάχη. Δύο φορές στη Μικρά Ασία χάσαμε, μία στη μάχη του Μάζικερ το 1071 και μία δεύτερη φορά το 1922, έτσι. Εδώ, στην Κύπρο, θα δοθεί η τελική μάχη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να είμαστε εμείς αυτοί που θα επικρατήσουμε και πιστεύω ότι θα είμαστε στο τέλος της ημέρας. Γιάννη, έχεις κάποιο σχόλιο σε αυτά που άκουσες και από τον Στέφανο? Κοιτάξτε, εγώ θα τοποθετηθώ πολύ απλά και κατανοητά. Απαιτείται εθνικό φρόνημα. Δυστυχώς θέλουμε πρωθυπουργούς και υπουργούς εξωτερικών που να μοιάζουν στον Winston Churchill και όχι στον Chamberlain. Η υποχωρητικότητα, ο κατευνασμός, ο στρουθοκαμιλισμός, αυτή η διαρκή στάση που κυοφορεί τα ορισμένους επικίνδυνους ακαδημαϊκούς, δημοσιογραφικούς και πολιτικούς κύκλους να τα βρούμε με την Τουρκία, το Αιγαίο ανοίξει στα ψάρια του, είναι αντιλήψεις εθνικά επιζήμιες και επικίνδυνες. Ο ελληνισμός μεγαλούργησε όταν υπήρξε εθνικό όραμα. Τότε μεγάλωσε η πατρίδα και το έθνος. Τώρα δυστυχώς βλέπουμε ότι μετά το 1974 έχουμε φάει κάποιες φάπες από τους Τούρκους και σε αυτό δεν ευθύνονται οι ένοπλες δυνάμεις. Ευθύνονται πρωταρχικά τα φοβικά σύνδρομα και η υποχωρητικότητα που διέπει το σύνολο των κομμάτων και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Απαιτούνται άμεσες ενέργειες σε διπλωματικό επίπεδο. Ποιες είναι αυτές? Επέκταση εθνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, συνάμα επέκταση εθνικού εναερίου χώρου στα 12 ναυτικά μίλια, αύριο το πρωί οριοθότηση ΑΟΣ μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας, να περιορίσουμε επιτέλους τη δράση επικίνδυνων παραγόντων όπως είναι διάφορες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, το τουρκικό προξενείο στη Θράκη, το οποίο
παίζει ένα, το λιγότερο έναν ύποπτο ρόλο, να ανασχέσουμε όλη αυτή την, τους εσωτερικούς μηχανισμούς που είπαμε είναι σε πολιτικό, ακαδημαϊκό, διπλωματικό επίπεδο, ότι το Αιγαίο ανοίξει στα ψάρια και άλλες τέτοιες συναφείς εθνικές βλακίες και εθνικές ανοησίες, να αποκτήσουμε εθνικό όραμα, να βγούμε μπροστά με πατριωτισμό και ρεαλισμό στην εξωτερική πολιτική, να οικοδομήσουμε νέες ένοπλες δυνάμεις. Είπαμε, δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί, είναι η αμυντική βιομηχανία, είναι το προσωπικό, είναι η δομή δυνάμεων, είναι η συμμετοχή των πανεπιστημίων, είναι η θητεία, είναι η εφεδρεία, είναι πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Και επιτέλους, να βγούμε μπροστά στην εξωτερική πολιτική με ισχυρή αποφασιστικότητα, πυγμή, βούληση και θέληση για ένα εθνικό όραμα του 2030. Να περάσουμε τώρα εντάχει σε κάποιες ερωτήσεις από το κοινό. Είναι πάρα πολλές. Εντάξει, θα κάνουμε κάποιες συγκεκριμένα, αλλά πριν προχωρήσω εκεί, θέλω να σας ζητήσω να καταγράψουμε όλες τις ερωτήσεις που έχει το κοινό και να κάνουμε και άλλη μια εκπομπή για να τις απαντήσουμε όλες. Τώρα θα τσιμπήσουμε 2-3. Θέλω να μου το υποσχεθείτε. Με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Τέλεια, τέλεια. Ωραία, εντάχει. Γιάννη, για σένα η πρώτη ερώτηση από τον Άγγελο. Ρωτάει ο Άγγελος, ξέρουμε αν οι FDI θα έρθουν με μαύρα κουτιά, μία αποδέσμευση τεχνολογιών εχμής, όπως κάνουν συνήθως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ή θα έχουμε πρόσβαση και σε ευαίσθητα συστήματα του πλοίου. Η μέχρι πρότινος εμπειρία με τα γαλλικά οπλικά συστήματα έχει δείξει ότι δεν τίθενται τέτοια ζητήματα και ότι, εν πάση περιπτώσει, το πλοίο θα είναι στην πλέον ισχυρή διαμόρφωση. Δυστυχώς, είπαμε, είναι ένα μελανό σημείο το ότι ο οπλισμός θα τοποθετηθεί σε δύο φάσεις. Πλην όμως, εγώ θέλω να κοιτάξω τη γενική εικόνα. Παίρνουμε μια φρεγάτα τη στιγμή που κινδυνεύαμε να πάρουμε αμερικάνικα πλοία που μένουν μεσοπέλαγα και είναι σχεδιασμένα για παράκτες επιχειρήσεις και αποστολές ακτοφυλακής. Να δούμε τη γενική εικόνα. Η γενική εικόνα είναι ότι το πλοίο είναι εξαιρετικό σε όλο το φάσμα των ναυτικών επιχειρήσεων, ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, πανίσχυρα σόναρ τρόπιδα, σόναρ μεταβλητού βάθους, υπερσύγχρονες ανθυποβρυχιακές τροπίλες MQ90, ικανότατη διαμόρφωση κάλυψη αναγκών αεράμινας περιοχής. Υπάρχει ικανή αναχορηγία, δηλαδή αεράμινα περιοχής, για να είμαστε συγκεκριμένοι, τρία πράγματα. Είναι να έχεις τα κατάλληλα ραντάρ μέσα αισθητήρες, να κάνεις εντοπισμό στόχων από μεγάλες αποστάσεις, στόχων με χαμηλό ηλεκτρομαγνητικό ίχνος. Γι' αυτό η Μπελαρά έχει το C-Fire, το οποίο είναι ραντάρ αιχμής με σταθερής διάταξης. Είναι ό,τι καλύτερο θα έχουμε σε ραντάρ στο ελληνικό οπλοστάσιο. Είναι ραντάρ, όπως είπαμε, ηλεκτρονικής άρρωσης. Είναι ικανή αναχορηγία όπλων, 32 βλήματα. Και τέλος είναι και το καλύτερο βλήμα, Αστέρ 30, ό,τι καλύτερο υπάρχει σε διεθνές επίπεδο στο ζήτημα κάλυψης αναγκών αεράμινας περιοχής. Και φυσικά θα συνοδεύονται και από άλλα οπλικά συστήματα, όπως είναι η 8 Exocet Block 3 Charlie για την προσβολή στόχων επιφανείας. Στέφανε, ερώτηση του συνοδήματός σου, του Στέφανου, και σε σχέση με αυτό που απάντησε τώρα ο Γιάννης, ρωτάει, μπορεί να σε λοκάρει το C-Fire, και αν σε λοκάρει, ο πιλότος το γνωρίζει, είναι αυτό από μόνο του αποτροπή? Καλησπέρα, Στέφανε. Ναι, το γνωρίζει, και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Υπάρχει το RWR, το Radar Warning Receiver, έτσι, οποιαδήποτε εκπομπή εχθρικού ραντάρ ηλεκτρομαγνητική έρθει προς το σκάφος, ναι, το γνωρίζει ακριβώς όπου βρίσκεται. Το θέμα είναι ότι το F-16 έχει ένα μικρό RWR, που πρέπει να δεις το αζιμούθιο περίπου που βρίσκεται και ποια απόσταση. Στο Ραφάλ αυτό δίνεται με πάσα ακρίβεια και μάλιστα είναι κάτι που ξέχασα πριν. Μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάρει πολύ καλής κατηγορίας συνταγμένες από την πηγή της εκπομπής. Αυτό έχει να κάνει με όλα τα επίγεια συστήματα που εκπέμπουν, τα ραντάρ αλλά και τα αντιαεροπορικά συστήματα. Για παράδειγμα τα S-300. Αυτό ξέχασα να το πω πριν και είναι σημαντικό για το Ραφάλ συγκεκριμένα, αλλά και για τα υπόλοιπα αεροσκάφη που έχουν. Ναι, γνωρίζει ο υπτάμενος ότι είναι εγκλωβισμένος από ηλεκτρομαγνητική ακνοβολία από ραντάρ. Θοδωρή, υπάρχουν, συγγνώμη, υπάρχουν στο παρεμβολικό και όλα συγκεκριμένες βιοθήκες με τις οποίες παρεμβάλλεις ανάλογα συστήματα, αν είναι αεροπλάνο, αν είναι G-band επίγειο σύστημα, αν είναι ραντάρ. Αυτό το βλέπεις και υπάρχει παρεμβολική βιβλιοθήκη αντίστοιχη για κάθε σύστημα.
Θοδωρή, μια ερώτηση για σένα από τον Παύλο. Πώς αξιολογείς την επαναπροσέγγιση Τουρκίας και Εμμυράτων? Νομίζω καταλληλότερο είναι ο Στέφανος να απαντήσει, που διαμένει και στα Εμμυράτα. Αλλά νομίζω, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλά ελληνικά παράδοξα. Δηλαδή, έχουμε κάνει 64 γύρους συνομιλιών εμείς με τους Τούρκους και μας ενοχλεί, ας πούμε, που πάνε και μιλάνε τα Εμμυράτα. Δηλαδή, σε κάποια, είμαστε. Δεν ξέρω, είμαστε. Δεν βγάζει άκρη μαζί μας. Τα Εμμυράτα, είπαμε, όπως και κάθε σοβαρή χώρα, βλέπει τα συμφέροντά του. Έχουμε αμυντική συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα ήταν άσχημο να αγοράσουν την ΑΣΕΛΣΑΝ τα Εμμυράτα. Για μας εννοώ. Πάντως, όπως και να γίνει, θα δανειστώ ένα όρο που χρησιμοποιεί ο Στέφανος και θα του δώσω πάσα έτσι. Δεν χρειάζεται εμείς να, πώς το λες, να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εμείς πρέπει να έχουμε τη στρατηγική τη δική μας και αν προβάλλουμε την ισχύ που διαθέτουμε, προσέξτε, οι λογιστές της Βόρειας Ευρώπης κατόρθωσαν τα τελευταία 30 χρόνια να αφοπλίσουν τα κράτη τους έτσι ώστε να διορθώσουν τους ισολογισμούς τους και αυτή τη στιγμή αν ο Πούτιν μπει, αποφασίσει να μπει από το Κούρσκ θα φτάσει στο Ρότερνταμ μέσα σε 2 εβδομάδες. Διότι κανείς δεν έχει άρματα, κανείς δεν έχει επιθετικά ελικόπτερα, κανείς δεν έχει αεροσκάφη. Και όσοι έχουν, ακινητούν. Είναι αυτό που είπε ο Στέφανος προηγουμένως για τις διαθεσιμότητες. Εμείς, απ' την άλλη, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη σκληρή ισχύ. Τη διαθέτουμε. Αν προσθέσει κάποιος τη σκληρή ισχύ Ελλάδος, Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, μιλάμε ότι αυτή συνολικά μπορεί να είναι πάνω του, άνω του 80% της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εμείς την έχουμε, πρέπει να την προβάλλουμε, αλλά πρέπει καταρχήν να εκπέμπουμε μία σιγουριά ότι ξέρουμε τι κάνουμε. Και εκτός των άλλων, ξέρετε, μου είχε πει ο πρώτος μου διοικητής μου είχε πει μια κουβέντα ότι θα δεις πολλά τρένα να περνούν μπροστά σου, πρόσχε να πάρεις το σωστό, μου είχε πει. Οι Εμμυρτιανοί έχουν τη στρατηγική τη δική τους. Δεν θα κάτσουν να περιμένουν εμάς αν δουν ότι κολυσιεργούμε. Αυτά από μένα. Γιάννη, μία ερώτηση από το φίλο το Μάριο. Λέει ο Μάριος ότι ένα πρόσφατο δημοσίευμα ανακοίνωσε την παραλαβή του βαρύτερου πλοίου στο πολεμικό ναυτικό της Μάλτας, ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης εκτοπίσματος 1.800 τόνων. Και λέει, γνωρίζω ότι περιπολικά δεν μπορούν να φέρουν πολύ βαρύ οπλισμό. Τι είδους οπλισμό θα μπορούσε να φέρει ένα τέτοιο σκάφος, έτσι ώστε να μπορεί να απειλήσει βαρύτερα σκάφη με κάλυψη πάντοτε από αεροπορία ή επάκτεια συστήματα? Καταρχάς να πούμε ότι αποτελεί εθνική αδύρυτη ανάγκη το λιμενικό σώμα να μεταμορφωθεί σε σύγχρονη ακτοφυλακή. Αυτό δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, αυτό είναι συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα είναι να αποκτήσει πλοία ικανού εκτοπίσματος, τα οποία θα επιχειρούν σε ανοιχτές θάλασσες όπως της Ανατολικής Μεσογείου και θα απαλλάξουν ρόλο από το πολεμικό ναυτικό, το οποίο πολεμικό ναυτικό σήμερα είναι υποχρεωμένο και διατηρεί στο αρχηγείο στόλου τη διοίκηση πλοίων επιτηρήσεως ακριβώς για να κάνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό ρόλους ακτοφυλακής, με εξαίρεση κάποιες αποστολές το πολεμικό ναυτικό τις ονομάζει τους λεγόμενους ξηφίες, που αφορούν την παρακολούθηση και καταγραφή κινήσεων των τουρκικών μονάδων επιφανείας και τουρκικών υποβρυχίων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σταθώ στο εξής. Δεν γίνεται η Μάλτα να πηγαίνει να αγοράζει τέτοια σκαριά και το λιμενικό σώμα να μην, μέχρι πριν μερικούς μήνες, να μην πετάει ένα αέρια μέσα. Το λιμενικό σώμα είχε τραγικές διαθεσιμότητες στα ελικόπτερα Dolphin. Δεν είχε στα ΔΕΠΑΘ, τα οποία τα λεγόμενα περιπολικά ανοιχτή θαλάσση, στερούταν σοβαρού οπλισμού. Ήταν με κάτι τηλεχειριζόμενα remote weapon station των 12,7 χιλιοστών που τέτοια κανονικά θα έπρεπε να διαθέτουν τα σκάφη τα Λάμπρο και άλλα σκάφη μικρότερου εκτοπίσματος τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των περιπολικών, τα λεγόμενα παράκτια περιπολικά. Λοιπόν, είναι αδιανόητο λοιπόν το λιμενικό σώμα δεδομένου του εθνικού επιχειρησιακού έργου που έχει να καλύψει και να συμβάλλει στον αμυντικό σχεδιασμό τόσο για τον Αιγαϊκό χώρο όσο και για τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου να μην διαθέτει σκάφη κατάλληλου εκτοπίσματος, να μην διαθέτει ένα εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης. Τώρα δρομολογούνται με κάποιες διαδικασίες με καθυστέρηση πάρα πολλών ετών, να μην διαθέτει ικανά εναέρια μέσα, υπτάμενα μέσα. Τα εναέρια μέσα του λιμενικού σώματος, σας ξαναλέω, μέχρι πριν μερικούς μήνες είχαν τραγικές διαθεσιμότητες. Έτσι.
Άρα λοιπόν, για να μιλάμε για πραγματική ακτοφυλακή, συνεπάγονται συγκεκριμένα πράγματα. Πλοία ικανού εκτοπίσματος με ικανό οπλισμό, θα απαντήσω και το τι οπλισμός απαιτείται, εναέρια μέσα, συστήματα διοικήσεως και ελέγχου, συστήματα τα οποία είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής ισχύος και το λιμενικό σώμα να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της τακτικής κατάστασης σε επίπεδο θαλάσσιας αναγνώρισης, συλλογής πληροφοριών κτλ. Στο πολεμικό ναυτικό, στο ΓΕΘΑ, γενικά στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Και σε αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό, ώστε να αποκτηθούν σοβαρές, το τονίζω, σοβαρές δυνατότητες από το λιμενικό σώμα, όπως αυτές που αναφέραμε, ώστε να το καταστήσουν μια πραγματική ακτοφυλακή. Τώρα για τον οπλισμό υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, μην μπούμε σε διαδικασία. Από πυροβόλα των 20-30 χιλιοστών μέχρι μικρά κατευθυνόμενα βλήματα όπως είναι τα Spike που προχωράει στο ζήτημα εγκατάστασης στις κανονιοφόρους του πολεμικού ναυτικού. Αλλά σας ξαναλέω, η ουσία είναι μία. Το λιμενικό σώμα να γίνει μία πραγματική ακτοφυλακή, ένας πραγματικός στυλοβάτης του πολεμικού ναυτικού. Κατανοητό. Στέφανε, ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος, ποια η άποψή σου για τα Light Combat Aircraft και αν μπορούν να βοηθήσουν πέρα από την εκπαίδευση, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή και στο πεδίο. Ναι, φυσικά μπορούν να βοηθήσουν. Μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί δίνει πάσα για ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Και αυτό είναι η εγγύς αεροπορική υποστήριξη και γενικά η συνεργασία της πολεμικής αεροπορίας με μονάδες ειδικών επιχειρήσεων. Είναι αυτά τα οποία είδαμε στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει εκπαιδευτεί από τους Αμερικανούς, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν επί του πεδίου. Είναι η λεγόμενη JTAC. Έχει ανοίξει το σχολείο JTAC, είναι το παλιό σχολείο των ΑΕΛΑ στην Αυραβίδα. Και μάλιστα έχει δημιουργηθεί μια σημαντική δεξαμενή JTAC από άνδρες και των τριών κλάδων, ειδικών δυνάμεων, των, και των τριών κλάδων από ειδικές δυνάμεις. Δηλαδή ZMAC, ΕΤΑ, 31 ΜΕΔ και τα ΟΗΚ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνει την ευχέρεια με βάση και τα όσα είπε ο κ. Νικήτας για τα όπλα, για τους καταδείκτες, για τη στοχοποίηση, ούτως ώστε προκεχωρημένα να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε από αέρος ασφαλώς, για να μην έχουμε blue-blue και φίλες απώλειες, τις δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται in proxy state with enemy forces, που λέγεται το εγχειρίδιο των JTAC. Λοιπόν, άρα ένα ελαφρύ αεροσκάφος, όπως για παράδειγμα, χωρίς να διαφημίζουν, όπως είναι το αρμαχή το ιταλικό, το οποίο είναι ένα ελαφρύ μαχητικό, στην ουσία είναι μαχητικό, έχει δυνατότητες εξαπόλυσης και όπλων αέρος-αέρος, αλλά και αέρος εδάφους, μπορεί να βοηθήσει και στην εκπαίδευση, δηλαδή το αεροπλάνο το οποίο θα μας παρέχουν οι Ισραηλινοί στα πλαίσια της συμφωνίας του Αεροπορικού Κέντρου της Καλαμάτας. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό, γιατί πλέον μας το δίνουν, είναι η δικιά τους ιδιοκτησία και μας το δίνουν σαν εκπαιδευτικό, ένα τέτοιο αεροπλάνο αυτής της κατηγορίας θα μπορούσε με πολύ χαμηλό κόστος να δουλέψει και με τα μη επανδρομένα, αλλά να δουλέψει προκεχωρημένα στο πεδίο της μάχης, βοηθώντας δυνάμεις του στρατού ξηράς και του πολεμικού ναυτικού. Και θα μπορούσε να ήταν και μια αξιοπρεπής λύση για την Κύπρο για να ξεκινήσει από ένα χαμηλό επίπεδο και να αναπτύξει την αεροπορική της δυνατότητα. Αυτό για να μην πλατιάζουμε. Είναι μια καλή επιλογή. Το MiG-46 που αναφέρει ο Στέφανος. Γιάννη, πριν, γιατί θα πεις κάτι καλό, αυτό λείπει. Από όταν αποσύρθηκαν τα αεροσκάφη Α7, λείπει. Πέρα από τις πλατφόρμες, δεν έχουμε και τα όπλα που είπαμε πριν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε εγγύς αεροπορική υποστήριξη με διχίλιαρες βόμβες, όπως είναι η JDAM για παράδειγμα, ενώ δεν έχουμε τη Small Diameter Bomb, τη GBU-39. Άρα, όλο αυτό κουμπώνει και έχει αποτύπωμα και στους τρεις κλάδους. Συγγνώμη, Γιάννη. Το MiG-46 που αναφέρει ο Στέφανος είναι ένα φανταστικό μαχητικό το οποίο παίρνει μέχρι και αντιπλοϊκά όπλα. Παίρνει Marte ER, Extended Range και πάει και χτυπάει τουρκικές ναυτικές μονάδες. Έχουμε και μία τελευταία ερώτηση για το Θοδωρή και με βάση αυτά που είπε ο Γιάννης, ένα σχόλιο ο Θοδωρή ζητάνε για το λιμενικό και από σένα. Ναι, κοίταξε, 30 δεύτερα για το λιμενικό. Η αναβάθμιση του λιμενικού είναι ένας μονόδρομος, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιστατικά όπως του Eruz Race που έχουν σχέση με την ΑΟΣ και όχι με την εθνική κυριαρχία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει από τη μεριά μας στρατιωτικοποίηση
και κλιμάκωση της κρίσης. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Αυτό ήθελα μόνο. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα υποσχεθούμε στους θεατές μας, θα μαζέψουμε τις ερωτήσεις και εγώ θα μαζέψω πάλι εσάς τους τρεις για να απαντήσουμε και τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πιάσαμε και τομείς που και οι θεατές μας θέλουν να πιάσουν και που δεν συζητιούνται πολύ εύκολα σε τέτοια πάνελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε από κοντά. Να σου εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να έχουμε πίστη και να μιλάμε την αλήθεια. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να βγαίνουμε έτσι, για να κάνουμε προσωπική προβολή. Ή θα πούμε την αλήθεια ή δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Έχετε πίστη και ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Ακριβώς. Να ευχαριστήσω και εγώ και εσάς, Νάσο. Είναι πολύ σημαντικό που βρεθήκαμε στο ίδιο πάνελ τρεις ιστοσελίδες του αμυντικού χώρου, διότι βλέπουμε πολύ οπαδισμό και δεν είναι καλό. Πάνω από, εκτός από το πολύ ωραίο χόμπι, που είναι η ενασχόληση με τα εξοπλιστικά και την άμυνα, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, πώς να το πω, συνεργασία. Και φυσικά και με τη συμμετοχή του Στέφανο, ο οποίος είναι, πώς να το πω, υπερκομματικός από πάνω, υπερσελιδικός κάπως. Αυτά. Ευχαριστούμε και εμείς. Εγώ ευχαριστώ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και είμαστε σε επικοινωνία. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε και εμείς το χορηγό μας, την εταιρεία Altus LSA, για την στήριξή της. Μαζί θα είμαστε πάλι σε 2 εβδομάδες από τώρα για να συζητήσουμε θέματα άμυνας, διπλωματίας, διεθνών σχέσεων, αλλά και θέματα που αφορούν το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Μέχρι τότε, μείνετε συντονισμένοι στο www.defenseredefined.com.cy για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις νέες εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.